Καλημέρα σε όλους, μαζί και Ντέστρο εδώ και καλώς ήρθατε στο ολοκαίνουργιο επεισόδιο των Anime Συζητήσεων. Σήμερα το θέμα μας είναι το Hunter x Hunter. Μαζί μου έχω τον αρχηγό 13. 14. 14, sorry, σε έκανα βάζελο. Καλημέρα σε όλους και καλημέρα και σένα, πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ αγαπητή σειρά και στους δυο μας, όπως ανέφερα, το Hunter x Hunter. Θα ξεκινήσω με μερικές βασικές πληροφορίες. Τι είναι το Hunter x Hunter? Το Hunter x Hunter είναι ένα μάγκα το οποίο γράφεται, και ναι, ακόμα γράφεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, από το Yoshihiro Togashi. Ένα πολύ ταλαντούχο μαγκάκα που ήδη ήταν γνωστός από προηγούμενες σειρές του, όπως το Yu Yu Hakusho. Ο Togashi, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι πασίγνωστος για τις τεράστιες παύσεις που κάνει στο μάγκα του. Ουσιαστικά μας δίνει πάρα πολλά breaks και ορισμένες φορές αναρωτιόμαστε αν έχει σταματήσει ή όχι. Είναι ίδια φάση με όσο διαβάζετε τον Berserk ή τον The Grey Man. Ο ίδιος λέει, όταν τον ρωτάνε ότι υποφέρει από την πλάτη του, κάποτε βασικά έχει ακουστεί και μια υποψία ότι πιθανότητα να έχει καρκίνο, πράγμα που δεν είναι στάνταρ, αλλά τέλος πάντων θα αφήσουμε αυτά τα πικρόχολα. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, το σενάριο. Ναι, είναι λίγο πικρόχολα. Και ο τύπος, συγκεκριμένο τον Γκάση, κατάφερε να μας δώσει ένα πανέμορφο battle manga και μετά, αφού ολοκλήρωσε το Yu Yu Hakusho, επέστρεψε με το Hunter x Hunter, το οποίο αν και είναι shonen, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση shonen. Το Hunter x Hunter, για να σας δώσω λίγο περιεχόμενο να καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, μεταφέρθηκε σε animated μορφή δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν το 1999, όπου συγκεκριμένα τη φωνή του πρωταγωνιστή την έκανε η ίδια voice actor με τον Naruto και έφτασε μέχρι την τέταρτη ιστορία του manga, συγκεκριμένα του Grid Island, και στη συνέχεια έγινε ένα reboot από την αγαπημένη σε όλους μας εταιρεία, τη μαμά Madhouse, το 2011, η οποία, όπως πάντα, η Madhouse δίνει μόνο ποιότητα και μας απέδειξε ότι όχι, δεν δίνει μόνο καλή ποιότητα σε μικρές σειρές, αλλά και σε σειρές που κρατάνε πάρα πολύ. Στο σημείο που φτάσαμε να ρωτάμε όλοι μας, είναι δυνατόν μια εβδομαδιαία σειρά να δείχνει τόσο ωραία? Λοιπόν, μετά τον τεράστιο μονόλογό μου, σου περνάω τη σκητάλη, αρχηγέ, να μας πεις και εσύ δύο λόγια για το Hunter x Hunter και για ποιο λόγο το επέλεξες. Ωραία. Κοίταξε, το Hunter, όπως προανέφερες, είναι αρκετά παλιά σειρά. Είναι δηλαδή εποχή, ας πούμε, βγήκε το manga συγκεκριμένα, βγήκε εποχή με One Piece και πιο πριν ίσως και από τον Naruto και από τον Bleach. Είναι αρκετά παλιά σειρά. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν τη γνώριζα σαν σειρά. Δηλαδή, δεν την είχα υπόψη μου. Πολύ αμυδρά αν είχα ακούσει κάτι. Και απλά, μόλις βγήκε το reboot το 2011 το anime, που άρχισε να παίρνει αρκετή δημοτικότητα. Δηλαδή, πλέον άρχισε να το μαθαίνουν και άτομα που το είχαν ξεχάσει, δεν το είχαν κάνει υπόψη τους, ας πούμε. Είχε μεγάλη επιτυχία κατευθείαν το anime του 2011, και οπότε από εκεί το άκουσα κι εγώ και κάθισα και το είδα, ας πούμε. Το ξεκίνησα να το βλέπω. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, επειδή κάθισα και είδα τη σειρά του 1999, η σειρά μυρίζει 90's. Δηλαδή, όποιος έχει δει anime 90's, movies στα 90's ή αυτές τις ταινίες και τα DVD, τα anime που βρίσκαμε στα video club, τα ξεχασμένα με ελληνικούς υπότιτλους, τέτοια ποιότητα ήταν το Hunter x Hunter. Δεν ήταν κακή ποιότητα, απλά δεν ήταν ιδιαίτερα καλό adaptation. Και επειδή ταυτόχρονα, ενώ αυτή η σειρά πεζότανε, γραφόταν και το manga, μετά από ένα σημείο σταμάτησε, κάποια σημεία βγήκανε σε OVAs και θα μπορούσα να πω ότι, αν εξαιρέσουμε την παλέτα των χρωμάτων όπου ήταν πάρα πολύ σκοτεινή, η ποιότητα του animation δεν ήταν άσχημη. Δεν έχεις καμία σχέση με το παλιό anime, σωστά? Δεν έχω υπόψη μου τίποτα. Ίσα έχω δει λίγο εικόνες, ας πούμε, αυτό. Δεν έχω υπόψη μου τι ακριβώς γινόταν. Δηλαδή, ξέρω πολύ βασικά πράγματα, όπως αυτό που είπες, ότι τον Γκον, ας πούμε, τον πρωταγωνιστή, τον έκανε αυτή που κάνει τον Ναρούτο, ας πούμε. Πολύ, πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή, έχω υπόψη μου. Τότε που δεν ξέραμε ακόμα αν ο Κουραπίκα ήταν αγόρι ή κοπέλα, δεν κάνω πλάκα. Το άνιμε δεν βοήθησε καθόλου. Στο άνιμε, το design του, στο πρώτο άνιμε, το design του είναι καθαρά γυναικείο. Καλά, αυτό είναι λίγο κλασικό με το Hunter και τα φύλλα. Ναι, ναι. Καλά, γενικότερα είναι κλασικό, αλλά στο Hunter είναι ίσως πιο έντονο. Το συγκεκριμένο αμφιλεγόμενο, ας πούμε, θέμα με τα φύλλα. Ναι. Α, ξέρω που αναφέρεσαι. Ξέρω που αναφέρεσαι ακριβώς σε ποιο σημείο, το οποίο είναι πολύ αργότερα, αλλά και λίγο στην αρχή. Πάντως, με τον Κουραπίκα πάντα υπήρχε αυτή η ερώτηση.
ιδιαίτερα λόγω του άνιμε και σε κάποια OVAs που αρχίζει και φοράει σκουλαρίκια. Είναι ουσιαστικά το κλασικό, είναι αγόρι και τον κάνει η γυναίκα τη φωνή του. Στα νεαρά αγόρια στην Ιαπωνία συνήθως τα κάνουν οι γυναίκες τις φωνές τους. Όλοι αναρωτιούνται σαν το φίλο. Ναι, ναι. Τι άλλες εμπειρίες έχεις να πεις από το Hunter x Hunter? Καταρχήν το ακολουθείς ακόμα. Το ακολουθείς, λέμε τώρα, όποτε θυμάται να βγει. Αυτό ακριβώς, ναι. Κοίταξε, αυτό είναι. Παρακολούθησα τη σειρά. Τότε, ας πούμε, η σειρά έχει βγάλει 148 επεισόδια το anime του 11. Είχα δει, εγώ, ας πούμε, όταν το ξεκίνησα να το βλέπω από το πρώτο επεισόδιο, είχε βγάλει καμιά 70 επεισόδια, 80, κάπου εκεί. Οπότε τώρα, ας πούμε. Τώρα μέχρι το σημείο που ήταν, έπιασα δηλαδή που έβγαινε κάθε εβδομάδα. Μετά παρακολουθούσα αναβδομάδα το κάθε επεισόδιο. Ήταν και εκεί το σημείο, ας πούμε, που έβλεπα, ήταν πολύ καλό σημείο, πολύ ενδιαφέρον. Οπότε περίμενα να ξέρω το επόμενο επεισόδιο, ξέρεις, με αγωνία. Το μάγκα αποφάσισα να μην το διαβάσω, γιατί προτιμούσα, γιατί ήξερα και είχα υπόψη μου, έμαθα δηλαδή τι έπαιζε με το μάγκα. Μην αποκαλύψεις τίποτα για το μάγκα, ούτε για το πώς είναι εμφανισιακά, ούτε πώς είναι. Όχι, τίποτα. Όχι. Μετά θα τα πούμε. Όχι, όχι, εννοώ ότι παίζει με το μάγκα, όχι με το σαν ιστορία, με το ότι δεν βγαίνει αυτό, ότι έχει πολύ συχνά break. Αυτό εννοώ. Α, ναι, αυτό είναι λογικό, ναι, έχει δίκιο. Κατάλαβες. Οπότε λέω, καλύτερα να, από το να, ας πούμε, τα διαβάσω όλα, καλύτερα ας περιμένω, ας πούμε, να βλέπω αναβδομάδα το επεισόδιο, το οποίο πραγματικά άξιζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τις λίγες φορές που πραγματικά άξιζε, ας πούμε, να δεις το anime από το να δεις το manga. Και οπότε περίμενα αναβδομάδα, ας πούμε, και αυτά παρακολουθούσα, μέχρι που σε κάποια φάση, εντάξει, έφτασε, βγήκε manga, ας πούμε, και βγήκανε για κάποιο καιρό, και οπότε αποφάσισαμε εκεί και τα διάβασα όλα μέχρι το τελευταίο. Προσωπικά, δεν θυμάμαι πότε ανακάλυψα το Hunter x Hunter. Αλλά δεν το ανακάλυψα στην αρχή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, παίζει να είχα δισταγμούς στην αρχή. Διότι θες δε θες, το πρώτο επεισόδιο είναι λίγο ήπιο. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το design, το οποίο είναι πανέμορφο στο anime, αν εξαιρέσουμε τον ήχο και φυσικά τα μοντέλα, εντάξει, μιλάμε για Madhouse, είναι ασφάλεια. Όταν ψωνίζεις από Madhouse, ναι, δεν ανησυχείς για τίποτα. Δεν με τράβηξε πάρα πολύ ο χαρακτήρας. Πράγμα που είναι πάρα πολύ λογικό, διότι το Hunter x Hunter είναι. Βασικά, μιας και ξεκίνησα να μιλάω, ας αρχίσω να αναφέρομαι στην ιστορία συγκεκριμένα του Hunter x Hunter. Το Hunter x Hunter σαν ιστορία δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα συνηθισμένα shonen. Τώρα μιλάω για Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece και Bleach, στο θέμα της ιστορίας πάντα. Από την αρχή μας παρουσιάζει έναν συνηθισμένο χαρακτήρα για πρωταγωνιστή, ο οποίος αντίθετα με τα προηγούμενα που ανέφερα, πες μου, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, ότι είναι το κλασικό ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, που ξεκινάει μια ιστορία. Ναι. Πολύ, πολύ κλασικό πράγμα. Η διαφορά του όμως με όλα τα υπόλοιπα τα μεγάλα shonen, όπως είπα, Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece, Bleach, Naruto, τώρα Boku no Hero Academia και οτιδήποτε άλλο, είναι ότι ο πρωταγωνιστής δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει μέσα του ένα πλάσμα, δεν έχει μέσα του. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να πετάει ακτίνες, δεν τσαντίζεται και νικάει τους πάντες, δεν έχει το πρώτο επεισόδιο μια τεράστια μάχη μέσα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν σε τραβάει. Τα shonen συνήθως έχουν επίκεντρο τον πρωταγωνιστή μας. Και το θέμα είναι ότι ο Γκόν είναι ο κλασικός shonen πρωταγωνιστής από την άποψη ότι είναι χαρούμενος, λατρεύει την περιπέτεια και δεν φοβάται. Αλλά μέχρι εκεί. Με το που ξεκινάει η ιστορία, ο Γκόν βάζει ένα προσωπικό στόχο, ο οποίος συνεχίζει να του δίνει το θάρρος για να συνεχίσει. Ο στόχος του φυσικά είναι να βρει τον πατέρα του, τον Γκίν, ο οποίος στα Ιαπωνικά τον λένε για κάποιο λόγο Τζιν, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, πείτε τον όπως θέλετε. Δεν έχω δει ακόμα την αγγλική μεταγλώτηση για να δω πώς το έχουν μεταφέρει στην αγγλική γλώσσα. Τέλος πάντων, ο οποίος τον παράτησε όταν ήταν μικρός και αποφάσισε να ακολουθήσει το ένστικτό του και να αναζητήσει την περιπέτεια. Ουσιαστικά από την αρχή της σειράς ο πατέρας του Γκον εμφανίζεται σαν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άτομο, ένας άνθρωπος που κυνηγάει την περιπέτεια, που αγαπάει να εξερευνήσει το ανεξερεύνητο και ο Γκον θέλει απλά να τον ακολουθήσει. Άμα δεν κάνω λάθος, ο λόγος που θέλει να τον ακολουθήσει είναι καθαρά για να βρει για ποιο λόγο τον άφησε, σωστά, ή κάτι παρόμοιο. Αν θυμάμαι, κάτι τέτοιο ήτανε. Ουσιαστικά, βασικά, ότι θέλει να μάθει, να βρει να του μιλήσει, ας πούμε, αυτό, γενικότερα. Και μαζί... Γιατί ξέρει κιόλας ότι είναι φημισμένος, δηλαδή ότι από την αρχή σου παρουσιάζεται ότι ο πατέρας, ας πούμε, του πρωταγωνιστή είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για αυτόν τον κόσμο. Ναι. Χωρίς να ξέρεις ουσιαστικά το γιατί είναι σημαντικό πρόσωπο. Και το καλύτερο είναι ότι όταν εμφανίστηκε στο anime ο πατέρας του Γκον δεν υπήρχε στο manga.
ούτε σαν. Εντάξει, υπήρχε κάποιο σχέδιο, αλλά δεν υπήρχε ουσιαστικά κάποια σοβαρή περιγραφή να ξέρουμε ποιο είναι. Σωστό, ναι. Και εδώ, με το που ακούμε τον πατέρα μου, του ακούμε και για πρώτη φορά τον όρο Hunter. Και μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια εξέταση που ονομάζεται Hunter Exam, όπου σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις Hunter, όπου οι Hunter είναι οι άνθρωποι που έχουν, θα το έλεγα, κάτι παρόμοιο με το One Piece, ότι έχουν τις μεγαλύτερες ελευθερίες στον κόσμο, μπορούν σχεδόν να κάνουν τα πάντα. Μπορούν να βγάλουν, πρακτικά, ναι. Μπορούν να βγάλουν λεφτά ακολουθώντας το χόμπι τους. Όπου οι Hunters είναι το στοιχείο που μας κάνει να ξεκινάμε την ιστορία μας. Ένα πανέμορφο χαρακτηριστικό του Τονγκάση είναι ότι καμία από τις πλοκές της ιστορίας δεν φαίνεται να εμφανίζεται από το πουθενά. Τι εννοώ με το όταν λέω εμφανίζεται από το πουθενά? Για παράδειγμα, θα πάρουμε μία από τις αγαπημένες μου σειρές, τον Dragon Ball. Μετά την νίκη του Γκόκου ενάντια στον Πίκολο Junior, η επόμενη ιστορία μας εμφανίζει τον αδερφό του Γκόκου, τον Ράντιτς. Τον θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Και μετά καπάκι, από εκεί που ξέρουμε ότι ο Γκόκου είναι απλά ένας γήινος περίεργος με ουρά, εμφανίζεται ότι είναι εξωγήινος και είναι Σάγιαν. Έτσι. Και ότι έχει οικογένεια και γύρω του και όλα τα σχετικά, ας πούμε, το, ναι. Το θέμα είναι ότι μας τον έκανε από γήινο σε εξωγήινο σε ένα κεφάλαιο. Δεν τράπηκε δηλαδή και δεν μας έδωσε εξήγηση. Γεια σου, είμαι ο αδερφός σου, είσαι εξωγήινος. Αν το σκεφτούμε δηλαδή τώρα το γεγονός, θα μου πεις ναι, προφανώς ο Γκόκου είναι Σάγιαν, τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Αλλά τότε, όσοι βλέπανε για πρώτη φορά τη σειρά, πρέπει να είχαν λίγο. Να κοιτάγανε περίεργα, να λέγανε ρε φίλε, Σάγιαν, το υπονοούσες πουθενά. Δεν είναι μόνο το τι είναι αυτό. Είναι ότι ψάχνεις μετά τη σειρά να ζητάς να βρεις στοιχεία που κάπου να το φανερώνει και δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν πουθενά στοιχεία. Πρακτικά, ναι. Ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας είναι εδώ καθαρά η διαφορά μεταξύ των δύο μαγκάκα. Ο μαγκάκα είναι αυτοί που γράφουν τα μάγκα. Ο Τοριγιάμα στο Dragon Ball είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δημιουργικός, έχει ταλέντο, αλλά αντίθετα δεν έχει καθόλου ικανότητα να προετοιμάζει μελλοντικές δουλειές του. Αντίθετα, ο Τονγκάση φαίνεται λες και όλη του ιστορία είναι υπολογισμένη από την αρχή. Δεν μιλάω δηλαδή, ξέρω τι θα κάνω στα πρώτα 10 κεφάλαια, ξέρω τι θα κάνω στο τέλος και γράφω τα ενδιάμεσα. Αισθάνεσαι ότι όλα μεταξύ τους συνδέονται. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, μεγάλο γεγονός παίζει ότι κάνει πάρα πολλά breaks μεταξύ κάθε chapter. Δηλαδή κυκλοφορεί ένα μεγάλο αριθμό chapter, μετά κάνει breaks, μετά ξαναπροχωράει. Με αποτέλεσμα ίσως να βοηθάει να γράφει πιο καλά την ιστορία του και να την εξηγεί ακόμα καλύτερα. Και επίσης, αν και στην αρχή πίστευα ότι δεν ίσχυε, έχει επιτέλους επιβεβαιωθεί ότι όντως ο Τονγκάση όταν κάνει breaks δεν αράζει απλά και παίζει Dragon Quest. Και ο λόγος που λέω Dragon Quest είναι γιατί είναι αλήθεια ότι κάποιες φάσεις απλά έκανε breaks και λέει ότι έπαιζε Dragon Quest. Αλλά καθαρά για να, επειδή είναι αργός στο να γράφει την ιστορία του και γράφει την ιστορία, θέλει να γράφει την ιστορία σου όσο το δυνατόν καλύτερα. Το άνιμε, για να τελειώσουμε την εισαγωγή μας με την ιστορία, αποτελείται από 6 ιστορίες και στο μάγκα τώρα γράφεται η 7η. Η οποία δεν φαίνεται να πλησιάζει, δεν θέλω να πω το τέλος της, δεν φαίνεται να πλησιάζει ούτε την αρχή της δηλαδή. Ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Είμαστε σε πολύ βασικά στάδια, ναι. Ναι, υπερβολικά. Η ιστορία μας είναι το Hunter Exam, το Heaven Shark, το Phantom Troop, Phantom Troop ή Phantom Troop, πώς προφέρεται? Οι Spiders εννοώ. Phantom Troop, πες το. Εντάξει, έτσι νομίζω ακούγεται. Το Grid Island, το Chimera Ant και το Elexion. Αυτές είναι οι 6 βασικές ιστορίες που βλέπουμε στο anime και στο manga ολοκληρωμένες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη σου για την ιστορία και θέλω να μου πεις τι σε έκανε να ξεκινήσεις ένα άνιμε το οποίο είχε ήδη 70 επεισόδια και δεν ήξερες πότε ολοκληρώνεται. Γιατί άμα δεν κάνω λάθος, τότε δεν είχαμε ιδέα ότι θα ολοκληρωθεί στα 100 τόσα επεισόδια. Ναι. Κοίταξε, αυτό μου το πρότεινε ένας φίλος μου που το βλέπω, ο οποίος είχε ενθουσιαστεί υπερβολικά σου με τη συγκεκριμένη σειρά. Και γενικότερα, κοίτα, είδα ότι ήταν σόνεν σειρά, δηλαδή που είναι στυλ που μου αρέσει, δηλαδή και οι προηγούμενες σειρές που είχα δει ήταν πάνω κάτω στο ίδιο στυλ. Με τράβηξε το πολύ όμορφο animation, ότι είναι μια ιστορία, είναι παλιό, δηλαδή ήταν χρόνια, ας πούμε, σειρά που κυκλοφορούσε χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και κάθισα και το ξεκίνησα, ας πούμε, και είδα μονοκοπανιά, ας πούμε, την πρώτη μέρα είχα δει γύρω στα 20 επεισόδια, τα δα σερί. Με τράβηξε, ας πούμε, αρκετά, δηλαδή, και κάθισα και και από εκεί πέρα έβλεπα κανονικά, είδα, και αυτό, και μου είχε μείνει αρκετά ως σειρά. Ποια είναι η γνώμη σου για την αρχή της σειράς? Γιατί πολλοί έχουν ένα παράπονο από το Hunter x Hunter. Θεωρούν ότι η πρώτη ιστορία, το Hunter Exam, είναι
πάρα πολύ βαρετή. Χωρίς να είναι μεγάλη ιστορία. Τι γνώμη έχεις εσύ και μετά θα πω και εγώ τη δικιά μου. Ναι. Κοίταξε, καταρχάς, πολύ κλασικό δηλαδή που είχα ακούσει είναι που κράζαν, ας πούμε, που είχε το γκον το καλάμι στην αρχή. Αν θυμάσαι. Για ποιο το θυμάσαι λόγο. Αυτό. Ναι, το θυμάμαι, προφανώς. Και στην εικόνα δηλαδή του stream τώρα τον έχω με το καλάμι του, γιατί είναι από το Hunter Exam η εικόνα. Αλλά για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, εντάξει, και εμένα δεν μου κάνει κάποια αρνητική εντύπωση. Όχι, okay, μετά. Περιμέναν εξήφωση. Το πετάει το. Πιθανόν ναι, περιμέναν κάτι πιο εφετζίδικο. Κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο πιστόλι, κάποιο σπαθί, κάτι διαφορετικό. Όχι ένα καλάμι. Τέλο, κοίτα, εμένα να σου πω την αλήθεια από την αρχή με τράβηξε. Δηλαδή, ξέρεις, μου δημιούργησε, ας πούμε, όλη αυτή. Είχε μια αγωνία, δηλαδή, το πού θα πάει, όλο αυτό. Και επίση, αυτό που διαπίστωσα από την αρχή ουσιαστικά. Σχεδόν από την αρχή διαπιστώνουμε ότι είναι βαριά ο σειρά. Δεν είναι κλασικό σόνεν. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, ναι. Δείχνει ένα σκηνικό, ας πούμε, το θυμάσαι κι εσύ, ας πούμε, που παλεύουν σε μια φάση κάτι φυλακισμένου, στο Hunter Exam. Ω, το λατρεύω. Που ένας από το main cast, ας πούμε, των πρωταγωνιστών, βγάζει την καρδιά ενός έτσι στην ψύχρα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπεις ένα κλασικό σόνεν. Και μπορούμε να πούμε αυτό. Ότι αυτό έγινε και στο προηγούμενο επεισόδιο και στο επόμενο έπαιζε αστεία μουσική και οι χαρακτήρες μας αναρωτιόντουσαν αν θα πάρουν μάτι μια κοπέλα. Θυμάσαι για ποιο σημείο θυμάμαι, αναφέρομαι. Το θυμάμαι, ναι. Δηλαδή, ναι, έχει αυτό. Αυτή η ιστορία έχει σκαμπανεβάσματα. Σου πηγαίνει από το 0 στο 100 και από το 100 στο 0 πάλι. Και ιδιαίτερα, άμα είσαι άτομο. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι περιπέτειες. Μ' αρέσει να βλέπω ένα άνιμε το οποίο έχει ιστορία. Δεν θέλω, δηλαδή. Μ' αρέσει το ωραίο ξύλο, μ' αρέσουν οι ωραίες μάχες. Αλλά άμα μου έβαζες να συγκρίνω, και τώρα αυτό που θα πω είναι μεγάλη κουβέντα και πιθανότατα ναι. Να τσαντήσει τον κόσμο. Αλλά άμα με έβαζες να συγκρίνω σειρές, δύο σειρές της Madhouse, το One Punch Man με το Hunter x Hunter, το ένα. Το βλέπω με το ζόρι μία φορά και το άλλο μπορώ να το δω ευχάριστα πάρα πολλές φορές. Το Hunter x Hunter δηλαδή το έχω δει ολοκληρωμένα ήδη δύο φορές και αν και έχει τα σκαμπανεβάσματά του γύρω στο τέλος, που θα τη συζητήσουμε ποια ιστορία εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ, οι ιστορίες οι πρώτες είναι πάρα πολύ όμορφες και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ υπάρχουν μάχες, οι μάχες δεν είναι fist fights, δεν είναι ξύλο με γροθιές ή δεν είναι ξύλο με power levels. Είναι καθαρά με μυαλό, με παγίδες. Και επίσης επικρατούν έντονα συναισθήματα. Επικρατεί η χαρά, ο τρόμος και το κυριότερο χαρακτηριστικό. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πολεμήσουν για να νικήσουν οι χαρακτήρες. Απλά πρέπει να σκεφτούν κάτι έξυπνο για να κερδίσουν. Σωστό, ναι. Δεν αρκεί η ομή δύναμη, ας πούμε, ότι πρέπει να σχεδιάσει ολόκληρη στρατηγική γύρω από το πώς θα νικήσει τον αντίπαλο. Και γενικότερα αυτό το βλέπουμε ότι στο Hunter, σε όλη του την πορεία, ότι αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ναι. Και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρωταγωνιστής δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός. Είναι δυνατός για παιδί, αλλά δεν είναι δυνατός μέσα στον κόσμο που βρίσκεται. Στην αρχή ειδικά. Ειδικά στην αρχή, ναι, δείχνει ότι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Όχι ότι είναι, ούτε ότι είναι genius, ας πούμε, αλλά ούτε ότι είναι φεϊλιάς. Είναι μια μέση κατάσταση, τελείως. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει λίγο στα άγρια και το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει στα άγρια του επιτρέπει να έχει καλύτερες αισθήσεις, λίγο πιο ανεπτυγμένες, για παράδειγμα καλύτερη όσφρηση, λίγο καλύτερη ακοή, ίσως και τα μάτια του, άμα δεν κάνω λάθος, είναι λίγο καλύτερα. Αλλά και έχει και λίγο παραπάνω σωματική δύναμη, διότι τον βλέπουμε ότι από την αρχή της σειράς ψαρεύει μόνος του, του αρέσει να κάνει πράγματα με τη φύση. Αλλά γενικότερα ναι, ότι παίζει πολύ με τη φύση, ας πούμε, γιατί μένει σε ένα νησί. Αλλά γενικότερα δεν έχει κάτι το οποίο να τον κάνει να είναι τρελά ιδιαίτερος απέναντι στον ανταγωνισμό του. Και όταν εννοώ κάτι ιδιαίτερο, δεν εννοώ από μυαλό ή άλλες ικανότητες. Εννοώ καθαρά σωματική δύναμη. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί αν πολεμήσει έναν απλό άνθρωπο να τον νικήσει, αλλά άμα πολεμήσει κάποιον σοβαρό αντίπαλο ή έναν δολοφόνο, να τρέξει για τη ζωή του. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή, η υποχώρηση είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνικές που χρησιμοποιείται στο Hunter x Hunter. Ισχύει. Α, ναι, και όντως από την αρχή το λέω Hunter x Hunter. Κανονικά ο τίτλος είναι Hunter Hunter. Το X δεν προφέρεται. Το X είναι ουσιαστικά κάτι σαν γενό, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι. Αλλά εντάξει, όλοι το έχουμε μάθει πλέον έτσι, Hunter x Hunter. Εμείς το λέμε Hunter x Hunter, δεν είναι ούτε καν σαν το Kingdom Hearts που το X το λέει Key. Ναι. Το Keyblade το γράφει X-Blade. X-Blade, ναι, σωστό. Τέλος πάντων. Ή ο Xehanort. Ναι, ο Xehanort.
Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε, μιας και μιλήσαμε για τη βασική μας ιστορία και είπαμε ότι έχει τις σκοτεινές και τις φωτεινές στιγμές και σε κάποια στιγμή παραγίνεται σκοτεινή η σειρά όπου να φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τι βλέπουμε. Ας προχωρήσουμε στους χαρακτήρες μας. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για τον Γκον. Πες μας τα βασικά, τι γνωρίζεις για τον Γκον, άμα σου έχει κάνει κάτι εντύπωση ή άμα δεν σου έχει κάνει τίποτα εντύπωση και ποια είναι η γνώμη σου που είναι πρωταγωνιστής. Ο Γκον, πριν ξεκινήσεις, θα πω ότι είναι αυτός που είναι στην κεντρική εικόνα με τα πράσινα ρούχα. Στη μέση, ο πρωταγωνιστής μας. Mm-hmm. Κοίταξε, ο Γκον αυτό που βλέπουμε είναι, ξεκινάει η σειρά, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο ως κλασικός σόνεν πρωταγωνιστής, δηλαδή ένα πιτσιρίκι, μικρός ας πούμε, ο οποίος τον βλέπουμε να αναζητάει την περιπέτεια. Αλλά έχει και παράλληλα να τον βλέπουμε να είναι ένας ενθουσιώδης χαρακτήρας και ο οποίος αναζητάει ουσιαστικά την περιπέτεια και παράλληλα ο μεγάλος σκοπός ας πούμε είναι να γίνει hunter, δεν είναι στην αρχή, οπότε πρέπει να περάσει τις εξετάσεις και να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του. Το βλέπουμε γενικότερα στη σειρά, το βλέπουμε να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα η προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι ενώ είναι ένα καλοκάγαθο παιδάκι, ας πούμε, το βλέπουμε ότι κάποιες φορές μέσα στη σειρά, ας πούμε, περνάει ουσιαστικά αμφιταλαντεύεται με τη σκοτεινή πλευρά. Λόγω των συνθήκων, ας πούμε, που επικρατούν και λόγω των βιωμάτων που περνάει, ας πούμε, στην πορεία της σειράς, όχι των βιωμάτων που έχει ήδη μέχρι στιγμής. Γιατί μέχρι να ξεκινήσει η σειρά, ας πούμε, το βλέπουμε ότι γενικότερα ότι είχε μια ήρεμη ζωή, δεν είχε κάτι το πολύ ακραίο. Αν δεν κάνω και κάποιο λάθος, δηλαδή. Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άμα δείτε και από το design του χαρακτήρα, ο χαρακτήρας είναι πολύ απλός. Είναι ένα παιδί με σορτσάκι και πράσινη μπλούζα. Όλα του τα ρούχα είναι ίδια. Άμα εξαιρέσουμε το πράσινο χρώμα στο μαλλί και τα μάτια, που άμα δεν κάνω τα μάτια, αυτό το καστανό μέσα στα μάτια του που λαμπυρίζει, είναι καθαρά της Madhouse, δεν υπάρχει στο manga. Το design του είναι πολύ απλό. Και επίσης τον βλέπουμε να είναι όσο πιο συνηθισμένος είναι. Μοιάζει με παιδί να πηγαίνει εκδρομή. Έχει ένα σακίδιο και ένα καλάμι. Όχι σπαθί, όχι ασπίδα, όχι. Δεν είναι μαγικό ραβδί που κάνει ξόρια. Είναι ένα καλάμι ψαρέμπατος. Τίποτα παραπάνω. Ούτε το staff του Γκόκου, ούτε τίποτα. Ναι, τίποτα. Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ για τον Γκον. Ο Γκον, όπως προανέφερα, είναι συνηθισμένος. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που τον κάνει να είναι, δεν θέλω να πω αντιπαθητικό, γιατί αντιπαθητικό είναι βαριά κουβέντα. Είναι το χαρακτηριστικό καταρχήν που τον ταυτίζει με τον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όποιος βλέπει τον Γκον μπορεί να πει: α, αυτός μπορεί να υπάρχει σαν άνθρωπο στον πραγματικό κόσμο. Που είναι λίγο δύσκολο στην εποχή μας να πούμε ότι ένα σόνεν χαρακτήρας είναι εύκολο να ταυτιστεί με ένα άτομο στην πραγματική ζωή ή ο ίδιος να ταυτιστεί μαζί του. Διότι συνήθως για να υπάρχει και λίγο δράμα και λίγο ένταση, οι σόνεν χαρακτήρες παραγράφονται. Όταν λέω παραγράφονται, παραγράφονται ηρωικοί, παραγράφονται υπερβολικοί, παραγράφονται, ξέρεις, έντονα συναισθήματα, πολύ πόνος, πολύ αγάπη, πολύ χαρά, έντονα χαμόγελα. Και επίσης έχουν και αυτή την τάση να είναι, πώς να το πω, μη ρεαλιστικά θετικοί για όλα τα πράγματα στη ζωή τους. Τι εννοώ? Έχεις ακούσει τη φράση που λέμε να κοιτάς την, πώς το λένε, τη θετική μεριά της ζωής? Πώς είναι, Τάκα? Σκέψου θετικά, ξέρω εγώ. Μπράβο, να σκέφτεσαι θετικά. Οι περισσότεροι σόνεν χαρακτήρες στην εποχή μας το έχουν αυτό επί 10. Δηλαδή, ότι παρασκέφτονται θετικά, ας πούμε, ναι. Ναι, δηλαδή μου κόψει το πόδι, δεν πειράζει, έχω κι άλλο και επίσης υπάρχει και ξύλο και μπορώ να γίνω πειρατής τώρα. Τέτοιου στυλ, ας πούμε, ξύλο πόδι. Θα βάλω μηχανικό πόδι και θα γίνω 10 φορές πιο δυνατός και τα σχετικά, ας πούμε. Και τι άλλο ήθελα να πω. Αντίθετα όμως ο Γκον, αν και είναι πολύ συνηθισμένο παιδί, έχει ακριβώς τα συναισθήματα που περίμενες να έχει ένα απλό παιδί. Δηλαδή, μπερδεύεται, γελάει. Αν και εμπιστεύεται εύκολα κόσμο, λόγω ότι έχει ψιλομεγαλώσει την άγρια φύση, έχει μια δόση πονηριάς και ξυπνάδας μέσα του. Δεν είναι δηλαδή χαζός, δεν τον πιάνουν κότσο. Δεν κάθεται δηλαδή, πώς να το πω, όπως τα Pokémon που στο James που λύσανε μια επιχρυσωμένη Pokéball. Pokéball είπα. Ναι, δικέ μου, και είναι μέσα σε αυτή την Pokéball. Pokéball, όπου μέσα έχει ένα Magikarp. Αντιθέτως, είναι πονηρός και συνήθως, αν και τον βλέπουμε λίγο να απαντάει με αφέλεια, στην πραγματικότητα σκέφτεται πολύ παραπάνω. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό του είναι ότι για παιδί έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι, όπως είπα, καθόλου αγαθός, αλλά ούτε κουτός.
Και επειδή έχει μεγαλώσει σε νησί, όλες τις φύσεις είναι σαν αυτές ενός ζώου. Είναι πολύ ικανός και εργατικός. Και γενικά ο Γκόν είναι το κλασικό παιδί που, όπως είπα, είναι πολύ εύκολο να ταυτιστείς μαζί του και να γίνει ο αγαπημένος σου χαρακτήρας, αλλά όχι όμως από την αρχή. Ο Γκόν είναι το άτομο το οποίο, όσο προχωράει η ιστορία και τον ανακαλύπτεις παραπάνω, ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν να τον παρακολουθείς. Δηλαδή, όσο βαρετός μπορεί να τον θεωρήσει ότι είναι στην αρχή, τόσο ωραίο είναι να τον ακολουθείς στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι ο Γκόν δεν έχει κάτι που να ενθουσιάζει τον κόσμο. Τουλάχιστον στην αρχή, μετά ξέρεις κάτι συμβαίνει. Ναι, δεν πρόκειται να σποιλάρουμε το τέλος. Αλλά αντίθετα, προσφέρει το πιο ανθρώπινο στοιχείο σε έναν κόσμο με τέρατα και παντοδύναμους αντιπάλους. Με λίγα λόγια, ο Γκόν είναι το γρανάζι, θα το πω πολύ απλά, στη μηχανή της ιστορίας που κάνει όλους τους υπόλοιπους να εξελιχθούν. Ο Γκόν είναι στη μέση και όλοι οι υπόλοιποι γύρω του αναπτύσσονται. Λοιπόν, προχωράμε στον επόμενο χαρακτήρα μας, γιατί τον Γκόν τον παραναφέραμε. Είναι το παιδί με τα ασημένια μαλλιά και με ασημένια, ροζέ ασημένια, είναι μια απόχρωση, έχει κάνει Madhouse, και τα μπλε μάτια, ο Κιλούα. Λοιπόν, ή Κίλουα, πείτε τον όπως θέλετε, που ουσιαστικά είναι, το Κίλουα είναι η λέξη killer στα ιαπωνικά. Ναι, το πώς το λένε ουσιαστικά, πώς προφέρουν οι Ιάπωνες στο killer, ας πούμε. Λοιπόν, μίλησέ μας για τον Κίλουα. Θα μπορούσαμε να τον πούμε συμπροταγωνιστή, αν και δεν είναι ο μόνος συμπροταγωνιστής. Κοίταξε, ουσιαστικά είναι, κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι το νούμερο, αν τα βάλουμε με νούμερα, είναι ο νούμερο 2 της σειράς, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε. Εντάξει, πάνω κάτω. Κοίτα, είναι ουσιαστικά, νομίζω είναι η ίδια ηλικία με τον Γκόν ή ένα χρόνο μεγαλύτερος, υπάρχει μια τέτοια διαφορά, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Είναι πολύ ελάχιστη, δηλαδή, δεν παίζει ρόλο. Ναι, ότι είναι πάνω κάτω ένα παιδί σε πάνω κάτω, ας πούμε, ίδια ηλικία, ο οποίος όμως βλέπουμε ότι έχει αρκετές διαφορές ως χαρακτήρας. Δηλαδή, τον βλέπουμε ότι ξεκινάει ουσιαστικά και βλέπουμε ότι είναι αρκετά δυνατός για την ηλικία του. Δηλαδή, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, είναι το αντίθετο ουσιαστικά από τον Γκόν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι φυσιολογικός χαρακτήρας. Ναι, ισχύει. Ο Κιλούα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανταγωνιστή. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Ναι. Προέρχεται από οικογένεια δολοφόνων που τον μεγάλωσαν να σκοτώνει. Και όλη του τη ζωή προπονείται να αντέχει δηλητήρια, βασανιστήρια, στο σημείο που είναι μεγάλο plot element, το αποκαλύπτω, αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν νιώθει πόνο από το όταν το χτυπάνε με ηλεκτροσόκ. Μιλάμε για τόσο extreme κατάσταση. Και μιλάμε για ένα σόνεν, όπου όλα αυτά τα βλέπουμε. Γίνονται βασανιστήρια. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο λέει, ναι, είχα βασανιστεί σαν παιδί. Ας αλλάξουμε συζήτηση. Όλα αυτά τα βλέπουμε. Ναι. Βασικά είναι αυτό που λες, έχει ουσιαστικά είναι κατά κάποιον τρόπο ο rival, όμως δεν έχουν μεταξύ σε καμία στιγμή δεν αναπτύσσεται, θέλω να πω, ανταγωνιστικότητα αναπτύσσεται σε πολύ ήπια πλαίσια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τζακώνονται ουσιαστικά πρακτικά μεταξύ τους. Συναγωνίζονται όπως θα συναγωνίζονται δύο καλοί φίλοι, ας πούμε, σε πολύ ήπια επίπεδα. Μετά βλέπουμε γίνονται κάποια πράγματα, εντάξει, αλλά είναι λόγω της ιστορίας, ας πούμε, καταλήγουν να γίνουν κάποια πράγματα. Όταν σοβαρεύουν κάπως οι καταστάσεις. Καταρχήν, να αναφέρουμε το σημαντικότερο. Όλα αυτά που ανέφερα δεν σου θυμίζουν κλασικό χαρακτήρα ο οποίος. Θα το πω πολύ απλά. Δεν σου θυμίζουν το Σάσουκι από τον Ναρούτο. Τέτοια πράγματα, τέτοιου στυλ. Σκοτεινό παρελθόν, ναι. Κάτι κακό που έγινε, το γυρνάει στο Dark Side. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω, ναι. Απλά δεν είναι η ίδια η σχέση όμως που έχουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή, ο Ναρούτο με το Σάσουκι και ο Γκόν με το Κίλουα. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που τον κάνει μοναδικό. Συνέχισε. Ναι, ότι βλέπουμε ότι είναι περίπου πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια οι δύο χαρακτήρες. Δηλαδή, πρωταγωνιστή ή πρωταγωνιστή, ας πούμε, παιδάκια, ίδια ηλικία, κάποια ανταγωνιστικότητα. Απλά είναι διαφορετική η σχέση στη μία σειρά και διαφορετική στην άλλη. Αυτό. Ο Κιλούα, να αναφέρω ακόμα ο Κίλουα, αν και έχει προπονηθεί να είναι ψυχρός σε συναισθήματα, πράγμα που το βλέπουμε, δεν είναι το κλασικό. Ποιο είναι το θέμα? Τα περισσότερα σόνεν κάνουν το λάθος ότι όταν παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα που δεν έχει συναισθήματα, τον παρουσιάζουν κακό, σκοτεινό, κακό. Που αυτό είναι συναίσθημα. Ναι. Όταν λέμε ότι είναι συναισθήματα, είσαι τίποτα, κενός. Δεν αντιδράς. Στην καλύτερη περίπτωση, θες να σου πω έναν χαρακτήρα που είχε
πάρα πολύ. Τουλάχιστον αρχικά, γιατί μετά εντάξει δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Είχε πάρα πολύ καλά αυτό το χαρακτηριστικό. Ήταν στο Ναρούτο ο Σάι. Που γελούσε ναι. χωρίς να καταλαβαίνει γιατί γελάει. Έλεγε όλη την ώρα ότι προσπαθεί να βγάλει ψεύτικο χαμόγελο. Μίλαγε. Ναι, το θυμάμαι. Θυμάσαι, μίλαγε και έλεγε ότι το ερχόταν στο μυαλό, πρόσβαλε. Βασικά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Κύλο ότι έχει, είναι περίεργος χαρακτήρας, αλλά δεν σου βγάζει από την αρχή ότι. Δεν σου βγαίνει σε καμία στιγμή, ας πούμε, ότι είναι αρχίδι, κατάλαβες. Ναι. Ενώ π.χ. ο Σάσου και ας πούμε, παράδειγμα, σου βγαίνει ότι είναι αρχίδι. Ναι. π.χ. Κατάλαβες. Τώρα, ας πούμε, θα αναφέρω και ένα παράδειγμα πολύ, πολύ φρέσκο. Ρε. Ξεκίνησα το. Τέτοιο, τον Boku no Hero Academia. Ναι, και έχω δει, ας πούμε, τα 6 πρώτα επεισόδια, ωραία. Και π.χ. βλέπουμε τον πρωταγωνιστή και τα σχετικά, ας πούμε, κλασικά, ξέρεις, πιτσιρί και όλα τα σχετικά. Και ότι υπάρχει ένας, τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματα, εσύ επειδή την έχεις φαντάσει, ο Κάτσαν, στη σειρά. Ο Κάτσαν, ο Μπάκουγκο. Μπράβο, αυτός. Μπράβο, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρα ο rival, ας το πούμε έτσι, και ο οποίος από την αρχή σου βγάζει μια τέτοιο, ότι είναι αρχίδας, ας πούμε, αυτό. Ναι. Ότι είναι ο rival, αλλά είναι πριξαρχίδης, δηλαδή, αυτό. Οπότε επιβεβαιώνεται δηλαδή και σε μία ακόμη σειρά αυτό το κλισέ. Εδώ στο Hunter όμως δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και αν επίσης, με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εννοείται ότι σε καταλαβαίνω. Το αστείο είναι ότι άμα δεις κι άλλο τον Boku no Hero Academia, και ναι, sorry παιδιά, θα κάνω spoiler, όσοι δεν θέλετε να ακούσετε, βουλώστε τα αυτιά σας. Ο Μπάκουγκο, αν και εμφανίζεται από την αρχή σαν τον κλασικό rival, αν και έχει απίστευτα απέσιο χαρακτήρα, δηλαδή δεν τον συμπαθείς ποτέ. Προσωπικά δεν τον συμπαθώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει fan base. Ο μόνος λόγος που να έχει fan base είναι. Δεν ξέρω, να χαίρεται ο κόσμος να βλέπει έναν. Δεν θέλω και να βρίσω, τέλος πάντων. Ένα παλιό μαλάκα. Έναν τενεκέ, πες το έτσι. Έναν τενεκέ ξεγάνωτο. που έχει ικανότητες. Καταρχήν, ο τρόπος που φέρεται στον πρωταγωνιστή είναι πολύ άσχημος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, του καίει το βιβλίο στην αρχή, το τετράδιο. Εσύ αυτό, δηλαδή, εγώ βλέπω, έχω δει, ας πούμε, 6 επεισόδια, δεν έχω κάποιο μεγάλο δείγμα. Είναι πριξαρχίδης, δηλαδή, εντάξει, το βλέπεις εκεί πέρα, από την αρχή πρίζει μπάλες, ας πούμε. Τώρα που δηλαδή, είναι στη δεύτερη σεζόν το άνιμε, που η δεύτερη σεζόν είναι στο, κατά τη γνώμη μου, καλύτερο σημείο της ιστορίας που έχει φτάσει ως τώρα. Γιατί μετά τη θεωρώ ότι κάνει κάποιες γούβες στην ιστορία, δηλαδή χαλάει που και που. Τώρα βρίσκεται σε ένα πρωτάθλημα, spoiler, και λέω πρωτάθλημα για να μην εξηγήσω ακριβώς τι είναι, όπου ο χαρακτήρας μας δείχνει λίγο παραπάνω την προσωπικότητά του. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν και ο Μπάκουγκο πάντα μας δημιουργεί την αίσθηση στον Boku no Hero Academy ότι θα γίνει Σάσουκε κάποια στιγμή. Ναι. Απ' τη ζήλια του, γιατί είναι πολύ ζηλιάρης. Αλλά δεν αποκαλύπτω τίποτα, θα μάθετε τι γίνεται στη συνέχεια. Ας μάθω κι εγώ μαζί με τους υπόλοιπους, γιατί κι εγώ αυτό όπως σου είπα τώρα το ξεκίνησα. Ναι, ναι. Πάντως εγώ θα πω ότι αν και έχει πανέμορφο animation η σειρά, το Boku no Hero Academia δεν μου αρέσει σαν adaptation του manga. Νιώθω δηλαδή ότι γίνονται πολύ αποκτωμακοψήματα στην ιστορία. Για παράδειγμα, το πρώτο με το δεύτερο επεισόδιο πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν ένα επεισόδιο. Το γεγονός ότι τα κόψανε δεν μου άρεσε. Και επίσης ναι. η σειρά παρά είναι φωτεινή, να το πω έτσι. Από άποψη χρωματικής παλέτας καθαρά για τα συναισθήματα που προσπαθεί να βγάλει στην αρχή. Τέλος πάντων όμως, το δυνατό του σημείο είναι το soundtrack. Να σου πω, έχεις φτάσει στο σχολείο. Έχεις φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Είμαι βασικά. Μπήκαν στο σχολείο και, και παλεύουν μεταξύ τους ουσιαστικά. Είδες αυτό με την μπάλα του baseball. Που πετάνε την μπάλα του baseball, λες. Ναι. Ναι, το έχω δει. Αυτή η σκηνή. Και η σκηνή με το ρομπότ που, ξέρεις, έσπασε τα χέρια του, το χέρι του και τα πόδια του. Ναι. Ήταν οι μόνες δύο σκηνές σε όλο το anime την πρώτη σεζόν που μου δημιούργησαν ένα συνέστημα. Δηλαδή ένιωσα, wow, βλέπω super hero anime. Ναι, πιθανόν να είναι αυτά τα δύο ίσως τα πιο έντονα. Δηλαδή μέχρι στιγμής, εντάξει, που έχω δει το μισό, ας πούμε, τη μισή πρώτη σεζόν. Δεν ξέρω. Ναι, πρακτικά. Όλα τα υπόλοιπα νιώθω ότι είναι λίγο μουντά. Ούτε δηλαδή. Ούτε ο All Might δεν με τραβάει ιδιαίτερα. Ξέρεις ποιος κάνει τη φωνή του All Might, Κάποια γνωστή φωνή είναι, σίγουρα, αλλά ποιος έλα είναι. Έλα τώρα, έλα τώρα, ο Γκλάντιο. Από το Final Fantasy. Α, σωστός. Ναι, μπράβο, γι' αυτό. Ίδια φωνή, ίδιοι τα πάντα. Μου φαινόταν, ναι, εκεί, απλά δεν μπορούσα να θυμηθώ, λέω τώρα ποιος να είναι αυτό. Σίγουρα την είχα ξανακούσει τη φωνή, 100%, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ακριβώς ποιος την έκανε. Τέλος πάντων, για να αφήσω στην άκρη την παρένθεσή μας, θα προχωρήσω να συνεχίσουμε για τον Κύλο, για να ολοκληρώσουμε, για να πάμε και σε άλλο χαρακτήρα. Ο Κύλο, όπως είπα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Σάσουκε, αλλά δεν είναι Σάσουκε. Καλό, μας την έφερε τον Καλό. Ο κύριος καλό. Ο κύριος τον Κασόπουλος μας κάνει τέτοια πράγματα. Τον Κασίδη.
Ο κύριος Τογκασίδης μας κάνει τέτοια πράγματα που και που. Μας εμφανίζει χαρακτήρες οι οποίοι δείχνουν normal και, βλέπουν και βγαίνουν παλιά άνθρωποι, και αντίστοιχα μας εμφανίζει άτομα τα οποία έχουν backstory και χαρακτήρες που έπρεπε να τους κάνουν κακούς και δεν είναι. Ο Κίλο αντίθετα, αν και έχει προπονηθεί, από την αρχή καταρχήν βρίσκει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Γκον. Και μην πονηρεύεστε με το ενδιαφέρον, δεν μιλάω για τίποτα πονηρό. Καθαρά βρίσκει ενδιαφέρον διότι βρίσκει ένα άτομο το οποίο αντιδράει πάντα θετικά, έχει χαμόγελο και σκέφτεται, πώς να το πω, λίγο out of the box, δεν είναι τυπικό άτομο. Βρίσκει ενδιαφέρον στο χαρακτήρα του Γκον. Βρίσκει ένα άτομο το οποίο έχει έντονα συναισθήματα, ενώ αυτό είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει συναισθήματα. Και καταφέρνει να κάνει φίλο του ένα τέτοιο άτομο. Βασικά, ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που και οι δύο, ας πούμε, κάνουν φίλου. Ναι. Όταν ξεκινάει η σειρά. Μέχρι να ξεκινήσει η σειρά, δηλαδή, σου έχει δείξει ότι και οι δύο δεν είχαν ποτέ φίλου. Ισχύει. Ο Γκον δεν είχε φίλου, νομίζω, γιατί στο νησί του δεν υπήρχαν παιδιά στην ηλικία του. Ναι, ουσιαστικά ήταν ένα απομονωμένο νησί, ας πούμε, που αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ας πούμε, φράζουσαν μόνο μεγάλοι. Ναι, και αυτός νομίζω, ναι, θυμήθηκα, ζούσε με τη θιά του. Με τη θιά του και τη μάνα της. Και τη γιαγιά του, νομίζω. Ναι, για τη γιαγιά δεν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι τη θεία σίγουρα. Πάντως, το θέμα είναι ότι αν και είναι πολύ κοινωνικό παιδί, δεν είχε παιδιά στην ηλικία του ποτέ να είναι μαζί παρέα. Λοιπόν, και μεταξύ αυτών των δύο χαρακτήρων δημιουργείται αντί για αντιζηλία, φιλία. Δηλαδή, οι άνθρωποι κυριολεκτικά, αυτά τα δύο παιδιά, βρίσκει ο ένας το αντίθετό του στον άλλονα, το οποίο τους τραβάει για να γίνουν καλύτεροι φίλοι. Ουσιαστικά, ναι, είναι, σου δείχνει ότι αυτοί ταιριάξαν, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή κατευθείαν σαν φίλοι. Ο Κίλουα, για να κλείσω με αυτόν, είναι ο καλύτερος rival χαρακτήρας με το καλύτερο backstory rival, ο οποίος δεν είναι ούτε rival, αλλά ούτε έχει σκοπό ποτέ να γίνει rival. Και είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει κάποτε η σειρά. Ο Κίλουα ποτέ δεν θα πάει κόντρα στον Γκον. Όχι, αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ τους, ας πούμε. Τουλάχιστον στην αρχή. Και βλέπουμε ότι ο ένας δεν προσπαθεί να μπει στα. Καταλαβαίνεις, να μπει στα τέτοια του άλλου, ας πούμε, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Ο καθένας ακολουθεί το. Έχει το δικό του σκοπό και ακολουθεί τη δικιά του πορεία. Και απλά αν συμπέφτουν οι πορείες, θα συνεργαστεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον σαν φίλοι. Αυτό. Yes, ακριβώς. Λοιπόν, φεύγοντας από τον Κιλούα, έναν πάρα πολύ καλό χαρακτήρα και έναν πάρα πολύ καλό συμπροταγωνιστή, πηγαίνουμε στον επόμενο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μπροστά. Βασικά, έχω κοτσάνει τη μούρη μου μπροστά στην εικόνα του. Δεν μπορείτε να το δείτε, είναι ακριβώς από πίσω μου, στο wallpaper. Θα μιλήσουμε για τον καλύτερο δημόσιο υπάλληλο ή δεν ξέρω. Υπουργό, τι θα τον κάνει στο λεώριο. Δικηγόρο. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δικηγόρο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν. Κάτι σε δικηγόρο μου βγάζει. Μίλα για αυτό τον πολύ αγαπημένο χαρακτήρα που μπορώ να πω ότι και αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους μου στο cast. Ξεκίνα. Λεώριο. Κοίταξε. Ο Λεώριο είναι μεγαλύτερος από το υπόλοιπο cast, αλλά στην αρχή βασικά έτσι όπως τον βλέπεις, επειδή είναι με κουστούμάκι, με γυαλάκι. Ξέρω εγώ όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Και λες τι κάνει ο παιδέρας, ας πούμε, με τα πιτσιρίκια. Αλλά ουσιαστικά έχουν μια διαφορά η οποία βέβαια σε αυτές τις ηλικίες, ας το πούμε έτσι, εντάξει, παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, με ο Γκον, ο Κίλο, αυτή είναι γύρω στα 11, ας πούμε, 10, 11, 12, κάπου εκεί. Ο Λεώριο πρέπει να είναι γύρω στα 17. Ναι. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά σε αυτές τις ηλικίες κατά κάποιο τρόπο είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι ταιριάζουν μεταξύ τους. Ότι αποκτούν, ας πούμε, ως μια παρέα, μια χημεία, οι οποίοι έχουν μαζί ένα κοινό σκοπό, ταιριάζουν οι ταχνότητα τους, ας το πούμε έτσι, και πορεύονται τουλάχιστον στην αρχή όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Το θέμα με το Λεώριο είναι αυτή η αντίθεση, ότι αν και δείχνει ενήλικο στο κορμί, στην πραγματικότητα είναι πιο παιδί και από τα 11χρονα. Βασικά ναι, αυτό. Ενώ βλέπουμε ότι έχει ένα παρουσιαστικό. Σοβαροί. Να το πούμε αυτό, όλοι οι χαρακτήρες είναι σοβαροί, αλλά συνέχισε. Πες το για το παρουσιαστικό. Ότι έχει ένα παρουσιαστικό δικηγόρου, υπουργού, κάτι τέτοιο. Αλλά ουσιαστικά στο μυαλό, δηλαδή, ότι ουσιαστικά ίσως είναι και ο πρώτος, ας πούμε, στα καραγκιοζηλίκια που μπορεί να κάνουν. Να αναφέρουμε ότι είναι ο μόνος χαρακτήρας που για όλη τη διάρκεια της σειράς, ενώ είναι παιδί, παρουσιάζεται με κουστούμι μόνιμα. Ναι. Και καλοντημένος πάντα, που δεν παίζει κανένα. Δεν βγάζει κανένα νόημα από την άποψη ότι. Προσπαθούν να γίνουν hunters, το οποίο hunter τι σημαίνει, να είμαστε λίγο πρακτικοί. Hunters είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα πάντα
για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Λερώνονται, χτυπάνε, βαράνε, κυνηγάνε τέρατα, ψάχνουν περίεργα ζουζούνια. Είναι δουλειά η οποία θα μπορούσες να πεις ότι δεν είναι για έναν διπλωμάτη με κουστούμι. Είναι κυρίως για έναν άνθρωπο που είναι λίγο πιο πολύ της φύσης, να το πούμε έτσι απλά. Βασικά, κοίταξε, ο Λεόριο έχει και. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ακριβώς το σκοπό του. Ναι, ναι, θυμάμαι ακριβώς το backstory του. Σου δείχνει ουσιαστικά, μάλλον και όλο αυτό, λίγο το κοστούμι και όλα αυτά, ας πούμε, εξηγούνται κατά κάποιον τρόπο, γιατί σου δείχνει ουσιαστικά αυτός θέλει να γίνει Hunter, όχι τόσο για την περιπέτεια όσο, ας πούμε, π.χ. οι υπόλοιποι χαρακτήρες, και όσο πιο πολύ αυτός, ο βασικός σκοπός, ας πούμε, είναι να γίνει γιατρός. Γιατί και σου εξηγεί το λόγο, ας πούμε, υπάρχει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω πέθανε κάποιος φίλος του και δεν κατάφερε να τον σώσει, κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά θεωρούσε ότι αν ήταν γιατρός, ας πούμε, θα κατάφερε να τον είχε σώσει. Οπότε όλος ο σκοπός είναι να γίνει Hunter, και μέσω του Hunter ουσιαστικά κάποιον τρόπο βγάζει λεφτά. Οπότε μπορεί μετά να επικεντρωθεί σε αυτό που θέλει να γίνει, ας πούμε, που είναι το να γίνει γιατρός. Ναι. Ο Λεόριο, όπως είπα, είναι η χαρά του αναγνώστη. Είναι πολυλογάς. Είναι αυθάδης. Νομίζω ότι έχει πάντα δίκιο. Κάνει μόνιμα λάθη. Κάνει μόνιμα γκάφες. Δεν είναι δυνατός. Δεν έχει. Πλην, άμα δεν κάνω λάθος, από την ικανότητα να κάνει καλά παζάρια όσον αφορά τιμές, δεν έχει κάποιο άλλο ταλέντο. Ναι. Και. Βασικά είναι ουσιαστικά. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει. Στο group, ας πούμε, στην αρχή που είναι, ουσιαστικά είναι ο πιο πονηρός, δηλαδή ο πιο. Έτσι, πώς να το πω, πιο ψημένος γενικότερα στη ζωή, ας πούμε. Και οπότε τους δίνει, ας πούμε, στους υπόλοιπους την κατεύθυνση, τη σωστή, το πώς να κινηθούν, το πώς να επιβιώσουν, ας το πούμε έτσι, στην κοινωνία, κατά κάποιον τρόπο. Και να πούμε ότι. Λειτουργεί, να το πω πιο σωστά, βασικά, έχει ουσιαστικά το ρόλο του μεγάλου αδερφού. Ναι. Και να πούμε και ότι ο Λεόριο είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει καμία ιδιαίτερη δύναμη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν ξέρει ούτε πολεμικές τέχνες ούτε τίποτα. Κυριολεκτικά είναι ο κλασικός που βγάζει το σουβιά του και λέει: δώσε μου τα λεφτά σου. Ναι. Τίποτα. Δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό που τον κάνει να πάρει μέρος στο Hunter Exam. Είναι σαν να λέμε τώρα: εγώ είμαι ένα παιδί 10 χρονών και λέω: ωραία, πάω να πάρω διδακτορικό. Και το παίρνω. Ναι. Και δεν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι είναι τα διδακτορικά. Απλά λόγω των περιστάσεων, ίσως δεν ξέρω, ο διπλανός μου αρρώστησε και του αντέγραψα το γραπτό, πέρασα. Mm-hmm. Και γενικά ο Λεόριο μας εμφανίζεται αρχικά, όπως είπες, σαν πάρα πολύ άπλιστος. Ουσιαστικά οι πρώτες του ατάκες που τον κάνουν ιδιαίτερα αντιπαθητικό είναι ότι συνεχώς λέει: θέλω να γίνω Hunter. Όλοι δηλαδή λένε τα μεγάλα τους όνειρα. Εγώ θέλω να βρω τον πατέρα μου. Εγώ θέλω να βοηθήσω άλλους. Εγώ θέλω να ανακαλύψω τον κόσμο. Και αυτός λέει: εγώ θέλω να βγάλω ευρώ. Θέλω να βγάλω λεφτά. Ναι. Είναι. Απλά, ναι, ό,τι ξεκινάει πιο αυτό που λες, ας πούμε. Ξεκινάει, ναι, και μετά, ας πούμε, ανακαλύψει την πορεία τι ακριβώς θέλει να κάνει. Είναι ό,τι πιο αντιπαθητικό μπορείς να ακούσεις να λέει ένα άτομο. Και το χειρότερο είναι ότι όταν μιλάει για λεφτά, μιλάει κυριολεκτικά σαν διαφορετικό άτομο. Μιλάει σαν πολύ, σαν τσιγκουνοφτηνιάρη, να το πω έτσι απλά. Λεφτά, 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 έλεγε και ο πασίγνωστος σε όλους. Λεφτά, 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 και τελικά όταν μας πετάει για ποιο λόγο χρειάζεται τα χρήματα, γιατί κάποια στιγμή κάποιος. Α, ναι, στο Hunter x Hunter οι χαρακτήρες δεν παίζουν, πώς να το πω, το pronoun game, δεν αρχίζουν να λένε ποιος έπεσε, εγώ είμαι. Για όσους ξέρετε ποια ατάκα αναφέρω. Ποιος έπεσε, εγώ είμαι. Ουσιαστικά δεν μιλάνε στον αέρα, λένε συγκεκριμένα τι θέλουν να πούνε και τι περιμένεις να πούνε. Για παράδειγμα, ρωτάνε σωστές ερωτήσεις. Και η πρώτη ερώτηση που ακούγεται στο Λεόριο είναι, αφού ξεμπερδευτούν όλες οι παρεξηγήσεις, για ποιο λόγο αναζητάς χρήματα. Και τι μαθαίνουμε. Θύμισέ μου. Ότι έχασε έναν φίλο του πάρα πολύ νεαρό. Α, αυτό που είπαμε, που είπες, ναι, πριν, αυτό που λόγω ασθένειας. Και ο λόγος, ναι, που χρειάζεται τα χρήματα είναι γιατί πιστεύει ότι με τα χρήματα μπορείς να κάνεις τα πάντα στον κόσμο. Και επίσης θέλει να γίνει γιατρός για να μπορεί να θεραπεύει τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, μας το γύρισε 180 μοίρες. Σίγουρα, ναι. Στην αρχή βλέπεις ένα. Εννοείται, εννοείται. Είναι αυτό που λες, ότι βλέπεις ένα χαρακτήρα. Design. Βλέπεις έναν, ναι, φτηνιάρη, ο οποίος από το ντύσιμό του μοιάζει σαν να είναι
Ειδικά αν πάρει τα στερεότυπα της Ιαπωνίας, κλασικός salaryman, δηλαδή άνθρωπος μισθωτός, ή τραπεζικός στη χειρότερη, να μιλάμε στα ελληνικά, ότι δουλεύει σε τράπεζα και μαθαίνουμε ότι είναι τέτοιο άτομο. Ναι. Αυτό ρε εσύ, θυμάσαι ποιο σημείο αποκαλύπτει αυτό που λέει με το φίλο του. Λέει, το θυμάμαι σαν πληροφορία, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, ας το πούμε, στη σειρά. Στο Hunter Exam, άμα δεν κάνω λάθος, στην αρχή, mm-hmm. Αφού λύνονται οι παρεξηγήσεις, μετά ο Κουραπίκα τον ρωτάει. Του λέει ποιο λόγο ενδιαφέρεσαι για τα χρήματα, γιατί δείχνεις τόσο πολύ ενδιαφέρον για τα χρήματα. Από τη στιγμή που του εξηγεί, νομίζω ότι από τη στιγμή που είσαι Hunter δεν πρόκειται να πεινάσεις, να το πούμε έτσι πρακτικά. Και τότε ανοίγει το λόγο. Και ο Κουραπίκα εκείνη τη στιγμή ψιλοντρέπεται. Γιατί τον πρόσβαλε. Θυμάσαι? Ναι, κατάλαβα. Ναι, το θυμάμαι. Ότι και καλά του είπε ότι είσαι πολύ. Είσαι άνθρωπος χωρίς βάθος, χωρίς όνειρα, είσαι ένα τίποτα. Και όταν μαθαίνει ότι ήθελε να γίνει γιατρός για να βοηθάει τον κόσμο. Λίγο περίεργη φάση. Βασικά είναι αυτό που, λέμε, που λέγαμε και πιο πριν, μιλώντας στην εισαγωγή, ας το πούμε έτσι, με το Hunter, ότι γενικά σου γυρνάει πολύ κάποια πράγματα. Ας πούμε αυτό δηλαδή, ότι βλέπουμε το Hunter, δηλαδή σου γυρνάει πολλά πράγματα. Δηλαδή από εκεί που μπορεί κάποιον, ας πούμε, να τον αντιπαθείς, ξαφνικά γίνονται κάποιες καταστάσεις, κάποια γεγονότα τα οποία σου γυρνάνε την αντιπάθεια συμπάθεια. Και μπορεί να γίνει και φυσικά και το αντίστροφο. Δηλαδή κάποιον που έχει συμπάθεια, κάποια. Έτσι όπως γίνονται δηλαδή τα γεγονότα, όπως εκτυλίσσονται, ας το πούμε έτσι, σου γυρνάνε τελείως τα μυαλά. Γενικότερα παίζει πολύ αυτό με τα συναισθήματα και με τις συμπάθειες, αντιπάθειες στο Hunter. Που είναι φυσικό. Προφανώς, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μιλάμε για τον πραγματικό κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι άλλο δείχνουν, άλλο είναι, άλλο θέλουν. Ναι. Ξέρεις τι εννοώ. Συνήθως είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα άτομο το οποίο είναι τέρμα ειλικρινής. Ή τα λέει όλα μπροστά σου. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι συνήθως ή δεν εκτιμούνται ή πολύ απλά δεν τους συναντάς ποτέ στη ζωή σου. Δηλαδή, ένα άτομο το να λέει: θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου, πιστεύω αυτό στη ζωή μου και αυτό είναι το όνειρό μου. Πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιο άτομο. Και αυτό το πράγμα είναι το ωραίο με το Hunter. Το Hunter έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν το έχουν πολλές σειρές. Όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι στερεότυπα. Όλοι έχουν χαρακτήρα. Και όλοι, τώρα θα σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Πιστεύεις ότι όλοι οι χαρακτήρες στο Hunter x Hunter μπορούσαν να πάρουν δικό του spin-off? Σειρά εννοώ. Σίγουρα. Ή αν όχι spin-off, σειρά, ένα manga 10 chapters που να λέει μια ιστορία για αυτούς. Εννοείται ότι θα μπορούσε να γίνει. Καταρχάς, άμα γνωρίσει, έχει βγει ένα spin-off manga του. Ένα chapter βέβαια του Hunter με τον Hisoka. Να πω την αλήθεια, αυτό δεν το ξέρω. Συνέχισε, για πες μου. Ναι, ας πούμε αυτό βγήκε σχετικά πέρυσι που είχε. Πέρυσι ή πρόπερσι, τώρα δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, τέλος πάντων. Είχε βγει τότε που έβγαινε το Hunter, δηλαδή που έβγαλε, ας πούμε, για ένα-δύο μήνες, ας πούμε, έβγαλε κάποια μάγκα. Μέσα σε εκείνη την περίοδο, ο δημιουργός Tokyo Ghoul έφτιαξε μια spin-off ιστορία με ένα backstory με έναν από. Ας πούμε, που είναι κοντά στο main cast, ενός χαρακτήρα που είναι βασικά αρκετά σημαντικό στην ιστορία. Όσοι δεν διαβάζετε Tokyo Ghoul, δείτε μόνο το πρόσφατο chapter που βγήκε. Και θα με θυμηθείτε. Δεν το βλέπω κι εγώ το Tokyo Ghoul, απλά μου κίνησε και με την περιέργεια και ναι, το είδα κι εγώ το τελευταίο έτσι από περιέργεια καθαρή. Ναι, εντάξει, τους παραδέχομαι. Περίμενε να χειροκροτήσω. Μπράβο παιδιά. Περίμενα αγκαλιές, περίμενα γούτσου γούτσου, αυτό όμως δεν το περίμενα, με βούλωσε. Ναι, δεν το έχω ξαναδεί και εγώ σε μάγκα τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν το έχεις ξαναδεί σε σέινεν. Με ναι. Κάποια ψηλά στοιχεία σόνεν μέσα. Που εντάξει, σόνεν δεν είναι το Tokyo Ghoul, είμαι υπερβολικός που το. Δηλαδή είναι όσο σόνεν, δεν ξέρω. Είναι το τζατζίκι διέτης. Τέτοιου στυλ. Η μακαρονάδα διέτης. Η μακαρονάδα διέτης της Ματίνας. Έλα, χρυσέ μου, εξάδελφε, μην κλαις άλλο για την καρσόνα δου. Δεν αξίζει ο κόπος. Μα δεν κλαίω για την καρσόνα μου. Κλαίω για τη Δεσποινής Ματίνα. Δεν μου είπε αν αυτή η μακαρονάδα είναι διέτης. Γιατί αν δεν είναι διέτης, κάικα! Η οποία, άμα δεν τη ρωτήσω, άμα είναι κάικα! Τέλος πάντων. Και για να ολοκληρώσουμε με το Λεώριο για να προχωρήσουμε, γιατί... Παρατήρησε, μπορούμε να καθόμαστε μισά ώρα να μιλάμε για όλους τους χαρακτήρες. Δεν κάνω πλάκα.
Βασικά, ξέρεις τι, να κάνουμε ουσιαστικά ψυχογράφημα για τον κάθε χαρακτήρα, ναι, έτσι. Ναι. Πρόσεξε, όχι ανάλυση, ψυχογράφημα συγκεκριμένα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας χαρακτήρας που να μπορώ να πω με μία πρόταση. Ο μόνος τρόπος να πω κάποιον με μία πρόταση είναι καθαρά να γράψω την παράγραφό του και μετά να αρχίσω, ξέρεις, να κάνω σμίκρινση στη σμίκρινση, να βγάζω λεπτομέρειες. Πάλι με μία πρόταση δεν μπορεί να περιγράψει κανέναν. Ο μόνος χαρακτήρας που μπορεί να περιγραφεί με μία πρόταση πιθανότητα να είναι ο Γκον. Αλλά ο Γκον είναι ο Μπαλαντέρ που μπαίνει σε όλους και βοηθάει, ναι, την ιστορία τους. Πρακτικά, λοιπόν, αυτό, ναι. Ο Λεόριο, αν και είναι, όπως αναφέραμε, ο χαρακτήρας που έχει τα περισσότερα προσωπικά, πώς να το πω, κοιτάει κυριολεκτικά την πάρτη του κατά τη διάρκεια της σειράς, υποστηρίζει περισσότερο από όλους τον Γκον, στο σημείο όπου να κάνει καυγά για τον Γκον και ναι, εκτιμάει τη φιλία του, μπορώ να πω ότι και είναι διαφορετική σχέση Γκον με Λεόριο από ότι Γκον με Κίλουα. Ασχέτως ναι, αν ο Γκον είναι πιο έμπιστος και πιο ικανός από το Λεόριο, ο Λεόριο θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί πιο πολύ να βοηθήσει τον Γκον παρά τον Κίλουα. Διότι ο Κίλουα, άμα εξαιρέσουμε τις ικανότητες του στη μάχη, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι τόσο δυνατά όσο ο Λεόριο. Και ο Λεόριο το καλό είναι ότι πέρα από τον Γκον, το ίδιο πρέπει να το κάνει για όλους. Ναι. Για την παρέα. Ουσιαστικά είναι αυτός που μπορεί να είναι η φωνή της λογικής για, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάθε ένα από τους βασικούς χαρακτήρες, ας πούμε, ουσιαστικά, άμα δεις, πιο πολύ μιλάνε με το Λεόριο, ας πούμε. Είναι αυτός που κατά κάποιον τρόπο προσπαθεί να τους βάλει στον ίσιο δρόμο, ας το πούμε έτσι. Και είναι δηλαδή, και καθαρά θυμάσαι, για την εμφάνισή του. Είναι και η εμφάνιση, δείχνει μεγαλύτερος. Αυτό, δηλαδή, αν θυμάσαι, π.χ. μετά, ας πούμε, που έχει τον τέταρτο χαρακτήρα, τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Θέλεις να περάσεις. Προχώρησε. Θα μιλήσω και παράλληλα, ας πούμε, δηλαδή, απλά να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ας πούμε, σε μια φάση μετά που γίνεται με τον Κουραπίκα κάποια πράγματα, ας πούμε, λέμε ότι πάλι ο Λεόριο είναι αυτός που τον έχει πιάσει από κοντά και προσπαθεί να του μιλήσει. Αυτό ήθελα να πω. Απλά τώρα, ας πούμε, θα μιλήσουμε για τον τέταρτο χαρακτήρα του main cast, ας το πούμε έτσι, ο οποίος είναι ο Κουραπίκα. Είναι ο χαρακτήρας που είπε ο Ντέστρο στην αρχή ότι είναι, που λέγαμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι, ας πούμε, δεν το ξέραμε. Είναι αγόρι, το ξέρουμε, αλλά ουσιαστικά στο μάγκα δεν μπορείς να καταλάβεις χωρίς φωνή και όλα αυτά. Βέβαια και στο άνιμε, η φωνή είναι η γυναικεία. Εντάξει, Ματ Χάους έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ενώ τον έχει κάνει αδύνατο, πιο μαζεμένο, να του δώσει ανδρικά χαρακτηριστικά, αγορίστικα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ο Κουραπίκα... Που λες, στο μάγκα ή στο άνιμε. Στο άνιμε. Ναι, και είναι ο τέταρτος ουσιαστικά χαρακτήρας, ας πούμε, το οποίο βλέπουμε, ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος, ας πούμε, από τον Γκον και τον Κίλου, αλλά και λίγο μικρότερος, είναι κάπου στη μέση ηλικία. Δηλαδή, αν π.χ. ο Γκον και ο Κίλου, ας πούμε, είναι 11, ας πούμε, αυτός πρέπει να είναι γύρω στα 14, κάτι τέτοιο. Κάπου σε εκείνη την ηλικία κυμαίνεται. Και είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος τον βλέπουμε ουσιαστικά στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι έχει άσχημο backstory και ουσιαστικά ο σκοπός του είναι, ας πούμε, να δολοφονήσει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι ξεκλήρισαν, ας πούμε, την οικογένειά του. Βασικά το χωριό του ολόκληρο. Ναι, είναι το πλησιέστερο άτομο σε σκοτεινό χαρακτήρα που έχει σειρά. Ναι, μιλήσαμε για ένα παιδί το οποίο βασανιζόταν και μεγάλωσε για δολοφόνος, αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι πιο σκοτεινός από αυτό. Ο Κουραπίκα προέρχεται από μια φατρία, μια κλάν, να μιλάμε και στα αγγλικά, η οποία λέγεται Κούρτα, όπου το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κλάν είναι ότι νομίζω όταν εκνευρίζονται ή όταν ευριάζουν, τα μάτια τους κοκκινίζουν. Γίνονται βασικά όταν έχουν έντονα συναισθήματα. Έντονα συναισθήματα. Κάποιο... Έντονα συναισθήματα, μπράβο. Όταν έχουν έντονα συναισθήματα, τα μάτια τους κοκκινίζουν και φυσικά επειδή αυτό είναι ένα θαύμα του κόσμου, διότι δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι να έχουν κόκκινα μάτια, εκτός φυσικά άμα είσαι ο Σάσου και στο Ναρούτο, τους κυνηγούν, παίρνουν τα μάτια τους και τα πουλάνε στη μαύρη αγορά. Λαθρεμπόριο. Ακριβώς. Ναι. Είδατε. Ακριβώς. Πολύ ευχαριστώ, Σόνεν, σωστά. Είδατε. Εδώ. Σειρά για παιδάκια. Τους παίρνουν τα μάτια, έτσι. Έτσι. Τους βγάζουν τα μάτια. Και φυσικά, τους βγάζουν τα μάτια δεν είναι στον διάλογο. Τα μάτια τα βλέπεις. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Ουσιαστικά... Τους βγάλαν τα μάτια κάπου στο τέτοιο, αλλά δεν θα τα δείξουμε ποτέ. Τα δείχνουν κανονικά. Εννοείται, τα δείχνουν κανονικά. Και
Μου δίνεις μισό λεπτό. Ναι, ναι, θα συνεχίσω εγώ να μιλάω και... Ναι, ναι, δώσ' μου μισό λεπτό. Επέστρεψε λιγάκι. Λοιπόν, για να συνεχίσω εγώ να μιλάω και να σας μιλάω, να σας λέω για τον Κουραπίκα, όπως ανέφερε, είναι μέρος μιας φατρίας η οποία κυριολεκτικά ξεκληρίστηκε από μια ομάδα δολοφόνων, οι οποίοι καθαρά σκοτώσαν όλη του την κλάν, πήραν τα μάτια τους και τα πουλήσανε. Και η ιστορία του εξελίσσεται ως εξής. Ο Κουραπίκα προσπαθεί να γίνει Hunter και μέσω των Hunters να ανακαλύψει πληροφορίες μέσω του δικτύου των Hunters, ώστε να βρει τους δολοφόνους, να δυναμώσει ταυτόχρονα και να πάρει εκδίκηση. Μιλάμε τώρα ότι και ο Κουραπίκα και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα για το τι παίζει με τον έξω κόσμο. Όταν λέω τι παίζει με τον έξω κόσμο, εννοώ πόσο δυνατοί είναι οι αντίπαλοι τους, πόσο ελπίδα έχουν να τους νικήσουν. Ο Κουραπίκα δηλαδή είναι ο πιο κοντινός χαρακτήρας όσον αφορά πολεμικές τέχνες και να παίρνει ξαφνικά power-ups. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να μην είναι τίποτα ιδιαίτερο. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για τον Κουραπίκα ή να συνεχίσουμε για τον πατέρα του Γκον? Για τον Κουραπίκα αυτά που προσθέσαμε είναι ναι, το σκοτεινό παρελθόν. Με τα μάτια είναι ότι δεν έχουν ουσιαστικά δυνάμεις. Ουσιαστικά είναι ένας θησαυρός. Δηλαδή τα παίρνουν τα μάτια από ενδιαφέρον. Άμα δεν κάνω λάθος, μαθαίνουμε αργότερα ότι έχουν κάποιες ικανότητες που αφορούν τη δύναμή τους, τον εν. Σωστό, ναι, 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 σωστό, έχεις δίκιο. Πάντως το θέμα είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι το Hunter έχει πάρα πολύ μπλα μπλα μέσα, πάρα πολλές εξηγήσεις, ειδικά με τα power levels, με τις ικανότητες, με όλα, κάποιες λεπτομέρειες είναι λογικό να ξεχαστούν. Και δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικές. Δεν είναι δηλαδή, άμα δεν ξέρω να σας πω τα άπατα του νέν, ότι δεν μπορώ να καταλάβω την ιστορία. Θα συνεχίσω για τον επόμενο χαρακτήρα να μιλάω. Συγκεκριμένα θα κάνω μια ελάχιστη αναφορά στον πατέρα του Γκον, τον Γκιν. Ή Τζιν, όπως τον λένε στη σειρά. Γιατί οι Ιάπωνες το G το προφέρουν σαν J. Τέλος πάντων. Και είναι ο πλησιέστερος σε χαρακτήρα μετά τον Γκον που μπορείς να τον. Ξέρεις, να τον περιγράψεις με μια πρόταση. Για πες μας για τον Γκιν, τον Τζιν. Κοίταξε, γενικά αυτός είναι σε μια φάση όταν ξεκινάει η σειρά, είναι αυτός ο χαρακτήρας σαν να μην υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν να είναι κατά κάποιο τρόπο μυθικό πρόσωπο, έτσι όπως παρουσιάζεται στην αρχή. Ισχύει. Και... σε μια φάση δεν μοιάζει, λες και απλά είναι μια εικονική ιστορία για να κάνει τον Γκον να ξεκινήσει. Ότι δεν υπάρχει αυτό το άτομο, απλά του είπαν μια ιστορία για έναν τον πατέρα του που είναι μεγάλος Hunter, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Νομίζω δεν έχουμε ούτε πρόσφατες εικόνες του, δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Μοιάζει λίγο σαν ψέμα η αρχική ιστορία. Ναι, είναι χαρακτήρας που δεν έχουμε ιδέα τι κάνει, ας πούμε, τι μπορεί, είναι, γιατί είναι τόσο φημισμένος και εξακουστός, ας πούμε. Ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον βλέπουμε γύρω στο επεισόδιο 50 είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε, που τον δείχνει, ας πούμε, να είναι σε ένα απομονωμένο νησί μόνος του και να καβαλέ έναν φτερωτό δεινόσαυρο πάνω σε έναν δράκο, κάτι δηλαδή, κάτι πολύ extreme πράγμα. Και λες, τελικά υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, είναι φοβερός και τρομερός, ας πούμε. Και το θέμα χωρίς είναι... όμως να αναλύεται τι είναι αυτό που τον κάνει φοβερό, απλά και μόνο που τον βλέπεις, ας πούμε, σε αυτή την εικόνα, ας πούμε, λες, να ένας φοβερός τύπος. Ναι, ισχύει. Και το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι αυτή η εικόνα μπορεί να μην είναι καν από το μάγκα. Μπορεί απλά η Madhouse να ήθελε να τον προσθέσει για να πει κάποιο νόημα. Διότι ο Γκιν έχει εμφανιστεί σε ορισμένες σκηνές στο άνιμε, όπου το design του δεν έχει καμία σχέση με την τελική του εμφάνιση. Mm-hmm. Γενικά όταν εμφανίζεται στο τέλος είναι λίγο σαν, πώς θα το πω, σαν ζητιάνος. Σαν λέτσο. Είναι λίγο λετσαρία, ισχύει. Και το θέμα είναι ότι ταιριάζει τέλεια με το χαρακτήρα του, διότι τι ξέρουμε για τον Γκιν. Ότι άφησε το γιο του για περιπέτεια, γυρνάει τον κόσμο, όπου οι περισσότεροι που τον έχουν συναντήσει έχουν να πούνε είτε μέτρια σχόλια, είτε φουλ αρνητικά σχόλια. Ναι. Δεν είναι το καλύτερο παιδί. Και γενικότερα ακούγεται ότι είναι πολύ παρτάκιας, στο σημείο που να λες τι θα συναντήσω. Τι άλλες λεπτομέρειες μπορούμε να πούμε χωρίς να αποκαλύπτουμε τίποτα για το χαρακτήρα του ιδιαίτερο? Τίποτα νομίζω. Δεν έχουμε κάτι να πούμε για τον πατέρα του Γκον. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Προς το τέλος βλέπουμε κάποια πράγματα, ας πούμε, αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε ουσιαστικά αναλυτικά πράγματα. Είναι απλά ένα άτομο το οποίο πιστεύει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν περιορισμούς. Πρέπει να κυνηγάνε πάντα το άγνωστο, πρέπει να κυνηγάνε τα όνειρά τους και είναι ένα άτομο το οποίο κυριολεκτικά καθοδηγείται
φτιάχνει τη ζωή του σύμφωνα με την περιέργειά του. Αν δει κάτι το οποίο του κάνει στον ορίζοντα εντύπωση, θα το κυνηγήσει. Ακόμα και αν αυτό το κάτι είναι, τι να πω, μία πέτρα μέσα στο νερό. Ναι. Ένα κομμάτι τζάμι μέσα στο νερό. Θα κυνηγήσει, θα μπει μέσα στη θάλασσα, θα μάθει να κολυμπάει για να το κάνει. Και σταδιακά μαθαίνουμε ότι μέχρι και οι ικανότητές του έχουν αναπτυχθεί ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν και να αντιγράφει ό,τι του αρέσει από άλλους. Σωστό, ναι. Μία λεπτομέρεια η οποία δεν αναφέρεται καν στο άνιμε, αλλά το έκανα λίγο spoil για το manga με πρόσφατα κεφάλαια. Τέλος πάντων, προχωράμε στον αγαπημένο σου χαρακτήρα. Α, όχι, Σοκά. Αυτός είναι ένας χαρακτήρας που είναι κοντά στο πρωταγωνιστικό cast. Το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε arc, σε έναν δεν εμφανίζεται αν δεν κάνω λάθος καθόλου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας πολύ περίεργος, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρας, πολύ αμφιλεγόμενος κατά κάποιον τρόπο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Το λες πολύ ευγενικά, όταν θα μιλήσω εγώ θα πω ακριβώς τι παίζει, γι' αυτό πες τη γνώμη σου. Είναι, καταρχάς είναι ενήλικος αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Είναι μεγαλούτσικος. Για τα δεδομένα του Γκόν που είναι 10 χρονών. Ναι. Και αυτό και τον βλέπουμε ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος διψάει για τη μάχη, αλλά στα όρια κατά κάποιο τρόπο είναι υπερβολικός, δηλαδή στις αντιδράσεις του και στο πώς δηλαδή δείχνει ότι διψάει για τη μάχη. Είναι αρκετά, ας το πούμε έτσι, αυτό που είπα και πριν, αμφιλεγόμενος χαρακτήρας, ο οποίος βέβαια έχει ενδιαφέρον σαν στο να τον βλέπεις, ας πούμε, και επιζητάς, ας πούμε, να δεις πράγματα με αυτόν. Γενικότερα είναι ο χαρακτήρας των 8 τρισεκατομμυρίων προσώπων. Δεν ξέρεις ποτέ τι σκέφτεται, δεν ξέρεις ποτέ τι κάνει, δεν ξέρεις ποτέ τι τον ενδιαφέρει. Και είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, όπως έλεγα, του Hunter. Το Hunter, όλοι οι χαρακτήρες είναι πραγματικοί. Θα μπορούσες να τους συναντήσεις κάπου στη ζωή σου και να πεις «Ναι, αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται έτσι». Ξεκινάμε. Ο Hisoka είναι ένας περίεργος κλόουν και είναι το κοντινότερο, πιστεύω, σε ανταγωνιστή στη σειρά. Χωρίς να είναι άμεσος ανταγωνιστής του πρωταγωνιστή. Κυριολεκτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι άμα το Hunter τελείωνε αύριο, ο Hisoka θα μπορούσε να είναι το final boss. Ουσιαστικά, ναι, έχεις δίκιο. Διότι, έχει λογική αυτό που λες. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν περίεργο. Είναι τρελός, ενθουσιάζεται με τις μάχες, έχει περίεργες αντιδράσεις και δεν θέλω να σχολιάσω μια αντίδραση που τον περιλαμβάνει γυμνό. Και γελά με ύφος που είναι ιδιαίτερα τρομακτικό. Ο Hisoka είναι ένα μυστήριο από την αρχή. Εμφανίζεται ως ένας τρομακτικός χαρακτήρας, ο οποίος σκοτώνει χωρίς να ντρέπεται. Και όταν λέμε σκοτώνει, σκοτώνει, δεν στέλνει στο βασίλειο των σκιών τους χαρακτήρες, ούτε τους εξαφανίζει. Και σταδιακά. Σκοτώνει όμα. Ναι, και σταδιακά, ενώ μοιάζει ότι είναι ένας χαρακτήρας όπου τα έχει όλα προσχεδιάσει, εμφανίζεται ότι έχει αδυναμίες, έχει προτιμήσεις, ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός του. Απλά ενθουσιάζεται τόσο πολύ, γελάει, μιλάει περίεργα, είναι σαδιστής, αφήνει υπονοούμενα, στο σημείο όπου να μην ξέρεις τι παίζει με αυτόν. Δεν ξέρουμε άμα είναι τρελός, δεν ξέρουμε άμα είναι λογικός, δεν ξέρουμε άμα είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος επιζητάει να πολεμάει δυνατούς αντιπάλους. Το θέμα του είναι ότι κατά τη διάρκεια της σειράς έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τον Γκον. Του συμπεριφέρεται λες και είναι γυλάδι. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Του συμπεριφέρεται λες και είναι, πώς να το πω, αγελάδα την οποία θα την πάει για σφάξιμο κάποια στιγμή. Τον θέλει δηλαδή να μεγαλώσει, να οριμάσει, να γίνει καλό φρέσκο κρέας και μετά να τον φάει. Και αυτό ακούστηκε πολύ περίεργο. Ακούστηκε πολύ περίεργο. Φάει ενώ ξύλο! Μην παίρνει πολύ περίεργο. Όχι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ουσιαστικά, κοίταξε, αυτό που, έτσι όπως βλέπουμε το Hisoka, κατά κάποιο τρόπο θυμίζει τον Τζόκερ ουσιαστικά. Άμα ο Τζόκερ ήταν, τώρα θα πω μια χοντράδα, άμα ήταν λίγο πιο τρελός. Δεν μιλάμε φυσικά για τον Τζόκερ από το Suicide Squad. Μιλάω γενικότερα τον Τζόκερ σαν Τζόκερ, ας πούμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τον Τζόκερ, γενικότερα. Άμα έχετε δει, πώς λέγεται, The Dark Knight Returns, αυτόν τον Τζόκερ. Βλέπουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ουσιαστικά ο βασικός σκοπός είναι να πολεμάει δυνατούς αντιπάλους. Δηλαδή κάνει τα πάντα για να δοκιμάσει ουσιαστικά τις δυνάμεις του. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και ουσιαστικά να επιβεβαιώσει τον εαυτό του ότι είναι δυνατός χαρακτήρας, ότι είναι δυνατός μαχητής, ας το πούμε έτσι. Και οπότε στον Γκον τον πρωταγωνιστή, ας πούμε, βλέπει ένα potential ενός πολύ δυνατού αντιπάλου. Και ενώ έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, να τον νικήσει από τώρα, αυτός προτιμάει να νικήσει τον αντίπαλό του στο μέγιστο της δύναμης που μπορεί να βγάλει.
η απόσταση Χισόκα με Γκον στην αρχή της σειράς είναι κυριολεκτικά η διαφορά. Χαώτης. Τι να πω, 8ο υπόγειο σε γκαράζ με το Everest. Τόσο μεγάλη έχουν διαφορά σε δυνάμεις. Αυτό πρακτικά είναι δηλαδή ότι άμα θέλει μπορεί να τον σκοτώσει επί τόπου στην αρχή. Και του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί πάρα πολύ στην αρχή, στην αρχή της σειράς, του έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη νύλα, τον κορόιδεψε και τον κορόιδεψε χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή ικανότητα. Καθαρά κάθισε μερικές μέρες. Το καλό με το Hunter είναι ότι έχει training arcs. Τι εννοώ training arcs? Χαρακτήρες κάθονται και προπονούνται. Το θέμα είναι ότι τα training arcs έχουν μπει έτσι στην ιστορία, όπου να μην είναι «Α, τώρα προπονιόμαστε. Α, τώρα πρέπει να κάθομαι», δηλαδή το χαρακτήρα να το βλέπω να ρίχνει μπουνιές σε έναν τοίχο. Έχει και τέτοια. Ναι. Αλλά γενικότερα έχει, το training arc είναι πολύ μικρότερα. Και έχουν πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο Γκον στην αρχή της σειράς τον βλέπουμε να προπονείται ώστε να μπορεί να κρύβεται. Δηλαδή, να παραμένει για πολλή ώρα ακίνητος και δίχως να χρησιμοποιεί κάποιο στυλ μαγείας ή οτιδήποτε. Καθαρά μένει ακίνητος και καθαρά σβήνει την παρουσία του. Δηλαδή, δεν τον καταλαβαίνεις. Μπορεί να βρίσκεται σε ένα θάμνο δίπλα σου, αλλά μην τον βλέπεις. Και επειδή στην αρχή κάνει μια ιδιαίτερη εφετζίδικη κίνηση, που δεν θα την αποκαλύψω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή, ο Χισόκα παρατηρεί ότι ο Γκον είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας, είναι ιδιαίτερο άτομο και αναγνωρίζει ότι κάποτε θα δυναμώσει. Και συγκεκριμένα ο Χισόκα είναι το άτομο το οποίο βοηθάει την ιστορία να προχωρήσει μετά το Hunter Exam στην επόμενη ιστορία του. Ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα παράπανω από τον Χισόκα, ότι πέρα από ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος κρύβεται γύρω από το μυστήρια, αγαπάει να πολεμάει δυνατούς αντιπάλους και επίσης δεν έχει ούτε ηθικούς φραγμούς, αλλά ούτε ιδιαίτερες συμμαχίες. Συμμαχεί με όλους και ταυτόχρονα τους πολεμάει όλους. Το μόνο πράγμα νομίζω που έχει ο Χισόκα στάνταρ είναι ότι δεν πρόκειται να σου κάνει, πώς να το πω, ατιμία στη μάχη. Σωστά? Ή έχω άδικο? Τι εννοώ δηλαδή, όταν θέλει να σε πολεμήσει, που ήθελα να σε πολεμήσω, θα περιμένει να είσαι στο 100% της δύναμής σου για να σε νικήσει full. Αυτό ναι, αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Βέβαια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ας πούμε πουστιά για να σε νικήσει, θα χρησιμοποιήσει έτσι, αλλά θέλει όμως αυτό που λες, να ξέρει ότι ο αντίπαλος είναι στο 100%. Ναι, ναι. Δεν θέλει δηλαδή να σε νικήσει με μια δυναμία, σε πέτυχε όταν είσαι αδύναμος να σε νικήσει. Θέλει να αποδείξει ότι είναι ανώτερό σου και ταυτόχρονα να δοκιμαστεί. Και άμα κρίνουμε από τον τρόπο που όλες οι μάχες εξελίσσονται, διότι ο Χισόκα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη τεχνική παντοδύναμη. Δεν έχει δηλαδή ένα καμεχάμε, δεν έχει ένα τεράστιο λέιζερ, δεν έχει ένα σπάθι. Έχει μια πάρα πολύ γελία τεχνική, αλλά τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ πονηρά. Δείχνει τι χαρακτήρας είναι. Ουσιαστικά με το που ολοκληρώσουμε θα μιλήσουμε, θέλω να μιλήσουμε ακόμα για μια ομάδα χαρακτήρων, θέλω να μιλήσουμε για το Phantom Troop, για τους Spiders, για τις αράχνες και μετά θέλω να προχωρήσουμε να μιλήσουμε για τις δυνάμεις της σειράς. Ναι. Να ολοκληρώσουμε δηλαδή τους χαρακτήρες μας. Λοιπόν, κατάλαβα τι είναι. Απλά μόνο μια παρένθεση να συμπληρώσω για τον Χισόκα, ότι είναι χαρακτήρας που τον βλέπουμε ενώ οι άλλοι κινούνται ας πούμε σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες στα πλαίσια μιας ομάδας, η οποία μπορεί να είναι από 2 άτομα μέχρι 10, ξέρω, 15, όσοι μπορεί να είναι. Αυτός είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος κινείται τελείως μόνος και τελείως για την πάρτι του. Ισχύει. Δηλαδή ότι δεν είναι μέλος καμίας ομάδας πρακτικά. Είναι ένας ελεύθερος χαρακτήρας ο οποίος θα κινηθεί όπου τον συμφέρει, όπου κρίνει ότι πρέπει να κατευθυνθεί. Και κάνει συμμαχίες κυριολεκτικά με άτομα τα οποία χθες έπαιζε ξύλο. Όχι και ψέματα. Όχι ψέματα, χθες, πριν ένα τέταρτο μπορεί να παίζει ξύλο. Και μπορεί να παίξει και ένα τέταρτο μετά, ας πούμε, ξύλο. Δεν είναι, ακριβώς. Δεν έχει τον παραμικρό ενδιασμό. Ακριβώς. Προχώρησε λοιπόν να μιλήσεις λίγο και για τις αράχνες, για τους Spiders, το Phantom Troop, το οποίο και είναι ουσιαστικά μια συμμορία δολοφόνων. Ναι. Προχώρησε. Είναι ουσιαστικά η κλασική ομάδα, κλασική εντός εισαγωγικών ομάδα κακών κατά κάποιον τρόπο σε άνιμε, όπως είναι ας πούμε αντίστοιχα η Ακατσούκη, η Εσπάντα, μια ομάδα ας πούμε ατόμων, οι οποίοι λειτουργούν όλοι μαζί ως μια ομάδα, έχουν έναν ηγέτη και οι οποίοι ουσιαστικά σου δείχνουν ότι έχουν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, τους οποίους εξηγούνται στην πορεία βέβαια το τι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός τους και προσπαθούν ας πούμε να κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις είναι ακραία κατά κάποιον τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ενώ είναι δολοφόνοι, ενώ κυριολεκτικά η βαθμίδα τους μέσα στη συμμορία εξαρτάται από τη δύναμή τους,
Έχουν κάποιο, πώς να το πω, κάποιο moral code, έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή σέβονται τον αρχηγό τους, σέβονται όλα τα μέλη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει σε αυτή την ομάδα που είναι, δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε τέτοιου τύπου ομάδα, υπάρχει ένα πολύ έντονο δέσιμο. Ναι. Και ουσιαστικά όλοι αυτοί μαζί έχουν ένα κοινό σκοπό για τον οποίο θα κάτσουν και θα συνεργαστούν. Δεν το βλέπουν αν δεν ταιριάζει ο χαρακτήρας μου αυτόν. Όλοι μαζί λειτουργούν σαν μια γροθιά κατά κάποιον τρόπο. Και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον. Ναι. Είναι ταυτόχρονα η φάση σεβασμού, αλλά επίσης όντως η βαθμίδα σου είναι ανάλογα με τη δύναμή σου. Αλλά από τη στιγμή που είσαι μέλος των Phantom Troop, είναι σαν να έχεις κάνει έναν όρκο με αυτούς και να έχετε φιλικές σχέσεις. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω. Ναι. Δηλαδή τους βλέπουμε εκνευρίζονται όταν βλέπουν μέλη τους και spoiler, παθαίνουν κάτι, δεν θα πω τι παθαίνουν. Σέβονται τον αρχηγό τους, αντιπαθούν άτομα που κολλάνε στον αρχηγό τους. Ο αρχηγός τους είναι κυριολεκτικά ένα τέρας, αλλά όχι λόγω power level, για πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και γενικότερα είναι μια ιδιαίτερη ομάδα δολοφόνων, που όταν ακούς συνήθως ομάδα δολοφόνων, σκέφτεσαι ότι όλοι θα είναι, δεν μιλάνε, λίγο χαρακτήρα, καθαρά είναι στα rankings. Με δυνάμεις και δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αλλά αντίθετα, επειδή το Hunter x Hunter έχει το πλεονέκτημα ότι ο κόσμος είναι τεράστιος και εξελίσσεται η ιστορία σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορούν να κυκλοφορούν δημόσια στον δρόμο. Νομίζω δεν γνωρίζουν τα πρόσωπά τους όλοι, σωστά? Νομίζω ναι. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι μπορεί να γυρίζουν στον δρόμο και επίσης οι περισσότεροι έχουν χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχει ένα άτομο που είναι ντροπαλό, ένα που είναι κολλημένο με την τεχνολογία, ένας που είναι καθαρά με τα μπράτσα, ένας άλλος που είναι σαμουράι που σέβεται τους γύρω του. Με κώδικα τιμής, ας πούμε, ναι. Που έχει ιδιαίτερο κώδικα τιμής, δηλαδή δείχνει παραπάνω σεβασμό από τους υπόλοιπους. Και όλοι είναι ξεχωριστοί. Δεν υπάρχει ένα άτομο το οποίο, όπως ανέφερα και στην αρχή, όλοι οι χαρακτήρες σε όλο το Hunter x Hunter μπορούν να έχουν τα δικά τους spin-off, γιατί έχουν δική τους προσωπικότητα. Δεν υπάρχουν στερεότυπα. Το κοντινότερο σε στερεότυπο που μπορώ να πω είναι στους Spiders, είναι καθαρά ο χαρακτήρας που έφυγε και πιο εύκολα, ο οποίος ήταν καθαρά musclehead, ήταν μπρατσωμένος, που ούτε και αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα βαρετός χαρακτήρας, απλά ήταν πιο κοντά στο στερεότυπο του «είμαι γυμνασμένος, είμαι δυνατός, έχω δύναμη», τίποτα παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, και αυτός θα μπορούσε άνετα να είχε τη δική του σειρά και από ό,τι μαθαίνουμε στο backstory του, έχει πάρα πολλές διαφορές. Ναι. Βασικά, το σκηνικό με το συγκεκριμένο χαρακτήρα που λέμε τον Ουβόγγιν, είναι ίσως από τα σκηνικά που βλέπουμε με αυτόν, δηλαδή που ουσιαστικά εκτελήσατε γύρω στα 5-6 επεισόδια με αυτόν, γύρω από αυτόν, είναι πραγματικά φοβερά επεισόδια, πραγματικά. Ναι. Και εντάξει, το animation σε κάποια σημεία χτυπάει τρελές κορυφές. Ναι. Ειδικά προς το τέλος. Πώς θα το πω, το Hunter x Hunter, αν και αισθητικά όλη την ώρα δείχνει ωραίο, για κάποιο λόγο στις μάχες μοιάζει λες και η ποιότητα πηγαίνει από καλή σε movie quality για μερικά λεπτά. Δεν υπάρχει δηλαδή σημείο στο Hunter x Hunter, εντάξει υπάρχει προφανώς σημείο, απλά είναι καλά κρυμμένο, όπου το animation να χτυπάει πάτο. Δεν υπάρχει κάτι προσβλητικό και ειδικά η σειρά δεν έχει πολλά επαναλαμβανόμενα frames, πολύ bank animation, πολλές σειρές, πολλές εικόνες που εμφανίζονται πάλι. Είναι αυτό που είπες και που αναφέραμε και στην αρχή, ότι είναι μια σειρά η οποία ήταν ongoing, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ότι βγάλαμε 20 επεισόδια επόμενη σεζόν, έβγαινε για 3-3,5 χρόνια, έβγαινε συνεχόμενα κάθε εβδομάδα. Το οποίο δεν είναι όπως έχουμε δει, δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο να αποδώσει ποιοτικό animation σε εβδομαδιαία βάση. Προφανώς είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λίγο το animation, θέλω να μιλήσω, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι κάνει, γιατί κάποιες σειρές έχουν όμορφα animation και κάποιες άλλες έχουν άσχημο. Παιδιά, το animation, όπως όλες οι βιομηχανίες, ισχύει κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα σας το πω πολύ απλά. Το animation ισοδυναμεί με την τριάδα, μια πυραμίδα δηλαδή φανταστείτε, χρήμα, χρόνος, ποιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Άμα έχουμε μια πυραμίδα που στις άκρες της έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, αυτή η πυραμίδα για να ανεβάσεις κάτι πρέπει αναγκαστικά να ρίξεις κάτι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς να ξοδεύεις λίγα χρήματα, να ξοδεύεις λίγο χρόνο και να έχεις καλή ποιότητα.
Για να ανεβάσεις κάτι πρέπει να μειώσεις κάτι άλλο ή να αυξήσεις κάτι άλλο, με αποτέλεσμα πάντα να χάνεις, πώς να το πω, τη χρυσή τομή. Τι εννοώ? Το καλό για ένα στούντιο είναι το animation να είναι ποιοτικό και τα χρήματα να μην είναι πάρα, πολλά πάρα πολύ ψηλά. Να μην χρειάζεται δηλαδή να πληρώνεις πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, να, βασικά να καλύπτεις, ουσιαστικά να μην ξεπερνάς τα έσοδά σου, ναι, σε έξοδα. Ουσιαστικά να κυνηγάς τη βιωσιμότητα, δηλαδή να ξοδεύεις λιγότερα από ό,τι κερδίζεις και το animation σου να είναι όμορφο. Δηλαδή ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι το animation είναι και τέχνη. Να δίνεις ωραία τέχνη στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για να γίνει αυτό απαιτείται πάρα πολύς χρόνος. Πολύς χρόνος όπου δεν έχουν πολλά στούντιο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σειρών είναι ότι αν και η προπαραγωγή, να το πω έτσι, των σειρών ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα άνιμε στο πρώτο επεισόδιο, συνήθως υπάρχουν πίσω 5 με 7 επεισόδια που είναι ήδη έτοιμα. Άρα όταν παίζεται στην τηλεόραση το πρώτο επεισόδιο, το στούντιο δουλεύει στο 8ο. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, ναι, έχεις 7 επεισόδια, βάλε γύρω στους 5 με 6 μήνες το επεισόδιο, 5-6-30, να έχεις 30 μήνες να μπορείς να κάνεις δουλειά. Πράγμα που, εντάξει, δεν είναι σχεδόν ποτέ 30 μήνες, είναι πάρα πολύ λιγότερο. Διότι αν και το animation δεν χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να ολοκληρωθεί, υπάρχουν άλλα πράγματα. Πρέπει να φτιάξεις την ιστορία, να γράψεις την μπλοκή, να μεταφέρεις το manga στο anime, άμα υπάρχει manga σε anime, ή να φτιάξεις όλη την original ιστορία, που αυτά χρειάζονται χρόνο και δημιουργικότητα. Ουσιαστικά, τι γίνεται? Για να καταφέρεις να ανεβάσεις την ποιότητα και να μην ξοδεύεις πολλά χρήματα, χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Πράγμα που δυστυχώς στη βιομηχανία δεν υπάρχει. Το animation είναι γρήγορο και το animation έχει περιορισμούς. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις? Να ανεβάζεις τα χρήματά σου. Δηλαδή να προσλαμβάνεις κι άλλο κόσμο. Το που θέλω απλά να συμπληρώσω είναι και ότι ξέρεις τι γίνεται, ότι κάποιες φορές, ας πούμε, δηλαδή είναι μια σειρά, έχει βγει ένα μάγκα, ωραία. Βλέπουν ότι κάνει μια αλφα επιτυχία σαν μάγκα. Η στιγμή που θα βγει σε ανιμέ μπορεί να είναι πιο γρήγορη από αυτή που υπάρχει πραγματική δυνατότητα να βγει. Δηλαδή, γιατί σου λέει, αυτή τη στιγμή υπάρχει hype με τη σειρά, άρα τώρα πρέπει να το βγάλουμε το ανιμέ, και ας είναι πολύ νωρίς. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Και επίσης να τονίσουμε κάτι. Αντίθετα με την Ευρώπη και την Αμερική, όπου το ανιμέ είναι αυτό που ψωνίζουμε, στην Ιαπωνία το ανιμέ δεν είναι το προϊόν. Το ανιμέ είναι η διαφήμιση. Το προϊόν είναι το μάγκα. Δηλαδή, ναι, το anime φτιάχνεται καθαρά για να ανεβάσει τις πωλήσεις στα manga volumes. Αυτό κυνηγάνε τα studio. Ουσιαστικά, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, δηλαδή βγαίνει κάποια σειρά, ας πούμε, που είναι, βγαίνουν λίγα επεισόδια, είναι promotion για να βγει για το manga, ας πούμε. Ναι. Για πουλήσει το manga. Δηλαδή, πολλές φορές όταν ρωτάει ο κόσμος για ποιο λόγο τα ιαπωνικά DVD και Blu-ray είναι πανάκριβα, και θα σου πω την αλήθεια, ένα box set με 20 έως 30 επεισόδια μπορεί να κοστίζει γύρω στα 100 ευρώ στην Ιαπωνία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία μικρή κλίκα κόσμου όπου αυτά τα επεισόδια τα αγοράζει. Αυτή, ναι, είναι η τυπική οτάκου, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να βγει εγώ θα το ψωνίσω. Παρ' όλα αυτά, αυτή δεν είναι μεγάλο κομμάτι του fanbase, είναι πάρα πολύ λίγη. Με αποτέλεσμα, ναι, να μην μπορεί ένα στούντιο να στηριχθεί καθαρά στα έσοδα από οτάκους ή από άτομα τα οποία δεν κοιτάνε τιμές, απλά ανοίγουν πορτοφόλι και πληρώνουν. Γι' αυτό, ναι, κυνηγάνε το γρήγορο και το εύκολο χρήμα. Κυνηγάνε τα manga volumes, κυνηγάνε τα μικρά παιδιά, κυνηγάνε να σου πάρουν, να το πω λίγο πιο πρακτικά, με τιμές ευρωπαϊκές το 10 ευρώ, παρά να σου πάρουν το κατοστάρικο. Ναι. Ενώ αντίθετα, για εμάς όταν έρχονται οι σειρές είναι πολύ πιο οικονομικές. Για παράδειγμα, να το πω πολύ απλά, άμα θες να αγοράσεις την πρώτη σεζόν του Hunter x Hunter, μπορείς να τη βρεις γύρω στα 25 με 30 ευρώ σε Blu-ray έκδοση ή μπορεί και στα 50. Δηλαδή σχεδόν 50% ή ακόμα και φτηνότερα από ό,τι θα το έβρισκες στην Ιαπωνία. Το οποίο ακόμα εμείς το θεωρούμε υπερβολικά αυξημένο. Ισχύει. Πολλά άτομα με ρωτάνε γιατί εγώ κάποιες σειρές που εγώ γουστάρω να τις υποστηρίξω, τις πληρώνω, δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνω, έχω δηλαδή συνδρομή σε streaming sites, ασχέτως άμα υπάρχουν torrents, μπορεί να χρησιμοποιήσω torrent για να πάρω μια καλή ποιότητα βίντεο. Αλλά γενικότερα έχω συνδρομή σε streaming sites, γιατί θέλω να βλέπω τις σειρές μου στο PlayStation άμεσα με το που βγαίνουν. Συγκεκριμένα έχω κάνει συνδρομή στο PlayStation 4 και στον υπολογιστή μου στο, ναι, Crunchyroll και στο κινητό. Σου δίνει δηλαδή πρόσβαση και στα 3. Ναι. Και η τιμή είναι πάρα πολύ ελάχιστη. Νομίζω είναι λιγότερο από 40 ευρώ το χρόνο. Για το Crunchyroll, ας πούμε, συγκεκριμένα, ε. Ναι, που παίρνεις όλα τα άνιμε που βγαίνουν με αγγλικούς υπότιτλους κατευθείαν, μία ώρα μετά την προβολή τους στην Ιαπωνία, και τα έχεις και στις 3 πλατφόρμες και δεν χρειάζεται ούτε να περιμένεις να τα ανεβάσει κάποιος Reaper ούτε τίποτα. Εμένα μου αρέσει έτσι. Άλλοι μπορούν να σου πούνε, δεν με πειράζει, εγώ θα περιμένω μία ώρα παραπάνω και θα περιμένω να μου το ανεβάσει κάποιος για να το δω τζάμπα.
Εντάξει, σωστά, ναι. Εγώ θέλω να υποστηρίζω. Τέλος πάντων, πού θέλουμε να καταλήξουμε? Ότι σύμφωνα με την πυραμίδα μας, η ποιότητα χρειάζεται πάρα πολλές θυσίες και συνήθως δεν είναι δυνατόν να πετύχεις τέλεια ποιότητα. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ποιότητας είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ διαθέσιμο προσωπικό στο χώρο του animation. Υπάρχουν πάρα πολλοί animators, υπάρχουν πάρα πολλοί in-betweeners, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία μπορούν να δουλέψουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά ταλέντα. Και ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν υπάρχουν πάντα κάποιες σειρές όπου ξαφνικά κάποια επεισόδια δείχνουν εκπληκτικά απίστευτα ωραία σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το έχουμε δει, ναι, αυτό που λες λίγο πολύ σε όλες τις σειρές. Δηλαδή, το Bleach, στο One Piece το έχουμε δει, στο Bleach, σε όλα. Θα σου πω πολύ απλά. Το Bleach είναι εβδομαδιαία σειρά. Υπάρχει μία μάχη, main μάχη μιλάω, που να δείχνει άσχημη? Όχι. Η μάχη με τον Ουρουκιώρα, η μάχη με τον, Γκρίμτζο, άλλη απίστευτη μάχη. Είναι όλες πανέμορφες, έχουν πάρα πολύ υψηλή ποιότητα animation. Ασχέτως με το περιεχόμενο και με τη δουλειά που έδινε ο Κούμπο, η οποία ήταν λίγο πιο πολύ περιορισμένη, το anime κάνει τα δυνατά δυνατά και είναι σειρές οι οποίες ήταν εβδομαδιαίες. Το Ναρούτο, που κι αυτό είχε που και που τα σκαμπανεβάσματά του, οι μεγάλες μάχες έχουν απίστευτα όμορφα animation. Εννοείται. Το οποίο οφείλεται καθαρά διότι εστιάζεις τα ταλέντα σου να δουλεύουν στις μεγάλες μάχες. Όντως. Το θέμα είναι ότι άμα υπάρχει έλλειψη ταλέντων στη βιομηχανία σου και άμα υπάρχει έλλειψη χρόνου, διότι να ξέρετε παιδιά, συνήθως το πράγμα το οποίο έχει λιγότερη, πώς να το πω, επίδραση στο animation είναι τα χρήματα. Χρήματα μπορούν να βρεθούν, να το ξέρετε. Όσοι δηλαδή βλέπετε online και σας λένε budget, 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 δεν έχει πολύ budget το anime, συνήθως δεν ξέρουν τι λένε. Το τελευταίο πράγμα είναι που τους νοιάζει τα χρήματα όταν αφορά ένα anime. Αν μπορούσαν δηλαδή να πετάξουν λεφτά και να βγει ποιοτικό animation, να ξέρετε ότι όλο το studio θα το κάνανε. Κοίταξε, ξέρεις τι, εγώ προσδιορίζω και σε ένα άλλο, το έχουμε συζητήσει και παλιότερα, ας πούμε, αυτό. Είναι το εξής, ας πούμε, ότι γενικότερα τώρα η εποχή, αυτή την εποχή, ας πούμε, υπάρχει μια υπερπροσφορά γενικότερη σε anime. Οπότε, γενικότερα είναι, έχουν. Άρα, τι γίνεται αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται αυτομάτως και οι απαιτήσεις, κατάλαβες. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, σου προσφέρονται, ας πούμε, π.χ. αν σου προσφερόντουσαν δύο σειρές, είναι αλλιώς, ενώ τώρα, ας πούμε, σου προσφέρονται 15 σειρές ταυτοχρόνως, κατάλαβες. Οπότε, είναι, δηλαδή, για να επιβιώσει μία από αυτές τις 15, πρέπει να είναι πολύ ξεχωριστή για να καταφέρει να υπερνικήσει, ας πούμε, άλλες 14 σειρές. Ισχύει. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, με αυτό. Τώρα πρόσφατα έβλεπα μία σειρά καινούρια, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Little Witch Academia λέγεται. Το οποίο μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, έχει βγάλει γύρω στα 19 με 20 επεισόδια. Όπου έχει κυριολεκτικά movie quality animation, movie ποιότητα ταινίας animation σε κάθε επεισόδιο. Ναι. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Είναι πανέμορφο, δεν έχει ούτε ένα άσχημο επεισόδιο. Και η ιστορία έχει ενδιαφέρον, τα storyboards είναι ωραία, οι εξελίξεις είναι απίστευτες. Και είναι ουσιαστικά σαν parallel universe του Harry Potter. Είναι σαν το Harry Potter να γινόταν άνιμε, απλά να είχε ωραία ιστορία. Ούψ, το είπα φωναχτά. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το animation. Παρ' όλα αυτά, πώς καταφέρνει η Madhouse και έχει ποιοτικό animation συνεχώς? Το πώς καταφέρνει είναι μάλλον τι γίνεται. Καταρχάς ότι σίγουρα ότι υπάρχει χρήμα σε αυτό το στούντιο, έτσι. Άκου τι, πιθανόν... γίνεται, άκου τι γίνεται πριν ξεκινήσεις. Θα πεις τη γνώμη σου, εσύ δεν γνωρίζεις το λόγο. Εγώ γνωρίζω τον λόγο. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Πες τη γνώμη σου σαν ένα άτομο το οποίο είναι τρίτος, είναι δηλαδή, δίνει απλά μια ιδέα από ό,τι βλέπει στη βιομηχανία και μετά θα σου πω εγώ τον λόγο. Παρακαλώ, προχώρα. Okay, ναι, θα πω μια πολύ γενική, ας πούμε, γνώμη. Είναι αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχει χρήμα σε αυτό το στούντιο, ένα αυτό, σίγουρα. Και ότι η επιλογή που γίνεται στις σειρές είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτή η σειρά, δηλαδή γνωρίζουν δεδομένα με βάση μελέτες, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν, προσωπικών επιλογών και αποφάσεων. Θεωρούν ότι αυτή η σειρά την οποία θα πιάσουν αξίζει και θα πετύχει, ας πούμε, και θα έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάνω κάτω μια γενική γνώμη που έχω εγώ. Για πες μου τώρα. Άκου τι γίνεται. Οι σειρές γενικότερα, τα studio animation γενικότερα έχουν ομάδες προσωπικές που δουλεύουν μέσα στα studio τους. Τι εννοώ? Το studio με εμένα έχει εσένα, το Lucky, τον Ducky και τον Bambi. Που εμείς φτιάχνουμε animation. Παρ' όλα αυτά, τι γίνεται? Το studio Madhouse κάνει ένα πάρα πολύ καλό. Έχει producers, παραγωγούς, οι οποίοι και directors,
οι οποίοι έχουν πάρα πολλές γνωριμίες. Ξέρουν μεγάλα ονόματα μέσα στο animation, ξέρουν ανθρώπους που έχουν ταλέντο και μπορούν να τους πείσουν. Τι εννοώ, το animation είναι όπως όποια άλλη δουλειά. Άμα έχεις πολλούς φίλους μέσα στη βιομηχανία που μπορούν να σε βοηθήσουν, μπορείς να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σωστό. Το οποίο σημαίνει ότι, θα το πω πολύ απλά, αν ανοίξει το τευτέρι του ο παραγωγός ή η εταιρεία, οποιοδήποτε είναι σχετικό στην εταιρεία, και ξέρει μέσα τους top 20 animators της Ιαπωνίας, μπορεί να τους πει: παιδιά, να σας πω κάτι, θα κάνετε μια εμφάνιση στη σειρά μου, ή μπορείτε να κανονίσετε το επόμενο εξάμηνο να μην κάνετε τίποτα ώστε να σας πάρω στο στούντιό μου. Και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της Madhouse τώρα, και όπως και της Toy Animation παλιά, γινόταν από animators που δουλεύουν, πώς να το πω, μου έρχεται η λέξη ελευθέρας βοσκής, αλλά δεν είναι σωστό αυτό, ενώ σαν ελεύθερους επαγγελματίες, να το πω πιο απλά. Ανθρώπους ελεύθερους όπου τα στούντιο τους νοικιάζουν και συνήθως είναι πολύ ταλαντούχοι και έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν όπου γουστάρουν. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή δεν έχουν υπάλληλους δικούς σου, ουσιαστικά νοικιάζουν υπάλληλους. Έχουν, ναι, ναι, καταλαβαίνεις, ενώ τη συγκεκριμένη που, ομάδα ατόμων που αναφέρεις, ας πούμε ότι είναι αυτό που λες, ελεύθεροι επαγγελμάτες, ότι δηλαδή για 5 μήνες θα δουλέψουν εκεί, μετά για άλλους 5 μήνες στην άλλη εταιρεία, για άλλους 5 στην άλλη, και φυσικά, πάει λέγοντας. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλο το animation team. Ισχύει για μερικά άτομα. Αλλά αυτά τα μερικά άτομα είναι ικανά να σου φτιάξουν τις σκηνές έτσι ώστε το υπόλοιπο επεισόδιο να δείχνει αισθητικά ωραίο, ασχέτως άμα έχει πάντοτε ταλέντο. Με αποτέλεσμα, τι είναι αυτό. Η Madhouse τους δίνει χρόνο, παίρνει ταλέντα, διαθέτει τα χρήματα και τους λέει: παιδιά, βγάλετε ποιότητα. Το ίδιο πράγμα έκανε η Toy Animation στα 90s, με αποτέλεσμα να έχουμε πανέμορφα άνιμε. Και επίσης, ένα πράγμα το οποίο πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, είναι ότι η Toy Animation, μεγάλο κομμάτι του Dragon Ball, δεν το έφτιαξε η ίδια. Ουσιαστικά το έφτιαξε η ίδια, αλλά έκανε το γνωστό και ως που λέμε στα αγγλικά outsourcing. Έδινε τη δουλειά να την κάνουν είτε άλλα studios, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες όπως προανέφερα. Πράγμα που κάνει και στα πρόσφατα επεισόδια. Αλλά άμα το έχεις παρατηρήσει, τα τελευταία επεισόδια, νομίζω γύρω στα 5-6 επεισόδια, έχουν πάρα πολύ καλό animation, έχουν πολύ συνοχή στην τέχνη, στο σχέδιο, δεν δείχνουν άσχημοι οι χαρακτήρες, δεν έχουν περίεργα πρόσωπα, περίεργα μάτια, περίεργα μαλλιά, είναι πιο χοντροί, είναι πιο λεπτοί, έχουν παντελόνια σαν του MC Hammer. Είναι πιο μαζεμένοι χαρακτήρες, το οποίο είναι διότι το στούντιο δίνει δουλειά σε εξωτερικά στούντιο, σε εξωτερικά ταλέντα, με αποτέλεσμα οι εσωτερικοί που δουλεύουν στο Dragon Ball να έχουν χρόνο να δουλέψουν σε μελλοντικά επεισόδια. Πιθανότατα στο τουρνουά της μάχης, της δύναμης. Κατάλαβα, ναι. Είναι μια κίνηση που κάνεις όταν δεν έχεις πολύ χρόνο, που έχω εξηγήσει για ποιο λόγο το Dragon Ball υποφέρει. Υποφέρει διότι μπήκε στην παραγωγή πολύ νωρίς. Και αυτά τα 7 επεισόδια που ανέφερα στην αρχή ότι έπρεπε να είχε καβάτζα, δεν τα είχε. Στο σημείο που υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι η σειρά παίζει να ξεκίνησε με μόνο 2 επεισόδια ολοκληρωμένα. Δηλαδή, όταν παίζονταν το πρώτο επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο να μπαίνει στην παραγωγή. Οπότε, ναι, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο χάσμα στο χρόνο. Και αυτό φαίνεται διότι το 5ο επεισόδιο δηλώθηκε ότι έγινε breakdown μέσα στην εταιρεία. Τι εννοώ, δηλαδή, ερχόντουσαν οι animators, δουλεύανε σαν τρελοί στο animation, προσπαθούσαν ό,τι σκηνή βρίσκανε διαθέσιμη. Ξέρεις, έχω 5 λεπτά ελεύθερα, φέρε μου να ζωγραφίσω κάτι, πάρε εσύ αυτό, φέρε μου εκείνο. Υπήρχε γενικά ένα χάος και η ποιότητα ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Διότι, όσο καλό και αν είναι ένας animator, στη συνέχεια θέλει χρόνο να διορθώσει, να φτιάξει λάθη, θέλει να το παραδώσει σε άλλα στούντιο. Και επίσης, το animation δεν είναι μόνο το σχέδιο. Γιατί το animation ακόμα φτιάχνεται στο χέρι. Ζωγραφίζει ο κόσμος τα σχέδιά του. Ναι. Είναι επίσης, όπως εξήγησα, το storyboard, ο χρωματισμός, τα digital effects, τα CG άμα υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το animation είναι η καρδιά, η ζωγραφική στο animation είναι η καρδιά όλης της παραγωγής, αλλά υπάρχουν άλλα 500 ακόμα κομμάτια. Καταλαβαίνεις που το πηγαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω, ναι, ότι για να βγει, ας πούμε, κάτι το ποιοτικό πρέπει να δουλέψει όλη η αλυσίδα, ας το πούμε έτσι, να κινηθεί όλα τα πάντα να κινηθούν στην εντέλεια. Ουσιαστικά όλη η δουλειά που γίνεται στα παρασκήνια και ο σχεδιασμός είναι αυτό που θα κάνει τη σειρά σου να δείχνει ωραία ή όχι. Μετά το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ρίχνεις χρήματα, να προσλαμβάνεις και άλλο κόσμο και να ελπίζεις και να κάνεις το σταυρό σου ότι η δουλειά θα τελειώσει γρήγορα. Αλλά θα σου το πω πολύ απλά. Και 500 άτομα να μου δώσεις. Καλά, 500 είναι μεγάλος αριθμός, αλλά εντάξει, μπορεί να ισχύει. Και 500 άτομα να μου δώσεις, άμα δεν έχουν χρόνο να δουλέψουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άμα σου πω δηλαδή σε μία εβδομάδα βγάλε μου ένα επεισόδιο, θα με κοιτάξεις και θα μου πεις φύγε. Φύγε! Ναι. Φύγε, δεν σε θέλω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έτσι.
Μα αυτό είναι ουσιαστικά, νομίζουμε λέμε εντάξει ένα 20 λεπτό επεισόδιο είναι πόσο θέλει. Έχει θέλει... και opening, έχει και ending, κλέβουν και λίγο, βάζουν και μια μεταμόρφωση που κρατάει και ένα λεπτό. Πόσο θέλει ρε φίλε, καθαρά λες 15 λεπτά animation μας δείχνει όλο και όλο, 14. Αυτά όμως για να βγουν αυτά τα 14, 15, 16 λεπτά, το απαιτείται πολύ μεγάλη δουλειά για να βγει. Απλά επειδή τα έχουμε λίγο συνδεδεμένα τα άνιμε με εβδομάδα, ότι βγαίνουν ένα εβδομάδα, νομίζω ότι γίνονται εξής ότι εντάξει μέσα σε 5 λεπτά τσουπ φτιάχτηκε το επεισόδιο, κατάλαβες. Ισχύει. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα να βλέπω άνιμε πίστευα ότι το animation φτιαχνόταν άντε μια εβδομάδα πριν το δούμε. Ναι, ότι αυτό έχει μια τέτοια γενική εικόνα, ας το πούμε έτσι. Μόνο δεν μια όπως... σειρά το κάνει αυτό. Μόνο μια σειρά το κάνει αυτό. Βγάζει καινούριο animation κάθε μέρα. Ποια? Το South Park. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Το South Park σχεδιάζεται και γίνεται animated και κυκλοφορεί κυριολεκτικά μέσα σε μια εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα φτιάχνουν και θα δείξουν την επόμενη. Δεν κάνω πλάκα. Το μόνο πράγμα που αλλάζει στο animation. Το μόνο πράγμα που αλλάζει ένα επεισόδιο είναι ότι μπορεί τις πλοκές να τις έχουν γράψει δύο εβδομάδες πριν. Ή στην αρχή τη σεζόν να πούνε α, θα πούμε αυτά τα 8 επεισόδια. Κανονίστε τα, βάλτε τα όπως θέλετε. Αλλά επειδή το animation του South Park είναι πολύ απλό και τώρα τελευταία προσπαθούν κάπως. Στις τελευταίες σεζόν βάζουν κάποια CGI effects, κάποια πιο visual effects ωραία. Το animation φτιάχνεται κυριολεκτικά σε μια εβδομάδα. Αλλά είναι δυνατόν. Άμα δεις South Park, καταλαβαίνεις ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Καλά, ναι, ισχύει, έχει σε σχέση δηλαδή, με αυτού του στυλ τη σειρά. Έχει τα πιο απλοϊκά σχέδια με διαφορά. Άρα, για να ολοκληρώσουμε, ο λόγος που το Hunter x Hunter ήταν επιτυχία δεν ήταν ούτε τα λεφτά, ούτε γιατί η Madhouse έχει το μαγικό φίλτρο που βγάζει το τέλειο animation, ή ούτε τίποτα άλλο. Ήταν καθαρά ένας τέλειος σχεδιασμός και πάρα πολλά ταλαντούχα άτομα στην παραγωγή. Επιτέλους, η αλήθεια βγήκε στη φόρα. Ξέρουμε από εδώ και πέρα αν κάτι είναι όμορφο. Πού οφείλεται. Και συνήθως να ξέρετε ότι υπάρχουν σελίδες όπου καθορίζουν κάθε cut, τι εννοώ, κάθε σκηνή, την καθορίζουν ανάλογα με το άτομο που δούλεψε πάνω σε αυτή τη σκηνή. Και μπορείτε να καταλάβετε πότε κάτι είναι ωραίο. Θα σου το πω πολύ απλά. Επειδή είσαι μεγάλος fan του One Piece, ναι. Πες μου μια όμορφη σκηνή στο One Piece που σου έρχεται στο μυαλό με απίστευτα πανέμορφα animation. Ας πούμε. Βασικά θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα να σε βοηθήσω. Θυμάσαι το Luffy με τον Gear 4. Ναι. Ήτανε πανέμορφο πώς μεταμορφώθηκε. Ναι, εννοείται. Το ίδιο στυλ animation το είχε και η γροθιά που έριξε ο Σάμπο όταν έφαγε το φρούτο του Ace. Οπότε, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή είναι τέτοιο ότι το έχει δουλέψει ας πούμε ο ίδιος αυτό εννοείς. Ναι. Το ίδιο όμορφο animation που είδες αντίστοιχα στον Vegito εναντίον του Ενωμένου Ζαμάσου, το έφτιαξε το ίδιο άτομο. Είναι ο Ναοτό Σισίντα. Είναι, πώς να το πω, είναι η κορυφή της Toy Animation. Ο τύπος βγάζει απίστευτα όμορφες σκηνές, αλλά δυστυχώς επειδή το animation του είναι πανέμορφο και είναι δύσκολο να το φτιάξει, θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να δουλεύει εβδομαδιαία. Δουλεύει, λέει, ας πούμε, θα εμφανιστώ και θα κάνω μια ωραία σκηνή εδώ. Θα κάνω μια ωραία σκηνή εκεί. Αλλά όλες του οι σκηνές είναι σκηνές για opening και endings. Τόσο όμορφες. Κατάλαβα. Ωραιότατα. Μαθαίνοντας ποιο είναι το μυστικό συστατικό για να πετύχεις στον κόσμο του animation, μπορούμε επιτέλους να γυρίσουμε πίσω στο Hunter x Hunter και να μιλήσουμε λίγο για τα openings και τα endings. Τι εντύπωση σου κάνανε? Κοίτα, αυτό που το opening καταρχάς είναι, δεν αλλάζει ποτέ. Απλά βλέπουμε διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου τραγουδιού, ας πούμε, που αλλάζει 5-6 φορές αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το κόβουν σε διαφορετικά σημεία. Αν υποθέσουμε ότι το opening κρατάει ένα λεπτό και το τραγούδι είναι 4 λεπτά, ας πούμε, στην πραγματικότητα, κόβουν διαφορετικά σημεία και αλλάζουν λίγο τους στίχους. Αυτό και βλέπουμε και αλλάζουν και οι εικόνες, ας πούμε, αυτό. Ending αλλάζουν σταθερά, ας πούμε, δηλαδή ανά 20 επεισόδια, νομίζω, αλλάζει ending, κάτι τέτοιο. Τα οποία που από ότι όλα είναι αξιόλογα, δηλαδή και τα ending είναι πολύ ωραία και το opening είναι πολύ ωραία και γενικότερα τα os που έχει μέσα το anime είναι πάρα πολύ καλά και κολλάνε πολύ ωραία, θα έλεγα, και με την ατμόσφαιρα, ας πούμε, της σειράς. Και νομίζω και τα ending, άμα το σκεφτείς, ας πούμε, το κάθε ending, δηλαδή, κολλάει ωραία με το κάθε σημείο. Ισχύει. Και επίσης το στο ωραίο οποίο βρίσκεται είναι... η σειρά εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και επίσης το ωραίο είναι, άμα θυμάσαι, ότι μετά από ένα σημείο, τα endings πετάγονται ξαφνικά στο επεισόδιο. Τι εννοώ, ναι. Η μουσική ξεκινάει να παίζει πριν εμφανιστεί το animation του ending. Ναι, και αυτό νομίζω είναι από τα πολύ ωραία γενικά που γίνονται σε κάποια άνιμε. Δηλαδή ότι βλέπεις, ας πούμε, μιλάει κάποιος σημαντικός χαρακτήρας, μπορεί να λέει κάτι βαρύγδουπο, ας πούμε, και σημαντικό,
Και να έτσι όπως εκείνη τη στιγμή που λέει κάποια πράγματα πετύχεται το ending και τελειώνει το επεισόδιο, ας πούμε. Συγκεκριμένα θυμάμαι από το... Εμένα... Πες. Sorry. Αυτό που μου έχει μείνει... Τώρα δεν το θυμάμαι αυτό συγκεκριμένα με το Hunter. Μου έρχεται σαν εικόνα ότι έχει γίνει και στο Hunter. Απλά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που έχει μείνει με αυτό, με το να μπαίνει ending ενώ παίζεται η σειρά, είναι στο Fairy Tail. Με τον Λάξους, τότε που λέει ότι αλλιώς ας πούμε ονειρεύομαι εγώ το Fairy Tail, που την ώρα που το λέει αυτό μπαίνει το ending, ας πούμε. Ω, ναι. Δηλαδή αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ, ας πούμε, σαν σκηνικό και εικόνα. Εμένα μου έχει μείνει πάρα πολύ στο Full Metal Alchemist, στο Brotherhood, την ημέρα που λένε τώρα ξεκινάει η τελευταία μας αποστολή. Που ενώ ο Έντουαρτ μίλαγε ακόμα, έχουμε σκοπό δηλαδή να σώσουμε τον κόσμο, να πολεμήσουμε αυτό, να κάνουμε αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς το διάλογο. Έπεσε ταυτόχρονα η μουσική του ending γύρω στα 10 δευτερόλεπτα πριν πεταχτεί το ending. Άρουγα φουμπάτε κρατηρούντα μονά. Ατώ. Όλοι τα τσικα γιαρε δόκετα. Και επίσης, κάτι μου λέει αυτό που λέει. Και επίσης η αγαπημένη μου σκηνή, δεν θέλω να τη χαλάσω ρε γαμώτα, αλλά θέλω να μιλήσω για αυτή τη σκηνή, τη λατρεύω στο Hunter x Hunter. Είναι όταν... Ωραία, όσοι τέτοια ας κλείσουν τα αυτιά τους για ένα λεπτό. Είναι όταν ο Λεόριο ρίχνει τη γροθιά. Α, ναι! Στο Elexion, ναι, που εκείνη τη στιγμή λέει, εκείνη τη στιγμή του τη ρίχνει, λέει φάτινα και πέθανε και καπάκι. Ναι, ναι. Ενώ παίζει η μουσική στο background, λέει η κοπελίτσα ή η αφηγήτρια, μπορείτε να βρείτε όλη τη σκηνή να την κάνετε record στο website μας. Αυτό βασικά είναι πιο ωραίες σκηνές της σειράς, έτσι, ξεκάθαρα. Και δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο από animation. Απλά ήταν ότι είχε καθοδήγηση, direction, απίστευτο! Ήτανε δηλαδή σαν κάποιος να κάτσε... Δεν ξέρω δηλαδή ποιος οραματίστηκε μια τόσο πανέμορφη σκηνή, αλλά είναι απίστευτη σκηνή. Δεν έχω δει καλύτερη σκηνή. Φεύγει η γροθιά. Εξαφανίζεται. Εμφανίζεται στο σημείο που πρέπει να εμφανιστεί, εντάξει δεν θα πω λεπτομέρειες, χτυπάει, η μουσική παίζει αυτή η μουσική που είναι αυτό το που εξελίσσεται αργά, ξέρεις, είναι λίγο σαν Kingdom Hearts μουσική. Ναι. Μπράβο, λες κάτι γίνεται. Πολλά ιδανικά, ας πούμε, αυτή η μουσική για αυτό το συγκεκριμένο σκηνικό. Διότι μέχρι στιγμής, αυτό είναι λίγο spoiler, δεν θα το πω, δεν ξέρουμε τότε τις ικανότητες του Λεόριο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Λεόριο. Αυτό είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ουσιαστικά τι δυνάμεις έχει. Χτυπάει η μπουνιά. Η μπουνιά χτυπάει ένα άτομο το οποίο, θα πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε ποτέ να χτυπήσει αυτό το άτομο. Και ο συγκεκριμένος κιόλας, έτσι. Ναι. Εγώ όταν τη βλέπω αυτή τη σκηνή, μένω με το σαγόνι κάτω. Ναι. Λέω, τι έγινε. Και καπάκι μπαίνει μουσική. Και η αφηγήτρια, όχι η αφηγήτρια, ξέρεις, η κοπέλα που, η παρουσιάστρια φωνάζει. Η παρουσιάστρια, ναι. Και από πίσω ο κόσμος αρχίζει...
Και εσύ το κραυγάζει. Και μου έρχεται και εμένα εκεί, πετάς υπολογιστές, πετάς τηλεοράσεις και εσύ φωνάζεις μαζί του. Ναι, Λεώριο για πρόεδρος. Για πρόεδρος, πραγματικά είναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια μικρή διαφορά αυτό, από μάγκα σε άνιμε σε αυτή τη σκηνή. Ναι, ξέρω. Αφού ρίχνει την πουνιά ο Λεώριο, στο μάγκα κάνει κολοδάχτυλο. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ενώ στο άνιμε δεν το βάλαν αυτό. Το αλλάξαν αυτό. Ναι, για μένα. Δεν θα έκανε πιο δυνατή τη σκηνή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έκανε πιο δυνατή τη σκηνή. Όχι, κοίτα, εγώ να σου πω αλήθεια, θα ήταν ακόμη καλύτερο με το κολοδάχτυλο. Αλλά ήταν και χωρίς το κολοδάχτυλο ήταν αρκετά ωραία σκηνή. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι στο μάγκα παίχτηκε κωμικά η σκηνή. Και καλά, φάτο, πάρε και το πουλί, να το πούμε έτσι, και πήγαινε σπίτι σου. Ενώ ναι. Στο άνιμε παίχτηκε straight η σκηνή. Ναι. Παίχτηκε σοβαρή, δηλαδή. Λέει ο χαρακτήρας που το λέει, λέει μια μεγάλη χοντράδα. Ουσιαστικά λέει, άμα θέλει να με δει, να έρθει να με βρει. Ναι. Ξέρεις ποιος χαρακτήρας, δεν αποκαλύπτω. Ναι, θέλει να με δει, πόδια έχει να έρθει να με δει. Που αυτό άμα το σκεφτείς. Λέει μια πολύ ομή και άσχημη ατάκα. Δηλαδή που λες, που πραγματικά θες να του ρίξεις εσύ την μπουνιά, α το πούμε έτσι. Ναι, και εκείνη τη στιγμή ο Λεώριο λέει, κάτσε στην άκρη, φίλε μου, μη φοβάσαι. Εγώ σε καλύπτω. Και τραβάει το μπουκέτο. Και τραβάει το μπουκέτο, α πούμε, ναι. Και εκείνη τη στιγμή εγώ έχω μείνει με το σαγόνι κάτω. Πετάω το λάπτοπ από το μπαλκόνι και πέφτω κι εγώ μαζί. Τόσο γιατί ξέρεις τι, γίνεται και από το πουθενά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενες να εξελιχθεί έτσι αυτό. Ούτε καν, ναι, ούτε καν. Ή ξέρεις εγώ τι περίμενα. Να φύγει η γροθιά του Λεώριο και αυτός που ήταν να τη φάει απλά να κάνει, ξέρεις, ένα γελίο ντότς του στυλ. Α, είσαι γατάκι. Ναι, δεν περίμενες να κάτσει να τη φάει, ας πούμε, κιόλας στη γουνιά. Είναι το κλασικό. Τόσο επιβλητικά. Είναι το κλασικό όπου λες, α, θα κάνει dodge ο σοβαρός χαρακτήρας και θα πει, α, βλέπω τα συναισθήματά σου μέσα από τη γροθιά, καταλαβαίνω. Ούτε καν! Την έφαγε στη μούρη! Ναι, και, πραγματικά. Και το χειρότερο είναι ότι όταν ξεκινάει το επόμενο επεισόδιο δεν του λέει, συγχαρητήρια, ντρέπεται! Κάθεται κάτω και λέει, okay. Ξέρεις, μαθαίνουμε αργότερα γιατί το έκανε, αλλά είναι η φάση ότι όλοι τον κοροϊδεύουν και κάθεται και λέει, εντάξει, παιδιά, ναι. Okay. Το δέχεται, ας το πούμε έτσι, ναι, χωρίς περαιτέρω πράγματα. Ναι. Που μετά αποκαλύπτεται γιατί το έκανε, που ήταν καλός ο λόγος που το έκανε, αλλά... Αλλά, παιδιά, εντάξει, εγώ θα κάνω το κορόιδο. Ναι. Για να κλείσουμε την ιστορία μας για το άνιμε. Ποια είναι η γνώμη σου για το adaptation του manga σε άνιμε? Κοίταξε, νομίζω το άνιμε είναι κλάσσα ανώτερο από το manga, κατά ψέματα. Το μάγκα είναι λίγο κακοσχεδιασμένο, χωρίς φόντο γύρω. Δηλαδή έχουμε δει και κάποια... Ένα συγκεκριμένο μάγκα, αν θυμάσαι από τα σχετικά τελευταία, ήταν, λες και ήταν, ζωγράφιζε πεντάχρονο κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο... Το θυμάσαι? Εννοείται, ακριβώς θυμάμαι τι λες. Θα το σχολιάσουμε μετά. Τα έχω κρατήσει, ναι. Σημειώσεις, να το κράξουμε. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι το μάγκα γενικά, το δυνατό του σημείο είναι το κομμάτι ιστορία, έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτά τα οποία οι διάλογοι, όλα αυτά, οι οποίοι βέβαια προς τα τελευταία, ας πούμε, έχουν γίνει λίγο λες και διαβάζεις βιβλίο. Οπότε, νομίζω ότι το ιδανικότερο μέσο για να αποδοθεί σωστά η ιστορία, νομίζω είναι το άνιμε, ξεκάθαρα. Δηλαδή, διαβάζεις και το μάγκα, αλλά θεωρώ ότι με την ποιότητα με την οποία. Η ποιότητα η οποία είχε το άνιμε, νομίζω είναι ιδανική για να αποδοθεί όπως της αξίζει αυτή η σειρά. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ωραία. Εγώ θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου. Πρώτον, δεν τη θεωρώ top σειρά της Madhouse. Άλλη σειρά είναι η αγαπημένη μου της Madhouse, που πιστεύω ότι είναι και η δική σου αγαπημένη. Το Parasite. Το Parasite, ναι. Το οποίο, μια μικρή παρένθεση να συμπληρώσω αυτό που λες, είναι η σειρά η οποία διαδέχτηκε το Hunter μόλις τελείωσε το άνιμε. Ισχύει. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δηλαδή τελειώνει, ας πούμε, παράδειγμα, Τετάρτη, ξέρω εγώ, το Hunter. Και την επόμενη Τετάρτη, πιθανόν και η ίδια ώρα, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες, αλλά πιθανόν να ισχύει, νομίζω ξεκίνησε το Parasite. Το οποίο και όλα το τραγούδι, το opening του Parasite, ήταν αυτοί που είχαν κάνει κάποια τραγούδια και στο Hunter. Ναι, το ίδιο συγκρότημα. Ισχύει. Είχαν κάνει τα δύο πρώτα ending, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Οπότε είναι ουσιαστικά υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα αυτές τις δύο σειρές. Δηλαδή, άμα δεις και κάποια ας πούμε, σημεία στο Parasite. Θυμίζουν έντονα, ας πούμε, το σημεία του Hunter. Ναι, ειδικά στις πιο σκοτεινές σκηνές. Ας πούμε, παράδειγμα, αυτά προς το τέλος, ας πούμε, του Parasite με το Chimera Ant, ας το πούμε, έτσι, να στο κάνω πιο συγκεκριμένα, δηλαδή. Ναι.
Το θέμα είναι ότι το Parasite δεν είχε την ίδια, πώς να το πω, τα ίδια θετικά αποτελέσματα για τους fans με το Hunter x Hunter, στο σημείο που το Parasite πολλοί δεν το συμπάθησαν. Έχω ακούσει μέχρι τρελές ατάκες του στυλ κακό adaptation, που δεν ισχύει. Στο Hunter, ας πούμε, έχω υπόψη μου το manga, δηλαδή έχω διαβάσει manga και ίσως και αρκετά. Parasite δεν έχω καθόλου υπόψη μου το manga. Βέβαια, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι το Parasite, το manga, είναι αρκετά παλιό. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ κάτι... παλιό. Είναι πάρα πολύ παλιό. Μπορεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι 80. Και η Madhouse έκανε κάτι πάρα πολύ θετικό, κατά τη γνώμη μου. Το εκμοντέρνησε. Τι εννοώ? Το εκμοντέρνησε. Το έφερε στη μοντέρνα εποχή. Πήρε το... Δηλαδή βλέπουμε να έχουν π.χ. κάποια tablet. Ναι, μπράβο. Tablets, κινητά. Με τα tablets. Αυτό που λες έχει γίνει και στο Hunter. Επειδή και το Hunter ουσιαστικά είναι παλιό πλέον το manga. Ξεκάθαρα, αν έχει βγει τώρα το 98. Είναι προφανώς χρησιμοποιεί τεχνολογίες εκείνης εποχής. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιεί fax, ξέρεις, τέτοια πράγματα, ας πούμε, στο manga. Ενώ βλέπουμε στο anime, επειδή είναι σε μια νέα εποχή ουσιαστικά, που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία, δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια, μιλάμε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Βλέπουμε ότι π.χ. χρησιμοποιούν κινητά, πάλι ίδια φάση. Άμα εξαιρέσουμε το κινητό του Γκον, το οποίο, άμα δεν κάνω λάθος, είναι ένα καθαρό κινητό, είναι ένα κινητό σε μορφή καθαριού, όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν smartphones. Smartphones, ναι, που στην πρώτη σειρά, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν μάλλον κινητά με κεραίες. Και πορτάκι. Και πορτάκι, ναι. Ήθελες και μπαλαντέζα, γιατί έσβηνε γρήγορα το κινητό. Ήταν αυτά τα κλασικά, τα boss. Ναι. Πραγματικά. Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή δεν έχω ψάξει να δώσουμε το ίντερνετ, γιατί άμα θυμάσαι σε κάποια φάση χρησιμοποιούν το ίντερνετ, πώς τα έλεγε ο Τογκασόπουλος, το δε. Βασικά, ξέρεις τι, άμα δεις όμως αυτό που κρατήσανε π.χ. μάλλον, εντάξει, πρέπει να ήταν ίδιοι, είναι π.χ. στο Grid Island, που ήταν υποτίθεται με την κονσόλα, η κονσόλα, άμα δεις, είναι PlayStation 1. Ναι! Είναι ουσιαστικά ακριβώς το ίδιο, με το PlayStation 1 είναι ουσιαστικά. Λέμε ότι εκεί π.χ. το κρατήσανε ίδιο. Άμα δεις και στην καινούργια σειρά. Και άμα τώρα στο παλιό δεν ξέρω. Μέχρι και η memory card είναι PlayStation memory card. Ναι, εννοείται. Σου δείχνει ότι υπάρχει memory card και αυτά. Δηλαδή είναι αυτό που το κράτησαν ίδια. Αλλά π.χ. εντάξει, τα κινητά το κάνανε, ναι, το κάνανε με, να υπάρχει μια πιο μοντέρνα ματιά. Και στο τέλος του Grid Island βλέπουμε τον τέτοιο να, τον Τογκάση να παίζει Famicom, Dragon Quest. Α, μπράβο, ναι. Που δείχνει ένα γραφείο που είναι ένα χούρι εκεί πέρα, το οποίο είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπουμε το. Δείχνει, διακομωδεί ο ίδιος ο δημιουργός, ας πούμε, το γραφείο του. Το ότι είναι ένα χούρι, ένα βιβλία, το ένα πάνω στο άλλο, φαγητά. Εγώ ένα θέλω να σχολιάσω. Εγώ ένα θέλω να σχολιάσω, ναι. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Έχεις παρατηρήσει ότι στα ιαπωνικά άνιμε και μάγκα, όταν ένα δωμάτιο είναι βρώμικο, είναι με σακούλες μέσα σκουπιδιών? Τώρα που το λες, δεν το πας. Κάτι έχουν μέσα στα δωμάτια τους κάτι μεγάλες στρογγυλές σακούλες με σκουπίδια. Mm-hmm. Ρε φίλε, αφού μπήκε στον κόπο να πάρεις τα σκουπίδια, να τα βάλεις σε σακούλες και να τις κλείσεις, τι τις αφήνεις μέσα στο δωμάτιο, ρε φίλε? Απ' έξω είναι ο κάδος, πέταξέτες. Ναι, δηλαδή αυτό που λες, όντως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη λογική. Θα είναι το σπίτι τελείως αχούρι, δηλαδή. Το κουτί με την πίτσα, ας πούμε, πεταμένο, ξέρω εγώ, το χαρτί με το σουβλάκι, τα ρούχα. Η σκεπαστή, εννοείται, η σάλτσα του ψαρά. Η κλασική καρέκλα που υπάρχει σε κάθε σπίτι, η οποία είναι ο αποθηκευτικός χώρος των ρούχων, ας πούμε. Ή ο διάδρομος. Αυτά... Μην ξεχνάμε το διάδρομο, είναι πάρα πολύ καλό να απλώνει ρούχα. Ισχύει. Ακριβώς. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τέτοιο, δεν έχει κάποια λογική. Το έχεις τελείως αχούρι δεν κάνεις, ας πούμε, μισές δουλειές, κατάλαβες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, είτε δείξε μου ένα σπίτι το οποίο είναι χάος, είτε δείξε μου ένα σπίτι που είναι μαζεμένο. Δηλαδή, τα πήρες, τα έβαλες στις σακούλες και απλά τα άφησες στην άκρη. Έλα ρε φίλε, ειδικά σε κάτι ιαπωνικά σπίτια τα οποία είναι ισόγειο, απλά τα πετάς από το μπαλκόνι, από το παράθυρο. Το παράθυρο, πραγματικά. Πες να έρθει, δηλαδή, να είναι ένα ρομπότ το οποίο να τα κάνει κατευθείαν ανακυκλώσιμα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν. Λες, δηλαδή, τόσο μπροστά. Τρελή. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, για να. Προχωρήσουμε, τελειώσαμε το animation, μιλήσαμε, ωραία opening, ωραία endings, υπερβολικό συνέστημα. Εγώ θα ήθελα αντίστοιχα να πω ότι αν και είναι όμορφο adaptation και έχει κάνει τα δικά του ώστε να το κάνει καλύτερο, πάσχει από την άποψη ότι κάποιες φορές είναι πολύ πιστό adaptation. Τι εννοώ? Μετά από ένα σημείο, επειδή το Hunter, όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, το manga έκανε breaks,
για να θυμίζει λίγο ο μαγκάκα τι έπαιζε στην ιστορία, έκανε επαναλήψεις. Ξαναέλεγε γεγονότα. Η Madhouse αυτά τα γεγονότα έπρεπε να τα σκυπάρει. Αντίθετα, η Madhouse αυτά τα χρησιμοποιεί με τον αφηγητή και τα ξαναλέει συνεχώς. Και φτάνουμε σε ένα σημείο στην ιστορία όπου η Madhouse λέει συνεχώς την ίδια ιστορία ανάμεσα στα ίδια επεισόδια. Μέσα στα επόμενα επεισόδια. Ναι. Πράγμα που βγάζει νόημα άμα έχεις να δεις επεισόδιο 8 μήνες, αλλά δεν βγάζει νόημα άμα το επεισόδιο παίζεται την επόμενη εβδομάδα. Κοίταξε, αυτό με το Hunter είναι το πρόβλημα ότι π.χ. ουσιαστικά αυτό το manga δεν έχει συνεχόμενη ροή. Δηλαδή και άμα δεις, ας πούμε, το διαπιστώ, ειδικά τώρα στο τελευταίο, η τελευταία φορά που βγήκε, ουσιαστικά σου δείξε κάτι που απλά ήθελε να το βάλει σε κάποια φάση και το βάλει τελείως άσχετα. Μια μάχη συγκεκριμένη, αν θυμάσαι, που τα προηγούμενα 7-8 chapter, ας πούμε, που βγήκανε το Hunter, επικεντρωθήκαν γύρω από αυτή τη μάχη. Καταλαβαίνεις ποια μάχη εννοώ, έτσι? Ναι, καταλαβαίνω. Η οποία ήταν ένα πράγμα το οποίο εννοείται ότι περιμέναμε όλοι να το δούμε και απλά το έβαλε τελείως από το πουθενά. Δεν νομίζω ότι αν το έκανε σε συνεχόμενη ροή ότι θα το βάζε σε εκείνο το σημείο. Πιθανά το είχε βάλει κάπου πιο πριν ή να το βάζε κάπου πιο μετά. Δεν το βάζε πάντως. Έτσι μου φάνηκε πολύ απότομο. Ναι, κάποιες φορές το παρακάνουν και το παραπάνε σε πιστό adaptation. Πράγμα που, που είναι λίγο περίεργο για τη Madhouse, αλλά είδαμε όταν προσπαθούν να πάρουν λίγο ελευθερίες, τους κυνηγάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αν εξαιρέσουμε αυτό το σημείο, όπου είναι και το μόνο σημείο σε όλο το άνιμε που με κουράζει, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, με κουράζει. Δηλαδή, δεν μπορώ να το βλέπω πολλές φορές. Τώρα, μια φορά, εντάξει. Και σε εβδομαδιαία δεν βλέπετε. Συγκεκριμένα μιλάω για ένα σημείο στο Chimera Ant. Arc. Ναι. Όπου για πλάκα το λέγανε narrator, ex-narrator. Διότι μίλαγε μόνο αν αφηγητής όλα τα επεισόδια. Ουσιαστικά δεν γινότανε. Ο Τονγκάζ σε αυτό το σημείο έλεγε τα συναισθήματα όλων των χαρακτήρων στο μάγκα. Η Madhouse σε αυτό το σημείο διηγόταν όλα τα συναισθήματα. Συμφωνώ ότι πρέπει να μας πεις πώς αισθάνεται ο Γκον, ο Κίλουα, ο ποιοι ήταν τότε και όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω. Ο Παππούς που είναι ένας πολύ αγαπημένος χαρακτήρας. Ο Σελ, συγγνώμη. τέτοιος, πες τον, όχι Emperor, ο King. Ο King. Θέλω να μάθω τα συναισθήματά τους, αλλά είσαι οπτικο-ακουστικό. Θέλω να χρησιμοποιήσω και τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Όχι μόνο τα αυτιά μου. Και, θέλω επίσης, επειδή είναι animated, να προχωράει πιο γρήγορα. Αν βλέπεις δηλαδή ότι η παραγωγή δεν μπορεί να αντέξει να σου δείχνει τα ίδια πράγματα σε πολλά επεισόδια, ένωσέ τα και βγάλε μία, ξέρεις, μία συνεχόμενη ιστορία σε λιγότερα επεισόδια. Εκεί δηλαδή ένιωσε ότι το anime έκανε μια τεράστια κούρμπα και μας πήγαινε πάρα πολύ αργά στο σημείο που να λέμε «ΟΚ, κατάλαβα τι παίζει, ΟΚ, κατάλαβα τι παίζει, αυτός είναι ερωτευμένος με το βασιλιά του, αυτός είναι τρελός, αυτός γίνεται αυτό, ο Γκον είναι προβληματισμένος, είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, γι' αυτό μένει στη σιωπή». Το οποίο έχει ως αποτέλεσμα αρνητικά, πώς να το πω, έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία του και στη ζωή του, αλλά φτάνει. Εντάξει, εμένα αυτό που λες δεν με πολύ κούρασε. Ίσως ήταν και σε σημείο που, ίσως το κορυφαίο σημείο της σειράς, πιστεύω αντικειμενικά δηλαδή, άμα το δούμε, το συγκεκριμένο arc. Θεωρώ ότι εμένα, επειδή είχα αγωνία με το. Ήθελα να δω πράγματα και αυτά. Δεν το πρόσεξα καν, δηλαδή, έτσι όπως το θέτεις. Καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι που αρχίζει ο αφηγητής και αναλύει αυτός, ξέρω εγώ, μπλα 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 μπλα. Και ταυτόχρονα παίζει μια αργή σκηνή από πίσω που δίνει τον Γκον και τους υπόλοιπους να τρέχουν για να βγουν πίσω από έναν χαρακτήρα για να τον χτυπήσουν και να φάει μια ποινή. Ξέρεις τι, επειδή πραγματικά υπήρχε τρελή αγωνία, δηλαδή το. Γιατί δεν είχα διαβάσει και το μάγκα, οπότε το βλέπα απευθείας δηλαδή ό,τι έβλεπα. Οπότε εμένα δεν μου δημιούργησε κάποιο προβληματισμό αυτό που λες δηλαδή. Εμένα δεν με τρέλανε και δεν ενθουσιάστηκα, δηλαδή είναι το πιο αδύναμο σημείο στη σειρά. Τέλος πάντων, μ' αρέσει που ενώ μας αρέσει και τον δύο η σειρά έχουμε διαφορετικά σημεία τα οποία θεωρούμε κορυφές και πάτους. Δηλαδή είμαστε τελείως κόντρα, εσύ το θεωρείς μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, εγώ το θεωρώ μια πάρα πολύ μέτρια. Ναι. Τέλος πάντων. Μιας και μιλήσαμε για το άνιμε, καιρός να μιλήσουμε για το μάγκα. Βασικά, πριν μιλήσουμε για το μάγκα, ουσιαστικά να ολοκληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο την παρουσίαση της σειράς,
Να πούμε ένα τελευταίο κομμάτι που δεν το αναφέραμε, που είναι με τις δυνάμεις ουσιαστικά της σειράς. Α, γιατί... είχα σκοπό να μιλήσουμε μετά, αλλά σαν τις αναφέρουμε τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να το πάμε έτσι, δηλαδή γιατί ουσιαστικά αυτό μένει για να ολοκληρώσουμε τα πολύ βασικά. Γιατί ουσιαστικά, άμα το δεις κομμάτι σε κάθε anime, είναι, ξέρω εγώ, οι χαρακτήρες, τι ιστορία είναι. Ουσιαστικά, και ουσιαστικά τι δυνάμεις έχουν. Γιατί όλα, κακά τα ψέματα, όλα τα anime έχουν να κάνουν με μάχες και ξύλο. Μιλάμε για σόνεν όπου έχει σκοπό να τραβήξει νεαρούς και νεαρές, άρα χρειάζεται να έχει ωραίο ξύλο. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπουμε γενικότερα, είναι λίγο διαφορετικό η προσέγγιση, ας πούμε, των δυνάμεων, του ξύλου και όλα αυτά. Υπάρχει μια πολύ περίεργη προσέγγιση και νομίζω ότι είναι και δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς, δηλαδή, τι παίζει με τις δυνάμεις. Ναι. Κατάλαβες πώς το θέτω. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, δηλαδή, που έχω δει τη σειρά, δεν τα έχω τελείως ξεκάθαρα, ας πούμε, στο μυαλό μου. Καταλαβαίνεις. Η δύναμη, για να λέμε, πώς θα το πω, το τσάκρα, το ριάτσου, το χι, το χάκι, όχι, το χάκι είναι λίγο διαφορετικό, τέλος πάντων, το χάκι, η δύναμη αυτής της σειράς λέγεται νεν. Ναι. Και για να καταλάβεις το νεν χρειάζεσαι 4 χρόνια πανεπιστήμιο, σκονάκια και ένα διδακτορικό. Είναι λίγο μπέρδεμα το νεν. Βασικά είναι αυτό, είναι το Hunter, δηλαδή ακόμη και σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ περίεργο, δηλαδή πρέπει... Δεν είναι σειρά, είναι σειρά που δυσκολεύεις αρκετά να την καταλάβεις. Και αυτό είναι που την κάνει και ξεχωριστή, ας το πούμε έτσι. Ναι. Το νεν ουσιαστικά είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να δημιουργήσει ένας μαγκάκα. Είναι ουσιαστικά ένα σουγιάς, ο οποίος μπορείς να τον ανοίξεις όπως θες και να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Το νεν είναι μια δύναμη, όπως λέμε, θα το πω πολύ πλάκ, πρακτικά το key στο Dragon Ball, με τη διαφορά ότι δεν σου ανεβάζει το battle power. Δεν μπορείς μόνο που σου ανεβάσεις το battle power, αλλά δεν είναι σκοπός να ανεβάσεις το νεν ώστε να ρίχνεις καλύτερες μπουνιές. Ουσιαστικά, όχι, μπορείς να πάρεις το νεν σου, να το εκμεταλλευτείς όπως θες και να κάνεις τα πάντα. Τι εννοώ? Η μεγαλύτερη εντύπωση, ας πούμε, μου είχε κάνει, θα πούμε το πιο απλό. Ο πιο straight χαρακτήρας στο νεν είναι ο Gon. Ο Gon είναι μιλή χαρακτήρας. Το οποίο σημαίνει ότι το νεν του μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ανεβάσει τον damage στις γροθιές του, να πετάξει κάποιες ακτίνες. Πράγματα ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται για ξύλο. Ναι, ουσιαστικά ο Gon έχει. Ναι, αυτό από τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή είναι ότι είναι ξεκάθαρα ρίχνει ξύλο. Αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να ρίξει ξύλο, ομό. Ένας άλλος χαρακτήρας έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί το νεν για να προβλέπει το μέλλον. Καμία σχέση, τελείως άκυρο με τον Gon. Ένας άλλος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει κεραυνούς. Ένας άλλος έχει την ικανότητα να... Να βγάζει βούδα, έναν βούδα. Ναι, να βγάζει ένα βούδα, ένα σαν στάντ στο Τζότζο. Δηλαδή ένα πλάσμα να πολεμάει για αυτόν. Τον έλεγε ουσιαστικά μια ικανότητα η οποία την αναπτύσσεις όπως εσύ θες. Θα σας πω και κάτι πιο γελίο. Υπάρχει και ένας χαρακτήρας όπου μπορεί τον έν του να το κάνει τσίχλα. Να μπορεί δηλαδή να κολλάει στον αντίπαλο και να το χρησιμοποιεί. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σκέφτονται ότι αυτή είναι η πιο άχρηστη τεχνική που υπάρχει στον κόσμο και σίγουρα θα την χρησιμοποιεί ένας από τους πιο ανίκανους και άχρηστους χαρακτήρες. Αλλά δεν. Πουλάκια. Δείτε τη σειρά, δεν σας λέω τίποτα. Γενικά, το νεν, τι θα μπορούσα άλλο να πω για το νεν. Το νεν είναι η δύναμη που έχουν όλοι οι χαρακτήρες μέσα τους. Βασικά, αυτό που είπες, ας πούμε, πριν, νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Mm. Ότι είναι ουσιαστικά ένας ελβετικός σουγιάς, δηλαδή το οποίο σου προσφέρει δυνατότητες για τα πάντα. Mm-hmm. Και υπάρχει, αλλά τι γίνεται όμως, δεν είναι ότι, πώς να το πω, ότι το βγάλε από τον κόλλο του. Δηλαδή ότι είναι ένας ελβετικός σουγιάς, ο οποίος όμως έχει λογική στο πώς έχει στηθεί, ας πούμε, το πώς είναι η όλη του φάση γενικότερα. Είναι ένα έξυπνο όπλο για έναν μαγκάκα, ο οποίος δεν θέλει να γράφει συνέχεια τα ίδια. Θα το πούμε πολύ λίγο πρακτικά. Όλες οι σειρές, μετά από ένα σημείο, ειδικά τα battle manga, φεύγουν από την περιπέτεια και πάνε πιο πολύ στο battle. Γίνονται καθαρά battle manga. Δηλαδή, όταν γίνεσαι καθαρό battle manga, τι σημαίνει? Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου είναι, αφού δεν μπορείς να παρουσιάσεις πράγματα στον κόσμο που δεν έχεις δείξει ήδη, είναι να δυναμώνεις τους χαρακτήρες. Ξεκινάμε με τον Ναρούτο να γίνεται sexy jutsu, προχωράμε να πετάει ένα σέγγα και να σπάει βράχους και στο τέλος ο Ναρούτο γίνεται θεός και να τεινάζει μετεωρίτες. Ναι. Ο Γκόκου σπάει τούβλα στο πρώτο επεισόδιο και τώρα να τεινάζει γαλαξίες, που λέει ο λόγος. Έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις μετά από ένα σημείο στα battle manga είναι να ανεβάζεις τη δύναμη των χαρακτήρων. Παρ' όλα αυτά, στο Hunter, το ότι έχεις μεγάλο νεν
δεν σημαίνει ότι έχεις μεγάλο power level. Ή ότι το ναι. ότι έχεις μεγάλο power level, το ότι είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας, δεν σημαίνει ότι έχεις το πλεονέκτημα απέναντι σε έναν που δεν είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας σωματικά. Ναι. Οι περισσότερες μάχες είναι δημιουργικές και το πλεονέκτημα του νέου είναι ότι μπορεί να είσαι ο δυνατότερος χρήστης στον πλανήτη, αλλά μπορεί να είσαι αρκετά άτυχος να τύχεις τον μόνο χαρακτήρα σε όλο τον πλανήτη που να έχει κάτι το οποίο είναι κόντρα στο δικό σου και να σε νικήσει χωρίς πολύ προσπάθεια. Ισχύει. Κοίτα, εντωμεταξύ στο Hunter, ακόμη και οι μάχες του είναι περίεργες. Δηλαδή, κρύβουν από πίσω, δηλαδή, δυσκολεύεις ακόμη. Και το να βλέπεις μια μάχη σε δυσκολεύεις να την καταλάβεις. Λες, τι ακριβώς κάνουνε. Ναι, και είναι και γιατί προσπαθούν να βγάλουν συνέστημα μέσα από τις μάχες τους. Αυτό που σου κάνει είναι ουσιαστικά ότι σου δείχνει μία μάχη, αλλά δεν σου λέει «Τώρα ο Γκον φοβάται, τώρα ο Γκον είναι αποφασισμένος», που πολλά άνιμε το κάνουν. Δηλαδή πετάγεται το αφηγητής και λέει «Τώρα επιτέλους η δύναμη του Σογκόχαν έφτασε στα όρια της, έγινε Super Saiyan 2 και θα πάρει εκδίκηση από το Cell». Ναι. Που εντάξει είμαι λίγο άδικος γιατί αυτή είναι μία από τις πιο όμορφες σκηνές στο άνιμε και κυριολεκτικά και χωρίς να μίλαγε ο αφηγητής καταλαβαίναμε τα συναισθήματα, αλλά ήταν αυτή που μου ήρθε τώρα στο μυαλό γιατί σχετίζεται με ένα manga review που ετοίμασα, αλλά ουσιαστικά στο Hunter σε αφήνει να απορροφήσεις στη σκηνή και να δεις τι γίνεται. Βλέπεις αντιδράσεις στο σώμα, βλέπεις αντιδράσεις στο περιβάλλον, βλέπεις τους γύρω να κοιτούνε περίεργα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ρίξεις ένα πανίσχυρο μπουκέτο στο στομάχι ενός ώστε να καταλάβει ότι είσαι άγριος. Μπορεί να πατήσεις μπροστά του, να έχεις άγριο ύφος ή ουσιαστικά μία από τις καλύτερες σκηνές που είναι σε ένα σημείο που δεν μ' αρέσει είναι στο Chimera Antarch όταν ο Γκον είναι εκνευρισμένος και κάθεται απλά σε μια γωνία σταυροπόδι. Α, ναι, το θυμάμαι. Εκείνο το σημείο είναι, θα το πω πολύ πρακτικά, είναι το σημείο που περιμένεις ο Γκον να σκάσει. Ναι. Ξέρεις ότι θα σκάσει, είναι βόμβα. Είναι ορολογιακή βόμβα, έχει ρυθμιστεί, είναι έτοιμος να σκάσει και οτιδήποτε ανοησία του πεις, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα καταλήξει καλά. Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει, δηλαδή έχουμε μια ελπίδα ότι ένας χαρακτήρας που έχει φύγει θα επαναφερθεί και λες, ωραία, άμα αυτός ο χαρακτήρας γίνει καλά, ο Γκον θα σηκωθεί και θα χαμογελάσει. Ναι. Αλλά επειδή δεν πάνε τα πράγματα όπως θέλουν, μετά βλέπουμε μια τρελή εξέλιξη της σειράς. Και όπως πάντα, το Νέν είναι εκεί σαν έμπιστο σουγιάς για να μας δώσει κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Και επίσης, επαναλαμβάνω, το Νέν κάνει τα πάντα. Το Νέν μπορεί να κάνει μια κοπέλα που έχει χτυπήσει 50 χρόνια γυμναστήριο να μοιάζει με ένα όμορφο κοριτσάκι. Α, ναι. Το Νέν δεν έχει κανέναν περιορισμό. Μπορείς να κάνεις τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες. Μπορεί το Νέν να χυλάρει, να κάνει, να δημιουργήσει αλυσίδες. Να εγχειρήσει. Να εγχειρήσει. Να ξαναενώσει μέλη. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί στην ιατρική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τα πάντα. Μπορεί να γίνει προέκταση του σώματός σου. Είναι το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, plot στοιχείο, στοιχείο πλοκής, plot element, το οποίο θα μπορούσε να έχει μία σειρά μάγκα. Ανοιχτό τρόπο για να ανεβάσει τη δύναμή σου. Και να μπορείς να είσαι όσο δημιουργικός μπορείς. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πεις ότι το Hunter έχει βαρετές μάχες. Και όποιος το πει, δεν ξέρω τι έχει δει ενδιαφέρον στη ζωή του. Μπορεί να έχει δει κάτι που εγώ δεν έχω δει και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πάντως, δεν μπορώ να δω πράγμα το οποίο δεν είναι πιο πολύ ενδιαφέρον από τον Νέν. Γιατί είναι ανοιχτό, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είσαι ελεύθερος. Ισχύει αυτό. Θα ήθελες να προσθέσεις τίποτα άλλο για τον Νέν ή να προχωρήσουμε στο μάγκα? Εντάξει, νομίζω ότι πάνω κάτω με τον Νέν, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Φυσικά. Λοιπόν, η στιγμή που όλοι αγαπάμε. Μίλησε για το μάγκα. Γιατί για να μιλάμε για ένα τόσο όμορφο άνιμε και να λέμε καλά λόγια, σίγουρα το μάγκα πρέπει να είναι 100 φορές καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, το μάγκα γενικότερα είναι μια πονεμένη ιστορία του Hunter. Είναι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι μια σειρά η οποία βγαίνει, είναι εποχή σε Naruto, One Piece, Bleach, ας πούμε, και ίσως και πιο παλιό. Αλλά το θέμα είναι ότι π.χ. έχει βγει περίπου, ας πούμε, μαζί με το One Piece, το οποίο One Piece έχει βγάλει γύρω στα 800, κοντεύει τα 900 μάγκα, και το Hunter έχει βγάλει γύρω στο ίδιο διάστημα, δηλαδή της 20ετίας περίπου πλέον, που προσεγγίζει, έχει βγάλει ούτε τα μισά. Ναι, 400 κάτι νομίζω. Ή δεν έχει φτάσει ακόμα τα 400. 350, 360 εκεί κάπου είναι. Εκεί περίπου. Οπότε
Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα της σειράς είναι ότι πάσχει από συχνότατα breaks. Βασικά, όχι breaks, δεν είναι breaks, είναι χιάτους, πως λέγονται. Ναι, μπαίνει όπου, δηλαδή, σε αναστολή. Μπαίνει σε, η σειρά έχει μπει πάρα πολλές φορές σε αναστολή και ουσιαστικά τα 2-3 πρώτα χρόνια από ό,τι είχα παρακολουθήσει έβγαινε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, έβγαινε κανονικά. Δηλαδή τα 100 πρώτα, ας πούμε, μάγκα πέρα βγήκανε σχεδόν μαζεμένα. Αλλά από εκεί και πέρα οι ρυθμοί είναι απίστευτα αργοί. Δηλαδή ότι βγήκανε 2-3, ξέρω, διακοπή για 5 μήνες. Ξέρω, βγήκανε 5, διακοπή για 3 μήνες. Και ξέρω, μετά, τώρα έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή που υπήρχε, ας πούμε, διακοπή. Έγινε τώρα, ας πούμε, η μέγιστη διακοπή που είχε να βγει τέτοιο ήταν γύρω στα 2,5 με 3 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Που μιλάμε ότι είναι τεράστιο διάστημα. Δεν είναι απλά να πεις ότι είναι κάποιοι μήνες, είναι 3 χρόνια. Ουσιαστικά μετά από ένα σημείο νιώθεις ότι η σειρά δεν θα επιστρέψει, να το λέμε έτσι πρακτικά. Ναι, πρακτικά είναι αυτό ότι το παρατάς κάθε φορά, δεν λες ότι... το διαγράφεις τελείως από το μυαλό σου. Και μιας και μιλάμε για σειρές που επιστρέφουνε, το Hunter ήταν πάλι σε αναστολή, είχε σταματήσει, ναι. Και δεν κάνω πλάκα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να το ήξερες εσύ πριν. Ναι. Εγώ δηλαδή το όχι, έμαθα προχθές. Αλλά... Εγώ χθες το έμαθα. Ανέβασα δηλαδή προχθές τη φωτογραφία του Hunter ότι επιστρέφει, στις 26 Ιουνίου που επιστρέφει. Δηλαδή δεν κανονίσαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο Hunter καθαρά προς τιμήν του μάγκα. Απλά έτυχε και οι πλανήτες ήρθανε, πώς το λένε, διαγραμμίστηκαν, ήρθανε στο σωστό σημείο. Ήρθανε ώστε... στην ίδια σκοτεινή ευθεία. Συγκεκριμένα λέγαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Hunter από πέρυσι τον Οκτώβρη. Ήτανε ναι. Το τρίτο άνιμο που θα πιάναμε. Πρώτο ήταν το One Piece, μετά ήταν το... Το Attack on Titan. Το Attack on Titan. Και τρίτο θα ήταν το Hunter Hunter. Ήταν το Hunter, ναι. Απλά τότε κάτι έγινε και τελικά καταλήξαμε στο Fairy Tail. Ουσιαστικά περιμέναμε να έχουμε και ένα τρίτο άτομο μαζί μας, όπου ναι. Θυμάσαι για ποιον λέω, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι μαζί μας, γιατί κανονικά ήθελε και αυτός να συμμετάσχει, να πει τη γνώμη του, ήταν μια από τις αγαπημένες του σειρές και ήταν πολύ σχετικός με τη σειρά, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και τελικά έμεινε σε παύση με την ελπίδα ότι θα έχουμε τρία άτομα, άρα εγώ έλεγα. Δεν πειράζει, μέχρι να έρθει το τρίτο άτομο, δεν ήρθε και προχωρήσαμε αναλόγως. Και ουσιαστικά είχαμε μιλήσει, δηλαδή και είχαμε υποσχέψει, ας πούμε, να κάνουμε κάποια σειρά. Καταλήξαμε στη συγκεκριμένη επιλογή και έτυχε, ας πούμε, μαζί δηλαδή με αυτή την επιλογή να μάθουμε όλο στοιχείως ότι επιστρέφει το Hunter. Άρα ξέρεις τι ακολουθεί μετά από αυτό, ε? Με το που δεις όλο τον Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia. Μιας και το έχεις φρέσκο. Ε, ωραία, ναι, αυτό... Boku no Pico Academia. Οπότε άμα το ολοκληρώσω αυτό μπορεί να είναι η επόμενη σειρά την οποία θα συζητήσουμε. True. Ίσως και καλύτερα δηλαδή κιόλας το Hunter κακά τα ψέματα τώρα είναι αυτό που λέμε πάλι έχει να βγει τόσο καιρό οπότε δυστυχώς διαγράφεται, το διαγράφεις ασυνέστα, το διαγράφεις από την μνήμη σου οπότε δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε φρέσκο δηλαδή που το συζητάμε. Και... Γι' αυτό δηλαδή ουσιαστικά είναι, δεν θυμόμαστε κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη σε αυτά που λέμε. Αν το είχαμε πιάσει, ας πούμε, δηλαδή πριν 1-2 χρόνια θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε καλύτερα, με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ισχύει. Μιλάμε για μια σειρά η οποία ξεκίνησε το 11 και τελείωσε το 13, το 12. 14. Και τώρα έχουμε 17, από τότε εγώ τη σειρά την έχω ξαναδεί άλλη μια φορά, το manga να πω την αλήθεια θα το... Θα γυρίσω τώρα, μιας και μιλάμε για το μάγκα, να το σχολιάσω. Το μάγκα, λόγω των μεγάλων, όπως λέω το σύνορα, breaks του, αναγκάζεται και κάνει πολλά μεγάλα recaps, δηλαδή επαναλήψεις, λέει πάρα πολλές μαζεμένες ιστορίες. Επίσης, δεν βοηθάει ότι ο Τονγκάση δεν έχει πάρα πολύ εύκολο να χωνέψει σχέδιο. Έχει πολύ ναι. Ιδιαίτερο σχέδιο, όπου το σχέδιο του δεν είναι άσχημο, αλλά είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή, δύσκολο να τα αγαπήσεις, αλλά άμα τα αγαπήσεις δεν έχει κανένα θέμα. Και επίσης μας παρουσιάζει πάρα πολλά μοντέλα χαρακτήρων και σχέδια, τα οποία δεν είναι εύκολα στο μάτι. Είναι αποκρουστικά, είναι άσχημα. Κατά κάποιο τρόπο δείχνει την κακία και τα συναισθήματά τους μέσω της άσχημης εμφάνισής τους. Κάτι που είχα πει, θυμάμαι και στο πρώτο επεισόδιο για το One Piece. Ότι συγκεκριμένα... Το θυμάμαι, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, όταν ο Λό ήταν άρρωστος και τον γύριζε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο Κορασόν, όλοι οι κακοί γιατροί είχαν άσχημη εμφάνιση. Ναι, που σου δείχνει και καλά ότι η κακία εκπέμπεται και από την
από την εμφάνιση. Ναι, δηλαδή είσαι και εξωτερικά και εσωτερικά κακός. Και το εξωτερικό είναι κυρίως επειδή το μάγκα το διαβάζουν μικρά παιδιά για να το βοηθήσεις να καταλάβει πώς πρέπει να αισθάνεται. Να του προσδιορίσει ουσιαστικά την κακία κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μην γελιόμαστε. Το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και να βλέπουμε άνιμε και μάγκα δεν ακυρώνει το γεγονός ότι τα άνιμε και τα μάγκα στην Ιαπωνία έχουν κατά κύριο λόγο τα μικρά παιδιά σαν στόχο και προσπαθούν να είναι απλά. Ακριβώς, ναι. Αλλά πλέον ίσως έχουν καταλάβει ότι γενικότερα είναι μια μορφή ψυχαγωγίας που πλέον αγγίζει δηλαδή και μεγαλύτερες ηλικίες. Το θέμα είναι ότι γενικά το animation και τα manga δεν είχαν τεράστια αγορά έως τα τελευταία χρόνια εκτός Ιαπωνίας. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην μας συμπεριλαμβάνουν, να μην μας μπορούν να συμπεριλάβουν στις αποφάσεις τους από τη στιγμή που δεν τους προσφέρουμε πολλά χρήματα. Τα τελευταία χρόνια με τα streaming sites που έχει αρχίσει και βγαίνει το αρκετό χρήμα και με τα δικαιώματα, τα conventions, τις προβολές στην τηλεόραση, όπως είπα, τα streaming sites και αυτά, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε δυνατή αγορά η Ευρώπη, η Αμερική και γενικά όλοι εκτός Ιαπωνίας και έχουν αρχίσει και μας βάζουν και εμάς λίγο στο χώρο να χορέψουμε. Ναι, πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι ό,τι φτιάχνουν το φτιάχνουν καθαρά για την πάρτι τους και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά λόγω της επιτυχίας που απέκτησαν σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αρχίσει πλέον να λαμβάνουν υπόψη και την Αμερικάνικη αγορά και την Ευρωπαϊκή και ούτω καθεξής, ας πούμε. Αλλά βέβαια, ναι, κακά τα ψέματα, εντάξει, και πάλι όμως σκέφτονται με βάση τη δικιά τους αγορά. Ναι, προφανώς δεν μπορείς να τους αλλάξεις την κουλτούρα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι τώρα υπάρχει το Twitter, υπάρχει το Facebook, υπάρχουν social media, μπαίνουν οι animators, σχολιάζουν, λένε τις γνώμες τους, ρωτάνε τον κόσμο, δέχονται συγχαρητήρια. Ξέρεις πόσο περίεργο είναι να δουλεύεις, να η δουλειά σου να παίζεται σε κάποια χώρα και να μην ξέρεις τι γνώμη έχει η χώρα για σένα. Τώρα με τα social media μπορεί ο κάθε animator να μπει μέσα και δεν είναι ντροπή να το πω έτσι πολύ απλά. Μπορείς πολύ απλά να ακολουθήσεις έναν animator στο Twitter του, ο οποίος καθημερινά να βγάζει τις εικόνες του, να βγάζει σχέδια από το manga, το anime, να βγάζει γκέγκα τα οποία έχει φτιάξει από προηγούμενα επεισόδια και να ρωτάει γνώμες και ο κόσμος να του λέει ευχαριστώ, να είσαι καλά και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αλήθεια, δηλαδή ειδικά τελευταία στο Dragon Ball Super έχει γίνει από την Toei Animation μεγάλο κίνημα για να προσελκύει, για να ακούσει τις γνώμες ανθρώπων και fans που είναι εκτός Ευρώπης. Από τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα τεράστιο spoil, το Crunchyroll κάθε Κυριακή ξημερώματα πέφτει. Λόγω του Super, ε? Ναι. Το Crunchyroll, ναι, οι servers του κάθε Κυριακή, τι είπα, απόγευμα? Όχι, πρωί είπες, ξημερώματα. Ξημερώματα, ναι, συγγνώμη. Κάθε Κυριακή ξημερώματα πέφτει και ο κόσμος γκρινιάζει που το Crunchyroll δεν έχει δυνατούς σερβερς για να βλέπουν κατευθείαν το Super. Ναι. Αυτά, η Toei Animation τα βλέπει, βλέπει τα spikes. Και έχουν παιχτεί και πολλά υπονοούμενα ότι ο λόγος που το επεισόδιο 65 στο τέλος είχε spoil τον Vegito, γιατί ο Vegito εμφανίστηκε στο 66, το είχε στο preview, που συνήθως στην Ιαπωνία τα previews δεν κάνουν τόσο σκληρά spoils και δεν κάνουν τόσο hype, ουσιαστικά ήταν hype preview, ήταν ότι ξέραν ότι εκτός Ιαπωνίας ο Vegito και γενικά τα fusions τα ζήταγε ο κόσμος. Οπότε ναι, τους λέει, το ζητάει ο λαός, πρέπει να το προσφέρουμε. Προχθές βγήκε ένας από τους σεναριογράφους του Dragon Ball Super και έγραψε, παιδιά μην ανησυχείτε, το πρωτάθλημα ξεκινάει σε μερικά επεισόδια. Ναι. Το έγραψε στα Ιαπωνικά, προφανώς μπορείς εσύ να το μεταφράσεις άμα ξέρεις λίγο ή χρησιμοποιείς κάποια μορφή, κάποιο Google Translate, οτιδήποτε. Έγραφε, μην ανησυχείτε, το Dragon Ball Super, το πρωτάθλημα, έρχεται σε μερικά επεισόδια. Και ο κόσμος από κάτω του έλεγε, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για ποιο λόγο έδωσε spoil? Ή πριν, θα έλεγα πριν 20 χρόνια, τι 20, πριν 5 χρόνια, 6, πώς θα το μάθαινες αυτό το πράγμα? Αδύνατον. Αδύνατον, ναι. Καλά, και βέβαια εξακολουθεί να είναι αδύνατον. Είναι, εντάξει, το Dragon Ball είναι και συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερη σειρά, ας πούμε. Δηλαδή, ότι έχει πιθανόν να έχει και μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι έχει, ξέρω εγώ, στην Αμερική, ας πούμε, από ό,τι έχει στην ίδια την Ιαπωνία, παράδειγμα, έτσι. Ναι, ισχύει. Έχει πολύ αγάπη. Ιδιαίτερα σειρές όπως το Naruto και το Dragon Ball είχαν μεγαλύτερη απήχηση εκτός Ιαπωνίας παρά μέσα στην Ιαπωνία. Παράδειγμα, ναι. Οπότε, π.χ. γι' αυτό ουσιαστικά μαθαίνουμε κάποια περισσότερες λεπτομέρειες και κάποια πράγματα. Π.χ. για άλλες όμως σειρές οι οποίες μπορεί να είναι επίσης αγαπητές και αυτά, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όσο είναι το Dragon Ball, ας πούμε. Π.χ. το Hunter, δεν μαθαίνουμε ουσιαστικά πολλές λεπτομέρειες.
Ναι, ο κόσμος δεν το ήξερε. Μέχρι να γίνει το boom που έγινε γύρω στο 2012, που ο κόσμος είδε τα πρώτα επεισόδια και του άρεσαν, δεν ήξερε κανένα τι είναι το Hunter. Τι ήξερε στο manga, στο Shonen Jump. Αυτό. Και επίσης τώρα πια δεν είναι απλά, τόσο εύκολο. Εγώ δηλαδή η μόνη μου, ας πούμε, τέτοιο που μπορεί να είχα υπόψη για το Hunter, ίσως να είχα δει, ας πούμε, ποιες είναι οι σειρές του Shonen Jump που βγαίνουν σε περιοδικό. Και να ήταν, ας πούμε, μια λίστα 15 σειρών και ήταν απλά και το Hunter μέσα, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό το Hunter. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές σειρές πια στην εποχή μας γίνονται γρήγορα, κυκλοφορούν γρήγορα σε Ευρώπη και Αμερική και σε φυσική μορφή. Για παράδειγμα, να σου πω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Καταρχήν, λόγω του Manga Stream παίρνουμε όλα τα καινούρια Shonen Manga, τουλάχιστον τις πασίγνωσες σειρές αμέσως. Σωστά? Σωστά. Και σε υψηλή ποιότητα, ωραία, ναι. Λόγω της Viz, της ψηφιακής Viz, που δυστυχώς στην Ευρώπη δεν δουλεύει, δουλεύει στην Αμερική, πολλά από τα manga τα οποία αργούν να έρθουν στο Manga Stream βγαίνουν κατευθείαν στη Viz. Για παράδειγμα, το Dragon Ball Super, το manga, γνωρίζω ότι άμα έχεις αμερικάνικο IP, μπορείς να το δεις στο site της Viz. Ναι. Τζάμπα. Τζάμπα, ναι. Μετά εξαφανίζεται μετά από ένα σημείο. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι πολλές σειρές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα physical release, δηλαδή βγαίνουν σε βιβλία, σε τόμους, στην Ευρώπη. Τόμους, ναι. Θες να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το Attack on Titan παίζει να βγαίνει ένα μήνα μετά ο τόμος του από την κυκλοφορία στην Ιαπωνία. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή, Attack on Titan έχει ήδη δείξει ένα πρόσφατο flashback σε φυσική μορφή, σε βιβλίο. Ναι, κατάλαβα. Γενικότερα ότι αυτό βλέπω ότι βγαίνουν πλέον πολύ γρήγορα τα manga. Αυτό το έχω παρατηρήσει συγκεκριμένα στο Attack on Titan και στο Fairy Tail. Και το Fairy Tail βγαίνει πολύ γρήγορα. Ναι. Πάντως, αυτό που λέμε με το Hunter και το manga είναι αυτό που ουσιαστικά τις δύο τελευταίες φορές που βγήκε η σειρά έγινε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι του λένε του δημιουργού, ας πούμε, κάτσε βγάλε ουσιαστικά 8-9 μάγκα ώστε να μπορούμε να πουλήσουμε έναν τόμο. Πιθανολογώ δηλαδή ότι και τώρα ακριβώς το ίδιο θα γίνει. Δηλαδή θα βγάλει 8-9 μάγκα ώστε απλά να σχηματιστεί ένας τόμος και απλά, για να είναι σε ζωή η σειρά, ας πούμε. Δηλαδή να πουλάει αυτό, να παραμένει λίγο ζωντανή, έστω, να μην την ξεχνάει ο κόσμος. Αλλά βέβαια δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα την ξεχνάει τη σειρά. Δηλαδή εγώ πιστεύω πολύ πλέον. Απλά το παρατήσανε τελείως και δεν ξανασχοληθήκανε. Και το αστείο είναι ότι το Hunter έχει απίστευτα υψηλές πωλήσεις. Νομίζω μόνο σε εμάς έχει γίνει τρεις φορές re-release σε τόμους. Τρεις φορές μέσω της Viz. Και στην Ιαπωνία έχει 500.000 επανακυκλοφορίες. Και συνεχώς με το που βγαίνουν τα volumes εξαφανίζονται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό η ιδανική λύση θα ήταν να κάτι να γίνει, ώστε δηλαδή να παραμείνει ζωντανή η σειρά. Δηλαδή, να γίνει, ας πούμε, π.χ. εγώ πιστεύω ότι το ιδανικό πράγμα που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να γίνει το Hunter όπως ακριβώς το Dragon Ball Super. Ή τουλάχιστον όπως το One Punch Man. Που το One Punch Man το γράφει ένας με απέσιο σχέδιο σε webcomic και στη συνέχεια το παίρνει ο Μουράτα και μας δίνει το πανέμορφο One Punch Man σχέδιο που βλέπουμε μετά το χρησιμοποιεί και η Madhouse στο animation της. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν η ιδανική λύση, γιατί αυτό τώρα ουσιαστικά δεν είναι λύση, κακά τα ψέματα. Όχι, ωραίο θα ήταν να δίνει ιδέες στο Togashi, να δίνει κείμενο γραπτό και ένας νεαρός με όμορφο σχέδιο να παίρνει παρόμοια σχέδια με τις Madhouse και να μας παρουσιάζει σταδιακά, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα, ας πούμε, να γίνει η σειρά μηνιαία, ας πούμε. Και να μην είναι μηνιαίο όπως Attack on Titan, δηλαδή που είναι, ας πούμε, μηνιαίο που βγαίνει 40-50 σελίδες. Να είναι μηνιαίο, δηλαδή με 15-20 σελίδες, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ζωή, κατάλαβες, να κινείται δηλαδή αυτό το πράγμα. Μιας και μιλήσαμε για το μάγκα του Hunter x Hunter, δηλαδή έχει θέμα στο σχέδιο, το Gassi πάσχει από το γεγονός ότι πολλά από τα chapters του είναι σαν να διαβάζεις λογοτεχνικό βιβλίο και όχι μάγκα. Δηλαδή πραγματικά, είναι δηλαδή, μαύρη σελίδα ειδικά, με κείμενο. Το οποίο είναι πραγματικά είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή αυτό που είπα και πριν με το anime, αν ας πούμε αυτό το λέει ο αφηγητής, εντάξει το βλέπεις εκεί πέρα, το λέει, το ακούς, εντάξει το βλέπεις εκεί διαβάζοντας το μα. Είναι ότι, εντάξει, ξέρουμε αγγλικά, κάτω ψέματα, αλλά τώρα να διαβάζεις ολόκληρο κάτω βατό στα αγγλικά, το οποίο
διαπραγματεύεται και με περίεργες έννοιες. Δεν μπορείς να σε μπερδεύει, δηλαδή πελάγωνες λες τι λέει εδώ πέρα, ας πούμε. Κυριολεκτικά. Επίσης έχουν δηλώσει μέχρι και οι μεταφραστές του Manga Stream ότι το Hunter x Hunter είναι μια εμπειρία να το μεταφράσεις. Σκέψη τώρα δηλαδή να το μεταφράσεις τώρα από τα Ιαπωνικά που είναι και περίεργη γλώσσα. Μεταφράζεις τώρα σε άλλη γλώσσα, που ξέρω, οι συγκεκριμένες το μεταφράζουν στα αγγλικά. Σκέψου τώρα δηλαδή πόσο δύσκολη μετάφραση έχει, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να έχει πιο δύσκολες μεταφράσεις σε μάγκα. Δηλαδή ναι, τα τελευταία κεφάλαια θα ήταν απίστευτα δύσκολο να γίνουν adaptation, διότι πολύ απλά θα ήταν χαρακτήρες που θα μιλάγανε και ένας αφηγητής που θα εξηγούσε, διότι έχουμε τεχνικές, έχουμε skills, έχουμε τον άλλο, τα οποία δεν είναι ευκολοχώνευτα, να το πω έτσι απλά. Δεν τα αντιλαμβάνεσαι, πρέπει δηλαδή το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, κάπου θα βγάλεις νόημα. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, είναι ουσιαστικά βλέπεις αυτό ότι τα τελευταία μάγκα, επειδή ο Τονγκάς σίγουρα φαίνεται ότι έχει πράγματα στο μυαλό του για την ιστορία, προσπαθεί επειδή δεν έχει σκοπό για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο, κατά ψέμα, δηλαδή έχουμε ακούσει να έχει καρκίνο, μπορεί να έχει, να έχει πρόβλημα με τη μέση του, μπορεί χιλιάδιο ας πούμε. Μπορεί να έχει Dragon Quest. Μπορεί να έχει Dragon Quest, είναι πολύ διαφορετικοί λόγοι, οπότε το να πούμε ότι είναι αυτός ο λόγος δεν το ξέρουμε. Κοίτα τι κάνει ο Άτιμος. Βγάζει chapters, γιατί τώρα βγαίνει το καινούργιο το Dragon Quest Heroes 2, ώστε καπάκι να βγάλει τα chapters και μετά να κάνει break και να πάει να παίξει Dragon Quest. Ναι, πραγματικά. Και τέλος πάντων. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε με το Dragon Quest. Ναι, ναι. Το Dragon Quest στην Ιαπωνία. Δεν λέω τα Heroes, τα μουσου που βγαίνουν, αυτά είναι ψιλοχαζομάρες. Τα λέμε για χιούμορ, ναι. Αλλά τα Dragon Quest όταν βγαίνουν στην Ιαπωνία και ειδικά παλιά ήτανε σαν εθνική εορτή. Άνθρωποι ζητάγανε άδειες από τις δουλειές τους για να κάτσουνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να τερματίζουν τα Dragon Quest. Τα Dragon Quest τα αγαπάνε οι Ιάπωνες. Ναι. Είναι εθνικό σπορ κανονικότατα. Επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι λίγο άσχετο, μιλάω για gaming τώρα, θα κυκλοφορήσει το πρώτο ταυτόχρονο παιχνίδι Nintendo και Sony. Α, ναι, που είναι έκδοση για 3DS και PS4, ε. Κουλό, πραγματικά. Καλά, δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει η Ευρώπη, πιθανότατα να μην κυκλοφορήσει και η Αμερική. Να είναι μόνο Ιαπωνικό, αλλά... Wow, μέσα στη λες. Στο ίδιο κουτάκι θα πάρεις και την κασέτα του 3DS και το CD, το Blu-ray του PlayStation 4. Μπράβο. Ναι. Καλή κίνηση. Μπράβο. Μαθαίνεις Nintendo. Γίνε third party τη Sony. Ούψ! πλάκα κάνω. Ο αέρας το είπε αυτό. Δεν το πες εσύ. Ποιος μιλάει. Γίνε third party τη Sony. Και γενικότερα για να γυρίσουμε στο μάγκα μας και να αρχίσουμε να ψιλοολοκληρώνουμε, είναι μια δύσκολη εμπειρία. Καταρχήν, εξήγησε ότι 26 Ιουνίου θα ξεκινήσει πάλι να κυκλοφορεί το μάγκα του Hunter x Hunter και τι άλλο ήθελα να πω. Όσοι ολοκληρώσετε το άνιμε στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε να διαβάσετε το μάγκα από το κεφάλαιο 338 με 339. Ναι, κάπου εκεί είναι περίπου, ναι. Και μετά από αυτό δεν έχουν μείνει πολλά κεφάλαια, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 10 με 15 κεφάλαια έξτρα ακόμα, ε. Καμιά εικοσαριά. Δεν έχει προχωρήσει πολύ. Και θα προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Ανέφερα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 6 ιστορίες διαθέσιμες στο άνιμε. Hunter Exam, Heaven's Arena Arc, Phantom Troop, ή Yorkshin Arc, μπορεί να το πεις επίσης, Grid Island, ναι. Chimera Arc και Election Arc. Ποιος σου άρεσε, ναι, από αυτά, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Και ταυτόχρονα ποιο είναι το χειρότερό σου και γιατί. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, το καλύτερό μου είναι το Chimera Arc. Είναι νομίζω πιθανόν και για τους περισσότερους, δηλαδή είναι αυτό. Είναι καταρχάς νομίζω είναι το μεγαλύτερο arc όλης της σειράς και τα γεγονότα που βλέπουμε είναι... Καταρχάς σε εκείνο το σημείο έχει μπει πολύ βαθιά η σειρά γενικότερα σε ένα κλίμα πολύ... Έχει πολύ βαθύ ας πούμε η σειρά εκείνη τη στιγμή. Έχει αρχίσει να δημιουργείται μια κορύφωση γενικότερη και εκεί βλέπουμε ουσιαστικά τα πιο ακραία και τα πιο έντονα σκηνικά που εκτυλίσσονται σε ολόκληρη τη σειρά. Δηλαδή βλέπουμε μερικές από τις πιο συναρπαστικές μάχες που έχουν γίνει... που γίνονται στη σειρά και θεωρώ ότι
μια συγκεκριμένη μάχη και όλα, θεωρώ είναι ότι ίσως είναι και από τις καλύτερες μάχες που έχω δει σε ανιμέ γενικά. Η μάχη του παππού, έτσι. Νέτερο, εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν τον έχουμε αναφέρει το χαρακτήρα. Ο Νέτερο με τον Γκίνγκ, εννοείς. Ναι, αυτή η μάχη, ας πούμε. Δηλαδή, και θυμάμαι, ας πούμε, που το hype με το οποίο περιμέναμε, ας πούμε, το πότε θα δούμε αυτή τη μάχη, ας πούμε, στη σειρά. Και απλά την είδαμε και ήταν πραγματικό αριστούργημα. True, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και είχε και... Βλέπουμε γενικότερα. Ναι, πες αυτό και θα συμπληρώσω. Υπάρχει και μια πάρα πολύ ανατριχιαστική σκηνή στο Chimera Antark, εκεί με τον εγκέφαλο, άμα θυμάσαι. Τον εγκέφαλο. Που του είχε ανοίξει το κεφάλι και του έψαχνε τον εγκέφαλο. Ουσιαστικά, τι αντιδράσει κάνει με τον εγκέφαλο. Και ο άλλος ήταν ζωντανός, ενώ το κεφάλι του ήταν κομμένο. Α, κατάλαβα τι είναι, ναι. Σόνεν, κατάλαβα. Παιδιά, είναι για μικρά παιδάκια. Γενικότερα αυτό βλέπουμε, δηλαδή. Πολύ ακραία πράγματα, πολύ... και φτάνουν ουσιαστικά οι χαρακτήρες φτάνουν σε ακραία κατάσταση συναισθημάτων. Ειδικά ας πούμε, ο πρωταγωνιστής, ο Γκον, τον βλέπουμε να περνάει απίστευτες μεταβολές στο χαρακτήρα του. Και εκεί είναι το σημείο, ας πούμε, που μπορούμε να πούμε ότι περνάει ουσιαστικά από το φως που βρίσκεται μέχρι τότε, ότι για πρώτη φορά, ας πούμε, καταλήγει να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ας πούμε. Και η χειρότερη? Χειρότερο αρκ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιο χειρότερο, ας πούμε. Δηλαδή, να πω εντάξει, τι κάθισα και είδα. Δηλαδή, όλα λίγο πολύ είχαν κάτι το οποίο να είχαν το δικό τους ενδιαφέρον. Ίσως λίγο χειρότερο, δηλαδή, σε σχέση με τα άλλα. Θα έλεγα το Green Island. Ίσως αυτό. Αλλά χωρίς να πω ότι π.χ. δεν μ' άρεσε, έτσι. Δεν το εννοώ αυτό. Ίσως είναι λίγο. Τα άλλα ήταν καλύτερα, αυτό. Ωραία. Αντίστοιχα, εγώ είμαι ακριβώς αντίθετος. Κατά τη γνώμη μου, οι αγαπημένες μου ιστορίες είναι η αρχή, το Hunter Exam και το Grid Island. Με το Grid Island, επειδή έχει στυλ RPG να μου αρέσει απίστευτα και έχω την εντύπωση ότι το Grid Island το έγραφε ενώ έπαιζε Dragon Quest. Καλά, σίγουρα, ναι, εννοείται. Υπονοούνται πολλά πράγματα. Γιατί καθαρά κυριαρχεί το στοιχείο της περιπέτειας και ταυτόχρονα έχει πάρα πολλά training arcs και ανακαλύπτουμε καινούρια πράγματα, τα οποία τα λατρεύω αυτά τα πράγματα. Και... το πιο αδύναμο σημείο για μένα είναι το Chimera Antark. Το χωρίς να το αντιπαθώ, απλά να με κουράζει να το βλέπω ειδικά προς το τέλος του, προς τη μέση που βασικά σε κάποιο σημείο, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω των breaks που είχαν γίνει στο manga, το manga έκανε πάρα πολλά recaps. Ήταν το σημείο όπου ο Τογκάση άρχισε να γράφει παραπάνω στο manga κείμενο παρά να ζωγραφίζει. Κατάλαβα ότι είναι. Ουσιαστικά ναι, είναι αυτό προς τη μέση, κάπου είχε κάνει μια κοιλιά, είναι η αλήθεια, ναι. Και επειδή αλλάζει ο ρυθμός τελείως, δηλαδή από εκεί που είχαμε μια σταθερή ταχύτητα, η ταχύτητα πήγε από το 5 στο 2, τόσο, τόσο έπεσε, με αποτέλεσμα να με κουράζει. Χωρίς να σημαίνει ότι συχαίνομαι κάτι. Να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορώ να τη δω, δηλαδή αλλά τριχιά, δηλαδή τι χαζομάρα είναι αυτή. Απλά και εγώ αυτό που είπα, ας πούμε, με το Grid Island είναι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι που δεν μ' αρέσει, ας πούμε, στο Grid Island. Δηλαδή, από α, τι ήταν αυτό που έδειξε, ας πούμε. Απλά ξέρεις τι γίνεται, ότι μου έχουν μείνει πιο έντονα σκηνικά, ας πούμε, από άλλα arc. Αυτό δηλαδή, καθαρά, κατάλαβες. Ακριβώς. Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Είναι αυτό που λένε, δεν συχαίνομαι, δεν αντιπαθώ, αλλά δεν το προτιμώ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και φυσικά πούμε, με κρυφό διαμάντι το Election και για τους δυο μας, πιστεύω. Ναι. Ήταν ισχύει. Λίγο ισχύει. Ας πούμε, π.χ. αυτό δεν είναι δηλαδή ότι έχω ξεκάθαρο, δηλαδή ότι αυτό από δεν βλεπόταν με τίποτα. Όχι, το αντίθετο. Απλά μου έχουν μείνει πιο πολύ σκηνικά από άλλα σημεία αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο ανορθόδοξο μπορεί να είναι το Hunter. Το Hunter στο πρώτο του arc μετά από ένα σημείο έχει τον πρώτο του τουρνουά. Τουρνουά τι είναι γενικά στα μάγκα και στα άνιμε. Το τουρνουά είναι το σημείο που οι χαρακτήρες πολεμάνε σώμα με σώμα, δείχνουν τις δυνάμεις τους και νικάει ο καλύτερος. Ναι. Ωραία. Σε αυτό το τουρνουά μπορείς να τραυματίσεις, να βασανίσεις, να κάνεις τα πάντα πλην του να σκοτώσεις, ώστε κάποιος να σου δώσει τη νίκη. Ή να πει παραδίνομαι, ή να λιποθυμήσει, ή οτιδήποτε. Ναι. Που νομίζω η λιποθυμία δεν μετράει. Αν λιποθυμήσεις, πρέπει να σηκωθείς και να πεις παραδίνομαι. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω αλήθεια. Το θέμα είναι ότι αυτό το τουρνουά έχει ιδιαίτερους κανόνες. Ο νικητής δεν προχωράει στον επόμενο γύρο, ασχέτως αν υπάρχουν γύροι. Ο νικητής γίνεται Hunter, γιατί είναι στο Hunter Exam στην αρχή,
Και ο χαμένος προχωράει στο ράγκι και πολεμάει έναν άλλον χαμένο. Ώστε ουσιαστικά στο τέλος, αυτός που θα φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας του τουρνουά, του θα είναι ο μόνος που δεν θα γίνει hunter και όλοι οι υπόλοιποι θα γίνουν εκτός από αυτόν. Υπάρχουν 50 άτομα, οι 49 θα γίνουν και ένας θα χάσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που εξελίσσεται, ειδικά η πρώτη μάχη στο hunter, έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, διότι στην πρώτη μάχη πολεμάει ο Gon. Και είναι από τις πιο έξυπνες μάχες, άμα θυμάσαι πώς εξελίσσεται. Ναι. Με τον τρόπο που λέει θα τα παρατήσω, δεν θα τα παρατήσω κτλ. Δεν θέλω να πω παραπάνω, θα το χαλάσω, είναι απίστευτη σκηνή. Και επίσης το τέλος του τουρνουά είναι ιδιαίτερα ανορθόδοξο και βοηθάει απίστευτα την ιστορία να εξελιχθεί. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να συνεχίσω άλλο για το τουρνουά, θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Σε ποιον χαρακτήρα έχεις αδυναμία και ποιον αντιπαθείς? Αγαπημένος χαρακτήρας. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή μου έχουν μείνει πολύ τέτοιο οι μάχες του Κουραπίκα. Δηλαδή, ειδικά, ας πούμε, δηλαδή, τον βλέπουμε βέβαια και λιγότερο σχέση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, τον βλέπουμε σε λίγα σημεία, γενικότερα. Βέβαια, είχε αφιερωθεί και μια ταινία σε αυτόν ουσιαστικά, μία από τις δύο ταινίες που έχουν βγει, όπως ήταν παρένθεση, ήταν πολύ καλή, ναι, filler, αλλά, όχι, ήταν μέσα από το manga ήτανε. Εντάξει, οι ταινίες. Η δεύτερη νομίζω δεν ήτανε. Η πρώτη πρέπει να ήταν. Η πρώτη ήταν σίγουρα. Η δεύτερη δεν το ξέρω σίγουρα. Η πρώτη από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Γενικότερα μ' άρεσε πολύ ο Κουραπίκα. Δεν ξέρω. Δηλαδή το όλο του στυλάκι, η όλη φάση, ας πούμε, ξέρεις, το background του, όλα αυτά, οι λόγοι που ξέρεις, γιατί είναι έτσι, ας πούμε, όλα αυτά. Το πώς το μυαλό, το πώς σκέφτεται. Είναι κάτι, και είναι και το στυλ δηλαδή του πώς πολεμάει, ας πούμε. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ σαν χαρακτήρας, γενικότερα. Και ποιον αντιπαθείς? Αντιπαθώ. Να σκεφτώ ποιον αντιπαθώ. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω και αυτό. Ουσιαστικά, λες, ας πούμε, αντιπαθείς κάποιον χαρακτήρα, ωραία. Καταλήγεις όμως, σε κάνει το Hunter να σου κάνει, όχι, είσαι λάθος, δεν πρέπει να τον αντιπαθείς, ας πούμε. Δηλαδή ακόμη και με τα, ας πούμε, αντιπαθείς θεωρητικά τα Χιμεράντς, ωραία. True. Ας πούμε, αντιπαθείς την τέτοια, την εφεροπή του, τη γάτα, έτσι. Ήτανε η επόμενη απάντησή μου. Άμα έλεγες δεν αντιπαθώ κανέναν, θα σου έλεγα αυτή τη συμπαθείς, την πίτου. Μπράβο, ωραίος. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό μπορώ να πω ότι αυτή κάνει πράγματα δηλαδή που θες ας πούμε αυτή μπορώ από ό,τι έφτασε σήμερα να τα αντιπαθήσω πάρα πολύ σαν χαρακτήρα, γιατί κάνει πραγματικά, δηλαδή κάνει ειδικά ένα πράγμα που κάνει, ας πούμε, είναι από τα πιο άσχημα που έχω δει γενικότερα σε σειρά, έτσι. Ισχύει. Δηλαδή, ισχύει. Αυτό, αλλά καταλήγεις, ας πούμε, έτσι όπως εξελίσσει τη σειρά, να καταλήξεις, ας πούμε, να τη λυπηθείς, ας το πούμε έτσι, κατάλαβες. Που αντίθετα δεν έχω τόσο αδυναμία στην πίτου, όντως, στο τέλος ο τρόπος που ολοκληρώθηκε η ιστορία της, παρά ήταν λίγο τραγικός. Το παράκανα δηλαδή, αλλά τέριαζε με όλο το σκηνικό, με τα συναισθήματα που είχαν αναπτυχθεί τότε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα αντιπαθητικό θεωρώ τον δεν θα πω ποιος είναι, τον Ιλούμι. Τον Ιλούμι, ναι. Αυτός είναι ιδιαίτερα αντιπαθητικός και ο λόγος που είναι αντιπαθητικός είναι όχι γιατί έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο το οποίο με κάνει να τον αντιπαθώ, είναι γιατί ακόμα δεν έχει αποδείξει γιατί κάνει ό,τι κάνει και δεν είχε πολύ screen time. Είναι σαν τον Shanks στο One Piece. Εμφανίζεται, κάνει κάτι τρομακτικό, φεύγει. Εντάξει, μπορεί να πει, τον βλέπουμε παραπάνω, τον βλέπουμε γενικά, όχι τόσο πολύ, αλλά τον βλέπουμε. Και όντως έχεις δίκιο, είναι και αυτός, δηλαδή, είναι μια περίεργη περίπτωση χαρακτήρα. Δηλαδή βλέπεις ότι κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ άσχημα, ας το πούμε έτσι. Και καταλήγεις να λες, ας πούμε, γιατί το κάνεις αυτό, ας πούμε. Ναι. Αλλά έχει, και αυτός έχει κάπως τις στιγμές του που μπορείς να πεις ότι να του δώσεις, ας πούμε, ένα αλφα δίκιο. Και επίσης ο άλλος, ο χοντρός Λίβαϊ. Δεν μου έρχεται το όνομά του. Ο έτερος αδερφός. Ο έτερος αδερφός, να το πούμε έτσι. Και αυτός είναι τελείως σάπιος. Καλά, και αυτός άθλιος είναι, ναι. Είναι ο κλασικός μπουχές ασπαρτάκιας. Ναι, πραγματικά. Ωραιότατα. Θα σε ρώταγα ποια είναι η αγαπημένη σου μάχη, αλλά ήδη ανέφερες. Νέτερο εναντίον Κινγκ. Ανέφερα, ναι. Η συγκεκριμένη. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις αυτή την ιστορία? Ή τουλάχιστον στο άνιμε.
γενικότερα στο πώς έχουν, στο τι έχουμε δει και αυτά. Ίσως το adaptation, κάτι που δεν σου άρεσε στο άνιμε που θα ήθελες να δεις να αλλάζει. Εμένα προφανώς είναι εύκολο, το έχω πει. Θα ήθελα το Chimera Ant, εκείνο το σημείο που θεωρώ πολύ κουραστικό, να ήταν πιο μαζεμένο, τίποτα άλλο. Ναι. Όχι, δεν μπορώ να πω, μπορώ να πω ότι με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο το τέτοιο, δηλαδή το adaptation της σειράς. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που δεν μ' άρεσε. Ναι. Χαίρομαι που είσαι τόσο θετικός προς τη σειρά και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και όντως, από ό,τι θυμάμαι, είχες πολύ hype όταν το έβλεπες. Το βλέπατε παρέα πολύ. Το βλέπω, ναι, το είχαμε ξεκινήσει, ας πούμε, παρέα και είχαμε δει όσο είχε βγάλει μέχρι τότε, δηλαδή, και μπορώ να πω ότι ήμασταν όλοι, δηλαδή, ενθουσιασμένοι και γενικότερα όλοι όσοι, ας πούμε, έχουμε στην παρέα που το έχουμε συζητήσει και αυτά είναι όλοι, υπάρχει, ας πούμε, τρελό hype με τη συγκεκριμένη σειρά. Απλά, δυστυχώς, είναι αυτό που, το hype αυτό, λόγω της κατάστασης με το manga, ας πούμε, δυστυχώς χάνεται. Άρα, με λίγα λόγια, θα την έκανα την ερώτηση, δεν θα την κάνω, εννοείται. Θα το πρότεινες φυσικά σε όλους όσους μας ακούνε. Προφανώς, ναι. Εγώ το θεωρώ σίγουρα από τις top σειρές που έχω δει, ξεκάθαρα. Εννοείται. Και όσοι δηλαδή που το έχω συζητήσει, ας πούμε, που έχουν δει αρκετές σειρές, ας πούμε, από εδώ, αρκετά άνιμε και τέτοια, το έχουν όλοι στο top 3, ας πούμε, σίγουρα. Π.χ. Και λοιπόν, μπορώ να πω ότι το έχω και εγώ στο top 3. Λοιπόν, θέλεις κάτι να προσθέσεις, αγαπητέ μου? Όχι, αυτό λίγο πολύ αναλύσαμε, είπαμε 5 βασικά πράγματα, ας πούμε, για τη σειρά. Μιλήσαμε αυτό, είναι δυστυχώς αυτό που είπαμε πολύ σωστά, το πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποθαρρύνει κάποιον, δηλαδή, αυτό το πράγμα, το να μην δει τη σειρά. Θεωρώ ότι όποιος δεν τη δει θα χάσει κάτι, ας πούμε, κατάλαβες. Άμα δεν έχετε θέμα με λίγο ανοιχτό ending, δηλαδή λίγο το ending να μείνει στη φαντασία σας, ναι. Απλά θεωρώ ότι όσο δεις, δηλαδή, θα σε γεμίσει, ας το πούμε έτσι. Αυτό. Ισχύει, ισχύει. Μπορείς να πεις ότι είναι γενικότερα μια ξεχωριστή σειρά. Δηλαδή είναι σόνεν, αλλά δεν είναι ακριβώς σόνεν. Συγκεκριμένα κάποιος μου το είχε χαρακτηρίσει, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει. Puzzle σόνεν, ένα ιδιαίτερο είδος σόνεν, το οποίο μεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σόνεν, αλλά τα χρησιμοποιείς μόνο για να κάνει ανάπτυξη του κόσμου. Είναι δηλαδή οι πολλοί ρίζες του ότι είναι σόνεν. Έχει, ξέρεις τι γίνεται, έχει τα καλά που έχουν τα σόνεν γενικότερα, γιατί είναι αυτό κακά τα σόνεν, σε όλους μας αρέσει, ας πούμε, το στυλ του άνιμε των σόνεν, έτσι. Δηλαδή το έχουμε στο μυαλό μας στο mainstream, αυτό που η κυρίαρχη, ας το πούμε, άποψη για το πώς πρέπει να είναι ένα άνιμε. Το συγκεκριμένο έχει τα καλά του σόνεν, αλλά έχει και κάτι το όμο, ας πούμε, που έχουν άλλα, ας πούμε, άλλου στυλ άνιμε και μάγκα. Δηλαδή έχει, μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, από τα πιο έτσι βαριά έτσι μάγκα και αυτά θεωρείται το Berserk, έτσι. Ναι, ισχύει. Έχει στοιχεία Berserk, ας πούμε, κατάλαβες. Ειδικά το Chimera Ant, ναι. Ναι, στοιχεία άμα το δεις, κατάλαβες. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει στο συγκεκριμένη σειρά υπάρχει σωστή ισορροπία, ας πούμε, ώστε να βγαίνει ένα πολύ καλό και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Μιας και φτάσαμε στο τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες μικρές πληροφορίες και να θυμίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ο Hunter x Hunter είναι διαθέσιμο σε animated μορφή και σε manga μορφή. Η animated μορφή έχει δύο εκδόσεις, η 1999 έκδοση και η 2011, όπου και οι δύο είναι διαθέσιμες, αλλά από τη στιγμή που το 2011 κάνει reboot, αν δεν θέλετε να χάσετε το χρόνο σας, δείτε το 2011 και στη συνέχεια δείτε καθαρά από περιέργεια το 1999. Δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω. Αυτό ουσιαστικά δεν έχει κάποιο νόημα να δεις το 99, θεωρώ. Αν θες να το δεις, το βλέπεις προφανώς. Αλλά το 11, επειδή είναι ουσιαστικά και από εδώ και πέρα ό,τι θα βγαίνει, δηλαδή αν βγει μελλοντικά κάποιο άνιμε, βγει κάποια ταινία, ουσιαστικά θα έχει να κάνει πλέον με το 11. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Το 99, ας πούμε, έχει σβηστεί από το χάρτη πλέον αυτό. Επίσης, υπάρχει σε μάγκα μορφή όπως προανέφερα. Αφού ολοκληρώσετε τη σειρά, μπορείτε να ξεκινήσετε από το κεφάλαιο 338-339 να διαβάζετε το μάγκα. Το μάγκα είναι διαθέσιμο και σε φυσική μορφή παντού και φυσικά σε ψηφιακή μορφή στα γνωστά websites, τα οποία είναι παράνομα. Πάντως το τέτοιο το Hunter, το public περίεργος δεν έχω πετύχει σχεδόν ποτέ Hunter να έχει. Να πω την αλήθεια, αν και πολλοί μου λένε πολλές φορές για ποιο λόγο κάνεις διαφήμιση στα public. Ναι. Δεν κάνω διαφήμιση στα public, απλά είναι το πιο συνηθισμένο, αν όχι
ένα από τα λίγα μέρη τα οποία μπορείς να αγοράσεις μάγκα. Ο Public μια περίοδο έφερε Hunter, αλλά έχει σταματήσει πια να φέρνει. Εγώ τα τελευταία απομεινάρια από Hunter που έχω βρει, για Αθήνα μιλάω, βρίσκονται στο Solaris. Αν πάτε στα μεταχειρισμένα... Όχι μεταχειρισμένα. Ναι. Αν πάτε στα μάγκα που έχουν ξεμείνει από παλιά, να υπάρχουν κάποια Hunter, διότι υπήρχαν γύρω στα 4, εγώ αγόρασα τα 3. Πρέπει να έχουν μείνει ή 2 ή 1. Ας πούμε, θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει μαζί και όλα στο Solaris, ας πούμε, συγκεκριμένα. Ένα μάγκα έχω πάρει από το Hunter, ας πούμε, το είχαμε ψωνίσει μαζί από το Solaris. Ναι, ναι, είναι... Και δεν ξέρω τώρα αν έχει κάνει restock, έχει φέρει, αλλά πάντως γενικά τα Hunter του είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν το ξέρω. Πάντως γενικότερα, ναι, ας πούμε, π.χ. θέλω να το ψάξεις λίγο παραπάνω για να το βρεις. Δεν είναι όπως π.χ. Fairy Tail, αυτά που τα βρίσκεις μέχρι και στο περίπτωρο της γειτονιάς, που λέει ο λόγος, ας πούμε. Είναι, ναι, είναι λίγο πιο μοντέρνα. Και επίσης το Hunter, άμα έχεις όρεξη και δεν θες να ξοδέψεις και πολλά λεφτά και έχεις και υπομονή, μπορείς να το παραγγείλεις όλο διαδικτυακά συνήθως από το Amazon, το οποίο παίζει να το αγοράσεις και για πενταροδεκάρες. Υπήρχε περίοδος που έβρισκα στο Amazon Hunter Manga Volume 1 ευρώ. Ναι. Τόσο κατάλαβα οικονομικά. Τόσο... Γιατί είναι πολύ παλιά. Και συνήθως περισσότεροι τα πουλάνε. Αν έχετε βρει τίποτα sites τα οποία είναι παλιά βιβλιοπολία, τα οποία ξεπουλάνε μάγκα και τέτοια τα οποία δεν θέλουν, και βρείτε τις πρώτες εκδόσεις του Hunter, μπορείτε να τις βρείτε και για 50 λεπτά. Δηλαδή να φτάσετε στο σημείο να κοστίζει πιο πολύ τα έξοδα αποστολής παρά το ίδιο το μάγκα. Πραγματικά, πραγματικά. Έτσι, ισχύει. Εγώ μάζεψα όλο το Slam Dunk, το μάγκα. Το αγόραζα από διάφορα μέρη στο Amazon και μου βγήκε στο τέλος, νομίζω, όλη σειρά ένα αστείο ποσό. Και τα έξοδα αποστολή μου βγήκανε γύρω στα 20 ευρώ, ήταν πιο ακριβά από ότι ήταν να παίρνω volumes μαζεμένα. Ναι, σου έκανε τη ζημιά σου με τα έξοδα αποστολή. Ναι, ναι, εντάξει, καλά, δεν με ενδιαφέρει από τη στιγμή που. Ναι, 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 ναι. Αγοράζει κοντά ουσικά, 30 ναι. volumes. Αν αγοράζει 30 volumes, που άμα τα παίρνει αναλογικά 10 ευρώ το volume είναι 300 ευρώ. Και τα παίρνει τελικά ναι. γύρω στα. Τι να σου πω, λιγότερο από 60 ευρώ. Ναι. Είναι full ισχύει, οικονομικά. Εντάξει. Εννοείται, ναι. Θέλεις να προσθέσεις τίποτα άλλο? Νομίζω ότι γενικότερα είναι μια σειρά την οποία αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι αξίζει όποιος θεωρεί ότι ψάχνει, ας πούμε, να βρει κάτι έτσι ωραίο, να δει κάτι ψαγμένο, κάτι το ιδανικό, είναι μια σειρά που αξίζει να την παρακολουθήσει. Κάτι αυτό. Το διαφορετικό, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, ελπίζω το σημερινό επεισόδιο να σας άρεσε. Βγήκε λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Και η ιδέα μας ήταν αυτή τη φορά να σας προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Πάλι σόνεν με διαφορετικά στοιχεία. Mm-hmm. Η οποία, αν και δεν είναι τέλεια σειρά, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Από μαζί και Destro Extreme, γεια σας! Και αρχηγός 14, γεια σας και καλή συνέχεια σε όλους. Και καλή μέρα! Shoot the eagle, shoot the